Γεια σε όλους φίλοι μου, είμαι ο Ζανέτος Λουκά και καλωσορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Ζουλουκα Talk. Καλεσμένος στο επεισόδιο 92 είναι ο Βασίλης Χάιντα, podcaster των podcast Terror 404 και Fact You. Το Terror 404 ασχολείται με true crime stories και με μεγάλα εγκλήματα που άφησαν το στίγμα τους. Το Fact You είναι trivia facts και ασχολείται περισσότερο με γνώσεις αλλά και με ενδιαφέρον πράγματα. Ο λόγο που κάλεσα τον Βασίλη είναι γιατί έχει δύο podcast που προσφέρουν στο κοινό, το καθένα με τον ιδιαίτερο του χαρακτήρα φυσικά, ενώ ο ίδιο έχει ένα ξεχωριστό τρόπο να μεταφέρει τι ιστορίε και τα γεγονότα, αλλά ταυτόχρονα να σε βάζει να σκέφτεσαι. Αν σας αρέσει το επεισόδιο, πατήστε like και κάντε subscribe στο κανάλι του Zulcastol. Μια υπόθεση σίγουρα που με συγκλώνησε και πριν ξεκινήσω το podcasting και το Terror ήταν του John Wayne Gacy σίγουρα. Δεν ξέρω Στον αν John Wayne Gacy. Mm -hmm. ε, serial killer. Ναι. Και μόνο με έφηβα αγόρια προς νεαρούς ενήλικες θα πω. Πολύ signature move ε, και ο βιασμός. Και έθαβε όλα τα, περισσότερα παιδιά κάτω από το σπίτι του. Α, ah, περίμενε. Νομίζω το είχα ακούσει κάποια ναι. φορά. Ναι. Σκέψου, γι' αυτό. Κάναμε τρία επεισόδια γι' αυτόν. Είχε πάρα πολύ. Πότε ήταν. Πολύ πληροφορία. Ε, καλά, τώρα με ρωτά μερομινίες ημερομηνίε. Ναι. Τρι... Νομίζω ότι ήταν. Ε, ε, 60. ε, δεκαετία του το 60. Ναι, και περιοχή. Ή ναι, ναι, ναι. 70. Ηνωμένε Πολιτείε ήταν. Κάτι Μιζούρι, κάτι τέτοιο. Ναι, όχι. Μιζούρι δεν είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώ, αλλά ναι. Πολύ φρικαλέα υπόθεση. Και, και έτσι όπως τους ε, βρήκανε μετά και οι περιγραφές που έχουν ε, και η αντιμετώπιση αυτού του ίδιου απέναντι στον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ άσχημη. Η αντιμετώπιση εννοείς. Είχε μια ταινία, θυμάσαι με τον... Ποιο ηθοποιό ήτανε με τον Hugh Jackman... Ναι. Που νομίζω ότι ήταν βασισμένοι πάνω σε αυτό. Ναι. Αλλά δεν. εντάξει, ξέσεις, οι ταινίε πάντα ξεφεύγουν λίγο. Καλά, βάζουν ε, πολλά πράγματα. Εντάξει, ε, 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 ναι. Στο συγκεκριμένο, δεν ξέρω τι σάλτσε τα έβαζε. Πραγματικά. Ναι. Επιτύχει πάρα πολύ σάλτσε. Ήταν πάρα πολύ drama queen ο τύπο. Ναι. Όταν δηλαδή τον. άρχισε το, η αστυνομία να καταλαβαίνει πράγματα. Και αυτό γιατί έκανε το λάθο, συνήθω έβρικε αγόρια που ήταν λίγο. στο περιθώριο τη κοινωνία, α πούμε. Οπότε κάποια στιγμή έμπλεξε με κάποιο αγόρι το οποίο δεν ήταν. Ήταν από πιο καλή οικογένεια, α πούμε, συσσαγωγικά. Πιο ευκατάστατη το ένα το άλλο και προφανώ πήγαν και στην αστυνομία και τον αναζητήσανε και γίνανε έρευνε και όλα αυτά. Και κάπω έτσι η αστυνομία αντιλήφθηκε ότι κάτι πάει στραβά με αυτόν. Ε, αλλά ο τύπο του κορόιδευε μέσα στη μούρη του, δηλαδή ήταν απ' έξω από το σπίτι του και τον παρακολουθούσαν και αυτό του έλεγε: Ελάτε να σα καλέσω για φαγητό μέσα και αυτά. Και το ένα και τ' άλλο, φαντάζομαι ότι είχαν μπει μέσα η αστυνομία, είχαν μυρίσει περίεργη μυρωδιά με στο σπίτι, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα από τη στιγμή που δεν είχαν ένταλμα κτλ. Να έχουν κάτι βάσιμο. και κάποια στιγμή εντελώ στη ζούλα το κάνανε το όλο θέμα, ότι να μπουν, να ψάξουν, να βρούνε. και κάποια στιγμή. Αντιλήφθηκαν. Έχω τόσε πολλέ απορίε αυτή τη στιγμή. Η πρώτη απορία <laughs> πώ ζούσε, ρε, παιδί μου, με τη μυρωδιά αυτό. Πώ ζούσε, ρε παιδί, μάμα μπαίνει ο σωρό μέσα, Πώ γίνεται Το Εντάξει, οι serial killer είναι ευφυεί. Είναι δηλαδή, το γεγονό ότι γίνονται serial killer και κάνουν τόσα και τόσα και τόσα. Και α πούμε, η αστυνομία σπάει τα μυαλά τη για να του ανακαλύψει. Όχι μόνο να του βρει, <σक in <σक in να <βρει> του ανακαλύψει, δηλαδή να φτάσει και πολλέ φορέ αυτοί του αφήνουν και σημάδια, του αφήνουν και γρήφου. Ε, ναι. κοροϊδεύω. Εδώ τους αφήνουν ψυχολογικά τραύματα. Τώρα τι λέμε, άμα βρίσκεις τέτοια... Ναι. Τέτοιε καταστάσει. Ε, θα διαφωνήσω λίγο με τη... δεν θα διαφωνήσω με την ευφυα. Θα πω ότι μετά από όσου έχω δει και λόγω τη εκπομπή mm -hmm. και αυτά και από προσωπική έτσι, mm -hmm. αναζήτηση, research, ε, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ευφυα. Έχουν, συγκεκριμένη. Μια, έχουν μια αιμονή για κάτι και όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό δηλαδή serial killers σαν αυτόν, ας πούμε, που είναι είτε βιαστές, είτε έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο θύματο. Ξέρω εγώ, πάντα γυναίκε, πάντα ξανθέ. Ένα βίτσιο, ναι. Πάντα αγόρια, ανήλικα. Πάντα οτιδήποτε. Ναι, ένα βίτσιο, καλά το λε. Ε, νομίζω ότι είναι, όλη του η ζωή περιστρέφεται γύρω από αυτό. Παθαίνουν μια αιμονή και προσπαθούν πάντα να, να βρουν τον καλύτερο τρόπο να ξεφύγουν. Ναι, Πώ δεν θα του καταλάβουν. Ό, όλη, του η ζωή είναι αυτή. Ενώ το αστυνομικό έχει τόσα άλλα πράγματα ναι, ναι, ναι. να να σκεφτεί και να λύσει. Έχει δίκιο, ναι. Ε, ε, ξέρεις, κολλάνε πάνω σε ένα πράγμα και ζουν γι' αυτό. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. η ζωή του όλοι ναι. είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ε, ε, όταν τελειώσει με ένα φόνο, ποιο είναι ο επόμενο φόνο. Δηλαδή, η παρακολούθηση ναι. του άλλου αλουθήματο. Δηλαδή, το να βρει το κατάλληλο θύμα, ναι, να φτιαχτεί ναι, ναι, ναι. μαζί του, να, να κάνει τα πλάνα του, να κάνει τα σχέδια, να σιγουρευτεί ότι αυτό το θύμα. Ε, είναι το κατάλληλο ενώ και για να μην μιλήσει, ή, όχι να μιλήσει, να καταφέρει να ξεφύγει. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα θύμα, ρε παιδί μου, το οποίο να είναι άτομο το οποίο να γνωρίζει ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, να το. Ό, θα παλέτσει, παγίδα. Ότι θα παλέψει στην παγίδα, Ναι, ναι, ναι. Ισχύει ναι. αυτό. Ε, και όπω είπα, ο συγκεκριμένο, α πούμε, έψηκε πάντα θύματα τα οποία ήταν λίγο στο περιθώριο. Οπότε ναι. και που χάνονταν, ποιο του έψαχνε, Όταν χάνονται, ρε παιδί μου, το έχω απορία. Δηλαδή, όταν χαθούν 5-10 άτομα. Mm. Στην ίδια πόλη, mm. τι γίνεται. Mm. Σήμερα εντάξει. Ήταν είναι... πολύ μεγάλο πρόβλημα τότε αυτό. Γιατί δεν επικοινωνούσαν οι αστυνομίε μεταξύ του. Ναι. Mm. Δηλαδή, αν ειδικά σε διαφορετικέ πολιτείε, καμία επικοινωνία. Μέχρι που άρχισαν να ψηλιάζουν τη δουλειά, ότι ξέρει κάτι, πρέπει μάλλον να, να έχουμε μια επικοινωνία. <laughs> ε, Κάπω τα στοιχεία να τα περνάμε σε όλου, γιατί δεν ξέρει πού είναι αυτό κάθε φορά. Γιατί υπήρχαν και serial killers οι οποίοι ε, το χρησιμοποιούσαν αυτό υπέρ του σκότωναν μία εδώ στο Μίσιγκαν και σκότωναν και μία μετά στη Ουάσιγκτον και πήγαιναν από εδώ και από εκεί και ποιο να του βρει. Υπάρχει και στο Netflix νομίζω αφιέρωμα για αυτό, ναι. Από τι έχω δει. Του Τζον Βουέν Γκέισι το yeah. βγάλαν πάρα Τώρα μέσα στο καλοκαίρι βγήκε. The Tapes, κάτι. Ε, όχι, το The Tapes είναι του Ted Bundy. Είναι ah. με το Ted Bundy. Άλλο μεγάλο. Αυτό είναι γνωστό. Αυτός είναι γνωστός. Είναι ο All Star, ναι. <laughs> ο, <laughs> ο, γνωστός γνωστό σε όλου. <laughs> ο... η μητέρα μου, αν ρωτήσει, θα το ξέρει. <laughs> το <laughs> ναι, ναι. <laughs> Εγώ ξέρω αυτόν και τον Μάνσον εννοείται. Ναι. Ο οποίο ήταν ένα διαφορετικό είδου. Killer, ε, ας πούμε. Ο οποίο πιθανότατα, βέβαια, δεν σκότωσε ο ίδιο, αλλά ήταν. Ε, δημιούργησε ένα κάλτ. Ε, δη, ήταν χειρότερο για μένα. Αυτό που έκανε. Γιατί δημιούργησε δολοφόνους, Δημιούργησε ανθρώπου, οι οποίοι ε, ε, είτε είναι εσάγνια του το τι κάνω και την ώρα λόγω των. Διάφορων παραστασιακών, ναι. γιατί υπάρχει περίπτωση ένα άνθρωπο Χειρότερο, δεν, είναι, δεν ξέρω, ευρύτερο σίγουρα. Μεγαλύτερη κλίμακα σίγουρα, ναι. ναι. Γιατί παρέσυρε και άλλου ανθρώπου μαζί του. Φαντάζομαι αυτό να μεγάλωνε η αίρεση του να γινόταν, α πούμε, ξέρει, 30, 40, 50 100 άτομα, 200 άτομα και του έστελνε όλο έξω. Ναι. Είναι, είναι... φάση γκόθα, δηλαδή, όπω βλέπω. Υπάρχουν όμω τέτοια Ναι. που αργήσανε πολύ να. Να, να κάνουν κάτι επιφάνεια. για αυτό το πράγμα, ναι, να βγουν στην επιφάνεια. Γιατί συνήθω ε, στα κάλτσε είναι και πολύ μυστικοπαθεί και δεν θα το πούμε παρά έξω. Να... Του περνάνε λίγο στο μυαλό του των ανθρώπων που μπαίνουν εκεί ότι οι έξω θέλουν το κακό μα mm -hmm. και πρέπει να είμαστε εμεί εδώ ενωμένοι. Mm -hmm. Καμιά φορά μπλε και τη δική θρησκεία μέσα σε όλα αυτά. Οπότε, ε, πια στο αυγό και κούρευτο. Ε, κοίταξε, και ψάχνουν τα θύματα του αυτοί. Είναι διαφορετικά θύματα. Καταρχήν είναι θύματα τα οποία. Α πούμε, έχω εγώ τώρα μια υποψία ότι με τον COVID και μετά mm. ε, έχει τριπλασιαστεί το ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στα. Ε, Πώ θα λέμε, το. Σε θεωρίε ε, σημασία. Λοιπόν, και δεν του αδικώ ή δεν του ε, επικρίνω, δεν του κατάλαβε, δεν παίρνω θέση σε αυτό. Καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να πιστέψει ό,τι θέλει. Έχει ανθρώπου που πιστεύουν ότι γίνεται είναι πιστεύουν ότι είναι σε σφαίρα, ότι <σκοίλυντα> είναι τετράγωνο. Ο καθένα μπορεί να πιστέψει οτιδήποτε θέλει. Όμω, ε, ε, με τον COVID, λόγω του ότι οι κυβερνήσει κάπου ε, σήμερα κάνουμε αυτό, τελικά δεν το κάνουμε αυτό, τελικά είναι λάθο, τελικά είναι δεν σωστό. Δεν υπήρχε μια γραμμή, α πούμε. Δεν υπήρχε μια γραμμή και κάπου χάθηκε το παιχνίδι. Ειδικά, mm. α πούμε, μετά από δύο, τρει, τέσσερι μήνε, ξεκίνησε ανθρώποι να βλέπει, α πούμε, που να τρελαίνονται. Ανθρώποι κανονικοί, εγώ ήξερα ανθρώπου κανονικού, α πούμε, ξέρω εγώ, στην Κύπρο, που... Εννοεί που υπό άλλε συνθήκε δεν θα ασχολούνταν με κάτι τέτοιο. μα δεν ασχολούνταν με διαφορετικά με πριν. Και ξαφνικά, Κατά, ας πούμε, ε, είχαν πάθει και το είχα ψάξει και το είχα μιλήσει με έναν ψυχολόγο, ε, που μου ανάφερε ότι ήταν η, η νόσο του, του Μεσσία. Mm. The Μεσάια, κάτι. Σύνδρομο, ναι. Ναι, σύνδρομο Το οποίο ε, ουσιαστικά τι γίνεται. Ε, Προσπαθώ να φωνάξω όσο μπορώ στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ο τηλεβόα τη σημερινή εποχή ναι. και να σα προστατέψω. Θέλω να σα πω όλου: Και έχει αυτή την ανάγκη, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ναι ναι, 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 ναι. Συνέβη πολύ νομίζω αυτό. Ε, Αλλά δε, στο λέω, δεν πρέπει Και θα συνεχίσει να συμβαίνει, πιστεύω, ναι. με όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Δεν είναι ότι δημιουργήθηκαν ξαφνικά μια μέρα πολύ τέτοιοι άνθρωποι. Mm -hmm. Θεωρώ ότι πρέπει να δόξει και λίγο μέσα σου. Να θε να βγει να φωνάξει την, την άποψή σου. Και εγώ έχω απόψει πολλέ και εσύ φαντάζομαι έχει πολλέ απόψει, αλλά δεν ξέρω, θα βγει να, τη, να την πει, να τη φωνάξει. Δηλαδή, ε, αισθάνεσαι την ανάγκη να, να του πείσει όλου ότι έχει δίκιο ή να του φέρει να το πιστέψουν κι εκείνοι. Ε, κοίτα, αν κάνει τρίξη στον εγκέφαλο μου κάτι. Είναι θέμα τρίγ νομίζω. Ναι, δεν το λέω ότι wow, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, αλλά <coughs> αναλόγως και τη συνθήκη. Αλλά δεν είναι ότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση του COVID εγώ μέχρι και σήμερα δεν έχω πιστεί για τίποτα. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι σίγουρος για τη μία πλευρά δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι σίγουρος για την άλλη πλευρά. Συμφωνώ. Ξέρεις τι, ε, όμως καταλαβαίνω γιατί κάποιο άνθρωπος μπορεί να ε, δώσει όλη την έμφαση και να ασχολείται μόνο με αυτό. Δηλαδή ένα άτομο που γνώριζα, δηλαδή ήταν πολύ δουλευταράς και γίνεται όλο αυτό με τον COVID και τρελαίνεται και σε κάθε κουβέντα, σε κάθε οτιδήποτε, δηλαδή του δουλειά πήγαινε οτιδήποτε γιατί είχε ε, δώσει όλο του το είναι, mm. όλες τις δυνάμεις, όλη την ενέργεια, όλη αυτή η θετική ενέργεια έχει γίνει αρνητική ενέργεια mm. και είχε μεταφραστεί στο... Κοιτάξτε εδώ ένα γιατρό που μιλάει στην Κορέα, κοιτάξτε εδώ στην Αυστραλία τι ναι, λένε, ναι, ναι, κοιτάξτε ναι. εδώ στο Καμερούν ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, περπατούσε, κουτσούφλιζε και σημαίνει ότι από το εμβόλιο ήταν. Και ήταν όλη μέρα αυτό. Το οποίο ήταν κουραστικό. Αυτό το καταλαβαίνω. Πρέπει να γιατί... ήταν κουραστικό και για τον ίδιο. Για τον ίδιο ήταν κουραστικό. Α, okay. Εμείς, <laughs> α, και για του γύρω του φαντάζομαι. Αλλά... Για δεν ξέρω, οικογένεια του. Γιατί η οικογένεια γίνεται κάποτε, μπορεί του παρασύρει. Mm. Και να είναι και αυτή με το μέρο. Αν είναι δικό σου άνθρωπο, ναι, πιο εύκολα. Αλλά νομίζω ότι έχεις να χάσεις κάτι από αυτό. Δηλαδή, αν έχεις χάσει κάτι σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, επειδή μπορεί να έχεις χάσει μεγάλα οικονομικά ωφέλη, να έχεις χάσει τη δουλειά σου γιατί έγινε κάτι, να έχεις χάσει χρήματα ή... Α, δεν είναι οικονομικό, να είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου, που ήταν τόσο μεγάλο το συμβάν, ναι. που σου φταίξε το... Αυτό φταίει. Και οι κυβερνήσει και τα κράτη. Και η μασόνι ναι. και κατάλαβε. Όμω δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να φέρει κάποιο στο να γίνει serial killer. Δηλαδή, τι είναι και το που στραβώνει μέσα στον υπόκαμπο ενό εγκεφάλου ρε παιδί μου που τον κάνει να διαστραβλώνει τον εγκέφαλο του να... να γίνεται. Την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση πολλέ φορέ και... και μπροστά στα μικρόφωνα και πίσω από τα μικρόφωνα. Mm. Ε, υπάρχουν νομίζω πλέον, νομίζω ότι έχω πιστεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται. Με κάποια πάθηση mm. και για κάποιο λόγο αναπτύσσουν μονέ, κτλ. Και, ε, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάτι τραγικό συμβαίνει στη ζωή τους κάποιο ατύχημα ή το οτιδήποτε, το οποίο τους ε, οδηγεί εκεί. Άρα Υπάρχουν ότι... και τα δύο, θεωρώ. Yeah. Δεν είναι ή το ένα. Δηλαδή το ερώτημα του γεννιέσαι ή γίνεσαι, νομίζω ότι δεν εφιστατέ Ισχύουν και τα δύο, νομίζω. Άρα πιστεύει ότι. Αναλόγως. Πάνω στι υποθέσει που έχετε δει, ας πούμε, mm. που έχει μελετήσει, έχει δει ανθρώπου που να είναι εσύ και να φανήκαν τα σημάδια από την ηλικία των 8, το 10, το 12. Γιατί εγώ, όσου έχω γνωρίσει, ναι. είναι από τα 15 ή 20. Όχι, και όχι, έχουν υπάρξει. Ε, θα σου πω παράδειγμα τον Καρλ Πάντζραμ, ο οποίο πάλι στην Αμερική, πάει πολύ πιο πίσω, ήταν το στα τέλη του 1800 ε, και αρχές του 1900, όπου είχε ήδη πάρα πολύ τοξικό περιβάλλον οικογενειακό. Είχαν, αν δεν κάνω λάθο, τέσσερα ή πέντε παιδιά ήταν συνολικά, τα οποία δεν τα πήγαιναν πολλέ φορέ καν στο σχολείο για να δουλέψουν στο κτήμα και ήταν ο workforce ουσιαστικά για την οικογένεια. Ε, δηλαδή το παιδί μπορεί να δούλευε όλη τη μέρα και μετά να πήγαινε στο σχολείο ή να πήγαινε στο σχολείο και μετά να δούλευε μέχρι το βράδυ και πήγαινε εξαντλημένο. Υπήρχαν τα σημάδια ότι πάει, κάτι πάει άσχημα αλλά δεν μπορούσε και κανείς να κάνει τίποτα ή δεν ξέρω και αν ήθελε εκείνη την εποχή, αν ενδιέφερε κάποιον. Ε, μέχρι που αρρώστησε και ο πατέρας του αποφάσισε να του... Δεν θυμάμαι και ακριβώς. Του κόψαν το αυτί και του χωρίσαν μέσα, μέσα, στο αυτί. Θεωρήσαν ότι έτσι θα μπορούσαν να του βγάλουν α πούμε, την ασθένεια ένα μεταλλικό αντικείμενο τέλο πάντων το οποίο είναι σαφές και πλέον πολύ ξεκάθαρο ότι του άφησε προβλήματα γιατί μετά από αυτό το περιστατικό Άλλαξε και πολύ συμπεριφορά του. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι εκεί είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του ότι ίσως τα πράγματα να μην ε, γίνονταν έτσι αν δεν συνέβαινε αυτό. Ίσως ε... τα πράγματα να ήταν αλλιώ παρά την κατάστασή του, την οικογενειακή. Ναι. Εννοείς ότι... Εκεί πέσαν όλα μαζί. Ναι. Εντωμεταξύ τα περισσότερα είναι στην Αμερική ή αυτά που μαθαίνουμε είναι στην Αμερική. Νομίζω αυτά που μαθαίνουμε. Αυτά που μαθαίνουμε. Ναι. Εντάξει, είναι, είναι και τεράστια δημιουργία. χώρα. Ε. Ε. Εντάξει, είχε στατιστικά περισσότερε πιθανότητε να εμφανίσει. Ε. Εκεί υπάρχουν πολύ καλέ καταγραφέ. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι στην Κίνα ή στην Ινδία που είναι κάτι άγραφε. Νομίζω πιστεί. Πιστεί. ότι στην Κίνα δεν θα τα έχουμε μάθει τα 80%. Πρέπει να έχει γίνει κάτι πολύ δώρο. Καλά, εντάξει, εννοείται. Και ειδικά σήμερα ίσω πιο εύκολα και με το ίντερνετ και όλα αυτά. Παλιότερα. Δεν νομίζω, γιατί Όχι. δεν έχουμε επαφή με τα social media τους που, που εύκολα εκείνη μετακινούνται εκείνοι, οι, οι, οι ειδήσει. Σωστό παράδειγμα, παράδειγμα, πούμε, ένα ελληνικό tabloid θα σου γράψει, ας πούμε, serial ξέρω εγώ, στην πόλη Χουάγκ, α πούμε, ξέρω εγώ, ένας mm -hmm. σκότωσε τέσσερα άτομα, εγώ, τα τελευταία 16 χρόνια, γιατί ήταν εξανθέας, σκοτώ... Μπα, ε, δεν το βρει. Στην Αμερική όμως μεταφέρονται τα... Στην Αμερική σίγουρα πιο εύκολα, απλά θεωρώ ότι αν είναι κάτι φοβερά, φερκαλέο, mm. πλέον σε όλο τον κόσμο μαθαίνετε α είσαι και, τι να σου τώρα, στην Κούβα ή ναι. δεν ξέρω πού. Στην Κύπρο έχεις ακούσει? Στην Κύπρο έχω ακούσει mm. εμ, πιο περιορισμένες προθέσεις που είναι ακουσει πιο περιορισμενες υποθεσει που ειναι λογικο μου φαίνεται, mm. αλλά έχετε κι εκεί. Έχουμε την πιο διάσημη. Έχετε, ναι. Ε, Θύμησε με το όνομά του τον Φάουστο. το στο Το ναι. κανονικό το όνομα δεν το ξέρω. Μου το είχαν ναι. πει μια φορά. Αυτό είναι στην απομόνωση τώρα. Πολύ η υπόθεση και αυτή. <laughs> Πάρα πολύ φρικαλέα. Δηλαδή, να βλέπει αυτό το πράγμα στην στη τηλεόραση, και μπορώ να σκεφτώ του το ανθρώπου που ε, προσπαθούσαν. Ξέρεις, γιατί είχαν πέσει όλοι με τα μούτρα. Πρέπει να βρεθούν τα θύματα. Ναι. Πρέπει να βρεθούν. Οι βαλίτσε, οι mm. ταξιδιωτικέ βαλίτσε που αυτό ο άνθρωπο, αν αποκαλείται άνθρωπο, ε, έβαζε τα θύματα του και τα έριχνε μέσα σε μια λίμνη που mm. ήταν η λίμνη ε, στο Μιτσερό, έτσι ονομάζεται η περιοχή. Ε, και είναι μια λίμνη που είναι ξέρεις, το χρώμα είναι αλλοιωμένο, δηλαδή είναι διαφορετικό το χρώμα, δηλαδή και δεν μπορείς να δεις και. Έβλεπα ας πούμε τους δίτες mm. με στολές να κατεβαίνουν κάτω, να είναι, πώς ήταν οι στολές οι παλιές που βάζανε ναι, πριν ναι, πολλά ναι. χρόνια οι δίτες και να κατεβαίνουν σε αυτό το πράγμα το οποίο, είναι πολύ το οποίο δεν βλέπεις τίποτα. Ε, πολύ επικίνδυνο. Ναι. Καταρχήν έχουμε ένα ακόμα λάσπη. Έχει ένα βυθό το οποίο δεν βλέπει. Νερά ναι, ναι, θολά τελείω. Δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, σκέψου τι άλλα πράγματα έχουν τι πετάξει υπάρχουν, ο κόσμο ναι, 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 ναι. α πούμε, ναι, ναι, ναι. και να ψάχνει τι. Και μπορεί να μην τα βρει ποτέ. Και, ναι. Για να ψάχνει να βρει μια βαλίτσα με ένα σώμα, μέσα που βράνε σώμα ενό παιδιού, ενό μια γυναίκα. Όταν βρήκανε όσα βρήκαν ήταν πάρα πολύ φρικαλό. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο ο οποίο ήταν εκεί, mm. παρά τη δουλειά του και το ότι ίσω έχει ξανακάνει κάτι, εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά κάτι παρεμφερέ, ε, δεν ξέρω, ούτε ψήλω τον κόρφο του. Φαίνεται ακραίο να, να έχει ένα τέτοιο έβριμο μπροστά σου. Και νομίζω ότι αυτό δεν ξεπερνιέται. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν ξέρω πώ ένα άνθρωπο μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν ξεπερνιέται. Ή, ή το χώνει, α πούμε, στο βάθο του μυαλού σου, γιατί mm. δεν θε να το ξανασκεφτεί. Yeah. Αλλά φαντάζομαι ότι κάπου σε τρώει. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή δηλαδή, ξυπνάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ να μην ξυπνάει ποτέ. Mm. Ε, ή αλλιώ, ναι, το σκέφτεσαι συνέχεια. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο. Ε, και υπάρχουν χώρε που ξέρεις, είναι συχνά αυτό το πράγμα στην Αμερική. Εγώ, α πούμε, του αστυνομικού του θαύμαζα γιατί η κυρία, όταν ήμουν στην Ελλάδα, α πούμε, θαύμαζε του αστυνομικού για ένα πράγμα. Γιατί ήξερα ε, ε, ότι όταν έφευγαν από το σπίτι, είχαν ένα γνωστό ρε παιδί μου αστυνομικό, ο οποίο κάθε φορά που φύγει από το σπίτι, φιλούσε τη γυναίκα ή τα παιδιά του. Ναι. Για τον εξή λόγο. Σαν αποχαιρετιστήριο, α πούμε. Σαν, ναι, 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 δεν έχει διαφορά το να πα σε στρατό. Εντάξει, είναι καλά τα πράγματα σήμερα, κυρίω στη Νέα Υόρκη εννοείται, αλλά mm. ε, τότε παλαιότερα, α πούμε, ήταν χάο. Δηλαδή, ναι. κυρίω η Νέα Υόρκη στην προ-Τζουλιάνη εποχή, α πούμε, ήταν μάφια city. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Και... Ναι, ίσω είναι λίγο καλύτερα σήμερα τα πράγματα. Και πάλι είναι πιο επικίνδυνη πόλη. Ναι. Θεωρώ. Η Νέα Υόρκη σήμερα mm. Mm, είναι πολύ safe. Είναι. Πάρα πολύ. Αν πα στο Χάρλεμ σήμερα, <laughs> θα πάθεις πλάκα. <laughs> δηλαδή να βγει μέχρι του 130 δρόμου πάνω, πούμε, που ήταν παραδοσιακοί δρόμοι, δεν έμπαινε λευκό μέσα σε αυτού του δρόμου. Mm. Μιλούμε για μαγαζιά τα οποία. Ε, για μέρη, μάλλον, συγγνώμη, που ήταν καθαρά γκέτο. <laughs> Δεν έμπαινε, α πούμε, άνθρωπο μέσα, ούτε στην νομική. Έμπαινε, κυκλοφορούσαν πάρα πολλά ναρκωτικά. Ήταν μια εποχή που ήταν οι pimps, mm. ε, άρα υπήρχε η πορνεία, υπήρχαν οι Ε, Το Brooklyn, από την άλλη πλευρά, είχε άλλα θέματα, πάλι με έχρωμους, ε, και αυτό πάρα πολύ dark. Και υπήρχε και το Bronx, το οποίο ήταν. Ε, ε, ήταν το Spanish Harlem, και το Bronx, το οποίο ήταν Ιταλίοι. Mm. Κατάλαβες. Και εντάξει. Ε, ο, ε, και υπήρχε φυσικά και το πρόβλημα του Μανχάταν γενικά με τους <χι> κλέφτες με τις γραβάτες η <χι> Κατάλαβε, υπάρχαν και αυτοί η ε, Νέα Υόρκη όμως σήμερα είναι υπερβολικά safe ε, δηλαδή εγώ στην Νέα Υόρκη ποτέ μου δεν φοβήθηκα όσο φοβήθηκα σε άλλες, σε άλλες πόλεις μεγάλο πόλεις ναι. <χι> okay. Κατάλαβε, γιατί ε, έχουν δώσει όλα τους την ε, έμφαση στο να την καθαρίσουν να τη φτιάξουν ε, Κυρίω ο Ρούτοφ Τζουλιάνι, δηλαδή ο άνθρωπο που ήταν δήμαρχο, ήταν πρόεδρο τη αυτός αυτό και καθάρισε όλη την Ιταλική Μαφία. Ενώ ήταν Ιταλό, καθάρισε όλη την Ιταλική Μαφία γιατί όταν ήταν μικρό ο πατέρα του υπέφερε, υπήρχε ένα κατάστημα ναι, δεν από αυτό. μου αυτός. φαίνεται περίεργο. Ναι. Ναι. Και καθάρισε όλη, καθάρισε όλη την Ιταλική Μαφία που οι Ιταλοί ασχολούνταν με φόνου, ναρκωτικά, mm. αλλά όλα αυτά τα λεφτά τα, τα έβγαζαν από τον από το Μπετόν. Όταν η Νέα Υόρκη άρχισε να σηκώνεται πάνω του ορανοξυστή, ναι, ναι, ναι. έμεγανε όλοι πού βρέθηκαν αυτά δισεκατομμύρια λεφτά στην τζέπε των Ιταλών. Okay. Και έβαλαν κοριού, παρακολουθούσαν και διάφορα και βρήκαν. Και ο Τζουλιάνι του είχε καθαρίσει το λαιμόλου. Ε, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μια πολύ καθαρή πόλη. Που mm. Εγώ με ένα Brooklyn, α πούμε, σε ένα φεγγάρι, που ήταν πολύ εντάξει. Πάρα πολύ οκ. Okay. Χαίρομαι λοιπόν <laughs> για τη Νέα Υόρκη. Ναι, είναι οκ. Ναι, 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 okay. ναι. Μπορώ να πούμε. Εμεί ότι... εδώ. Πιστεύει ότι είμαστε. Έχει έρθει και σχετικά πρόσφατα. Καλά, φαντάζομαι είχε επαφή. Όταν είχα έρθει το 2010 mm. ή 2011, ε, ένιωσα μηχανία σε, σε κάποιου δρόμου. Σε κάποια μέρη. Ναι. Σε κάποια μέρη, ναι. Όταν είχα έρθει εδώ το 2010-11, ήταν μια άλλη Αθήνα, mm. πολύ πιο dark. Τα εξάρχεια δεν είχαν κυρίως καθαρίσει. Το κέντρο. Τόσο, ναι, κυρίως στο κέντρο. Και, υπήρχε, ναι. ε, και θυμάμαι ας πούμε, να, κάποιους γνωστούς μου ας πούμε, που είχαν ένα θεματάκι με κλοπές και τέτοια. Ε, το πρόβλημα εδώ πιστεύω ότι υπάρχει αστυνομεύση, αλλά δεν είναι αυτό το... Στην έρχεται επειδή άμα δεις περιπολικό, ή στην Αμερική, συγγνώμη, υπάρχει θέμα. Δηλαδή θα έχει πρόβλημα. Mm. Κατάλαβες, υπάρχει, υπά, υπάρχει κάτι που σε φοβίζει μόλι δεις το περιβολικό. Ξέρεις ότι υπάρχει θέμα. Αν δει μια ειπι... ή βγαίνει ο άλλος και κρατάει όπλο και σου λέει θέλω να βάλεις τα χέρια σου πίσω και κατάλαβες <Κι> και θα ναι, σου κάνει ναι, 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 ναι. ανέλεγχο. Αυτό είναι τρομακτικό ακόμα <Κι> και για τον οποιοδήποτε. Ναι. Εδώ είναι λίγο χαβαλές κάποτε η αστυνομία. Mm. Δηλαδή είναι για να περάσουμε τα μηχανάκια, κάτι σκουτερνάκια, του βλέπουμε μετά του δύο πάνω. Ξέρει, είναι περάσι ναι, 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 μέρα. Είναι λίγο για να υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν κάνουν όλη τη δουλειά του, απλά. Ναι. Δεν ξέρω. Έχουμε πολλή αστυνόμευση, αλλά έχουμε τελικά. Δεν ξέρω. Γιατί ακούμε και πάρα πολλά περιστατικά του στυλ ότι έγινε αυτό και αυτό και δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Ή mm -hmm. του ειδοποιήσαμε και δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Δηλαδή στην ανάγκη φαίνεται αυτό το επάγγελμα. Ναι. Δεν είναι αλήθεια, είναι. Και τελικά δεν ξέρω αν έχει φανεί. Εμένα αυτό που δεν μου αρέσει και δεν μου αρέσει ποτέ είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων στι πορείε. Έχω δει πάρα πολλέ πορείε. Ναι, το ξεκινάνε... οποίο δυστυχώ, συγγνώμη, σε διακόπτω, νιώθω ότι έχει αρχίσει και γίνεται παγκόσμιο πρόβλημα. Ναι. Τελευταία. Γιατί υπάρχει εξάρτηση. Και, και μετά το COVID πολύ. Αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Αλλά άλλαξε και η αντιμετώπιση του. η κρατική αντιμετώπιση από κάθε κράτο, α πούμε, λίγο. είδα λίγο έντονα. Χούντε Ναι, δεν ήθελα να το πω, αλλά ναι. Α, ε, ναι. Ε, 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 αναγκαστικά ε, το να μαντρώσει τόσα εκατομμύρια κόσμο χρειάζεται ένα ειδικό Θα έχει χει, εκρήξει. Στην αρχή τον αντιμετώπισε, του μάντρωσε με μια καραντίνα η οποία ήταν από μόνοι μα που μπήκαμε στο σπίτι. Λέμε: Όχι, okay. okay, πάμε να βοηθήσουμε, πάμε να φυλάξουμε τα παιδιά μα. Yeah, πραγματικά, εμάς, το ναι. κάναμε, ναι. Μετά αυτό το σκαμπανεύασμα άρχισε ο κόσμο και ξέρει: έβραζε, και ξέρει, δεν μπορεί να κρατήσει τον άλλο μέσα στο σπίτι. Εμένα, α πούμε, εγώ ή εσύ μπορεί να επιβιώσουμε σε ένα σπίτι που ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει κόσμο ο οποίο δεν μπορεί να μείνει σε ένα δωμάτιο. Σκέψω ε. να έχει συγκάτοικο το οποίο δεν τον γνώριζε πριν. Υπάρχουν πολλέ καταστάσει που εγώ προσωπικά πούμε, δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Ε, δεν είμαι και άνθρωπο που θα είμαι όλη την ώρα έξω. Επίσης, με όλα αυτά που ασχολούμαι συνήθω είναι σε έναν υπολογιστή κτλ. Οπότε για μένα ήταν λίγο μια ευκαιρία να έχω περισσότερο χρόνο. Ναι, ναι. Ε, αλλά αντιλαμβάνομαι πλήρω ότι υπάρχει κόσμο που δεν είναι αυτή η κατάσταση mm -hmm. και υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία ξαφνικά έπρεπε 24 ώρε, 24 ώρε, για πόσου μήνε ε, να είναι μέσα με του γονεί του και παιδιά που είναι στο jump αυτό από το να φύγουν από το... το, σπίτι των γονιών και ξαφνικά είμαι εδώ μόνο με, το, με τους γονείς μου. Ή έχω μια σχέση και έχω να τη δω τρεις τη βλέπω. μήνες. Ναι. Και έχω να τη δω τρεις μήνες. Ή αυτό που είπες για το ένα συγκάτοικο. Ή είναι καινούριο και τελικά δεν τα, δεν τα πάμε καλά. Ναι. Και το μαθαίνεις μόλις ξεκινάει η καραντίνα. Το... ή, το, αντίθετο. Έχω, αθρο... Όχι, έχω ακούσει ανθρώπου που... Τα φτιάξανε. Α, ah, οκ, okay, ναι. Αυτό έγινε, είναι ευχάριστο. Έγινε και αυτό, <laughs> ναι. Ενώ πριν, ας πούμε, ξέρεις, μπορεί να ήταν «Hey, hey, what's up» <laughs> ναι, ε, γιατί ναι. είναι απλά ένα συγκάτοικος, είσαι απλά ένα άτομο που πληρώνει το μισό νίκη. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Σ... Μπορεί να έφταγε και ο ιδρυματισμός, βέβαια, λίγο. Ναι. <laughs> Αλλά εντάξει, ναι. Ε, εντάξει, αυτό αφού το... χρόνο έχουμε. Είναι το θετικό της υπόθεση αυτό. <laughs> <laughs> ναι, Ισχύει. ναι. Ε, αυτός είναι. Αυτός είναι, ναι. Αυτό ο τύπο. Ε. Αυτός ο τύπος. Ο οποίο, αν τον ακού και να μιλάει, είναι πολύ φιλικό, εμπλεγμένος με πολιτική. Είχε, ένα, είχε, πολύ καλό marketing για τον εαυτό του κάνει. Ένα πολύ ωραίο πλασάρισμα. Ε, μπορεί να γούσταρε κιόλα. Ναι. Γούσταρε και το κυνηγητό αυτό του ότι εγώ κρυφά στο σπίτι κάνω αυτά. Εδώ του δείχνει τι έκανε, α πούμε, ξέρει. Ναι. Με τον, ναι, ναι. Τύπου Κοιτάξτε να σα μάθω, α Αλλά δε πώ τα λέει τύπου σε ντοκιμαντέρ. Λε ναι. και εξηγεί κάτι αυτονόητο, α ο άνθρωπο αυτό, δεν είναι καλά. Δηλαδή. <laughs> ε, δηλαδή αυτό μιλάει μια ηρεμία. Δηλαδή. Ναι, όχι, είναι Ακαδημαϊκά μιλάει. Ρε και ράβει, α πούμε, ξέρει. Κάνει ναι, ένα πράγμα και σου αρέσει. Ένα τουτόριαλ. Ναι, ναι, ναι. ναι, Κοιτάξτε να μαθαίνετε. Ναι. Εκεί λε κάτι πάει λάθο. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να υπάρχει στο YouTube. Εγώ oh, καλά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο YouTube. <laughs> και μα απαγορεύει εμά να γράψουμε, ξέρω εγώ. <laughs> ναι, ναι, ναι. Εξή, ότι βάλατε τη λέξη COVID μια φορά και με το κατέβασα. Γιατί γράψαμε τη λέξη tags. ή γενικά κάποια πράγματα που γράφουμε. Είχα πρόσφατα έναν ε, καλεσμένο, έναν φίλο μου στρατιωτικό, <laughs> ο οποίο είχε ρε παιδί μου πέσει σε μια ενέδρα. Είτε, στην Σομαλία. Ναι. Δούλευε στι μυστικέ υπηρεσίε και ήταν πότε, λοιπόν, πριν τρία-τέσσερα επεισόδια ο Σπύρος, ο Περδίος Και όταν πήγε στη Σομαλία, του έκαναν τρομοκρατική επίθεση με όλμο. Οκ. Okay. Και ξεκίνησαν οι Σομαλοί να ρίχνουν όλμους μέσα στα. εκεί που μένανε. Mm -hmm. Είναι σαν τα Ηνωμένα Έθνη, α το πούμε. πούμε αυτό. Λοιπόν, και εμεί γράψαμε μετά κάτω, ξέρει, τρία-τέσσερα tags. Ναι. Για το περιστατικό. Ναι, και... για το περιστατικό, για μου το κόβει. Mm. Και τα αφήνει, α πούμε, αυτά που ένα serial killer τώρα κάθεται παίρνει σημειώσει. Και μπρά, λέει, ναι. Κατάλαβες. Ε... Είναι περίεργο που οι εταιρείε αυτέ οι μεγάλε, τύπου YouTube, mm. Google, που εντάσσεται το YouTube και όλα αυτά, και Microsoft και όλα αυτά. Ε, πολύ θα ήθελα να μάθω του αλγόριθμους που τρέχουν για να κάνουν αυτή την. Ε, την προστασία, mm. το τι κρατάω και τι αφήνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Νιώθω ότι είναι καμιά φορά ότι του ε, βολεύει. Ε, κοίταξε, δουλεύουν πάνω σε δικά του συμφέροντα. Καθαρά και ναι, ναι, ναι. είναι government συμφέροντα. Δηλαδή, όταν η λέξη COVID απαγορεύεται, Α πούμε το Spotify, σου βγάζει αν πει κάτι για COVID μέσα. Πώ και τώρα εδώ. <quila> <laughs> ε, α ας σου, ας σου βάλει ας πούμε κάτι, α, α, αν μπει εσύ κάτι μέσα για τη λέξη αυτή, κορονοϊό, COVID, κλπ. Σου βγάζει από πάνω ότι αυτό το επεισόδιο περιέχει μέσα, ξέρω εγώ, <mayed> κάτι ναι, ναι, με ότι... πράσινο. Ναι. Το οποίο είναι τρομερό. Όπω το βγάζει παντού. Και στο Instagram το βγάζει. Το και, βγάζει. Στο, ναι, 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 ναι. και σε reels και σε διάφορα. Και προσέξτε τι πληροφορίε που λαμβάνετε. Και... Ναι, αυτό προκαλεί μυστήριο. Mm. Γιατί σπάει η ελευθερία του λόγου. Εκεί, εκεί τα κάνουμε μανταρά όλε αυτέ. Γιατί κυρίω τα podcast έχουν γίνει επιτυχία γιατί μπορούμε εδώ μέσα να πούμε οτιδήποτε. Ναι. Σωστό ή λάθο. Ακόμα. Ναι, είναι η άποψή μα. Για είναι πόσο δεν η... ξέρω. Ναι, ακριβώ. Είναι η άποψή μα. Είναι, είναι αυτό που σκέφτομαι. είναι αυτό... Πολλέ φορέ, α πούμε, βλέπει που γράφει κάποιο από κάτω κάποια πράγματα και απορρίσκευε. Είναι η άποψή μου. Mm. Μπορεί να έχει την άποψή σου, αλλά μην με κα... κατακρίνει γι' αυτό. Το δηλαδή, ίδιο λέω και για τα κράτη. Γιατί να, ας πούμε, να μην μπορώ εγώ να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Ναι. Και για τα podcast, αυτό που ανάφερε είναι ότι προσπαθούν πρέπει να τα ελέξουν. Δηλαδή είναι ανεξέλεκτα. Προσπαθούν, ναι. Νομίζω ότι θα αργήσουν λίγο ακόμα, αλλά προσπαθούν. Ναι. Θέλουν. Ναι. Σίγουρα θέλουν. Καταρχά υπάρχουν ευκαιρίες ε, κερδοφορίας. Και για, για τους μεγάλους παίκτες, εννοώ. Ναι. Ε, πίσω από τα podcast. Όπω εγώ και εσύ και ο καθένα μπορεί να προσπαθήσουμε λίγο μόνο μας να βγάλουμε κάτι. Αυτοί συλλογικά, mm -hmm. αν αγοράσουν 10 podcast ε, που βγάζουν ήδη χρήματα, αυτοί έχουν πολύ χρήμα από πίσω. Yeah. Ε, εντάξει, μετά από εκεί νομίζω θα χαλάσει η... η το η, πράγμα, πίσνα. η γειτονιά, ναι, <laughs> θα χαλάσει <laughs> η γειτονιά. Γι' αυτό εγώ είμαι πολύ υποστηρικτικό στο να... <coughs> είναι λίγο μπερδευτικό για τον κόσμο το ότι υπάρχουν τόσες πλατφόρμες που μπορείς να ανεβάσεις podcast. Δηλαδή, εντάξει, είναι τα βασικά Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Και μετά υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες. Πολύ μικρότερες, ενδιάμεσες, yeah, yeah. για όλα τα γούστα. Και υπάρχουν τόσε εφαρμογέ για αυτέ τι πλατφόρμες που δεν υπάρχει λόγο να περιορίζεσαι. Ε. Νομίζω ότι όσο ακόμα το σπάμε είναι καλύτερο γιατί όταν ξαφνικά το Spotify και το Apple Podcast μια μέρα έχουν το 99% των podcast μέσα, θα κάνουν την κίνηση. Ναι. Δεν ξέρω τι κίνηση ήταν αυτή. Γιατί... Οικονομική θα είναι. Ναι, θα, θα κάνουν αυθεί. την κίνηση mm -hmm. το προσπαθούν ναι. δηλαδή υπάρχουν και τα exclusives, υπάρχουν και το μπορεί να το βρει μόνο εδώ μόνο εκεί mm -hmm. αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν βρει τον τρόπο εμένα δεν μου αρέσει με τις χρεώσεις που έχω Είτοι το ότι σε yeah. υποχρεώνει να, να πληρώσεις για να έχεις μέσα το podcast ενώ το youtube επειδή μας πούμε είναι ε, κοίτα εδώ τι έχω ας πούμε, τώρα το βλέπω Οπότε ναι είναι με το ζόρι πάρεμε ναι. <laughs> αυτό, αυτό το πράγμα <laughs> τώρα είναι, είναι ναι, το ζητάει <laughs> λοιπόν, ας, δηλαδή παίρνει το YouTube παιδί δηλαδή, μου και λέει ε, Στο, στο δίνω δωρεάν, μπορείς να ανεβάσεις ό,τι θέλεις Μπορείς να ανεβάσεις 300 βίντεο σήμερα Αλλά το Spotify ξεκινάει και σου λέει Ξέρεις yeah. πρέπει να βρεις ένα άλλο παροχέ Να τον πληρώσει αυτό για να μπει εδώ μέσα Το Spotify όμως έχει και το Anchor Το οποίο είναι δωρεάν Απλά δεν δε είναι δε... περιορισμένο ε, ναι, δεν είμαι σίγουρος πόσο καλό εργα Πόσο σε βοηθάει σαν ένα εργαλείο, Ναι, έχει περιορισμό. Ναι, ναι. ε, αλλά ναι, ουσιαστικά σε βάζουν λίγο. Mm -hmm. Πρέπει να βρει ένα hosting ε, mm -hmm. παροχέα, να ανεβάσει εκεί τα επεισόδια σου. Βέβαια σε... δεν υπάρχει συγκεκριμένο, δηλαδή δεν είναι ότι σε στέλνουν και εκεί υπάρχουν πολλά mm -hmm. ονόματα. Mm -hmm. Αλλά ναι, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα γίνει ένα narrow down. Ναι. Ε, το, 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 θέμα είναι ότι αύριο μπορεί όλοι αυτοί να ανεβάσουν την τιμή του μαζικά και να πούν, α πούμε, ξέρει, εγώ θέλω τώρα για το κάθε μήνα θέλω 40 δολάρια. Και α σκοτώσει. Ναι. Σε εισαγωγικά, κατάλαβε. Ναι. Δεν ξέρω πόσο του συμφέρει. Όσο είναι πολύ ακόμα, δεν ξέρω πόσο του συμφέρει. Ναι. Γιατί ακριβώ το καλό του podcast είναι ότι εγώ και η γειτόνισσά σου απέναντι μπορεί να φτιάξει ένα podcast. Mm -hmm. ε, Όλο αυτό ο κόσμο που. εντάξει, καλό και κακό, δεν γίνεται να υπάρχουν μόνο τα επιτυχημένα και τα. Πολύ, με πολύ κόσμο και πολλά downloads. Ε, ακόμα και τα μικρά όμω πληρώνουν κάτι. Αν ξαφνικά αυτά αρχίσουν να χάνονται. Ε, ναι, δεν του συμφέρει κι αυτού. Του συμφέρει νομίζω. Κυρίω τώρα που είναι η Αύρα των γιατί Έχει 4 εκατομμύρια, όπω λέγαμε και πριν. Ναι. 4 εκατομμύρια podcast. Απίστευτο, δηλαδή. Πάρα πολλά, ναι. Ε, μπορώ να σκεφτώ κάτι <laughs> άλλο. Δεν ξέρω που... βέβαια πόσα είναι ενεργά. Αλλά ναι. Και πάλι, δηλαδή, μπορεί να σκεφτεί ένα άλλο πράγμα το οποίο. Αντίστοιχο. Όταν, ναι. Φαντάσου, α πούμε, τον καιρό των ραδιοφώνων. Υπήρχαν 4 εκατομμύρια ραδιοφωνικοί σταθμοί, 4 εκατομμύρια κανάλια, 4 εκατομμύρια. Μεγάλη υπόθεση. Yeah. Δηλαδή, το ότι είναι το εύκολο, το ότι μπορεί να γίνει. Εμένα Μου αρέσει που έχει πάρα πολλά podcast. Μπορεί να επιλέξει οτιδήποτε, μπορεί να μάθει πληροφορίε. Και αυτό που μου αρέσει με το podcast είναι ότι. Τουλάχιστον αυτά τα podcast μου αρέσουν, είναι τα αυθόρμητα. Αυτά που δεν. Mm. Εγώ, το, εγώ και εσύ τώρα, αν ξανακαλούμε ένα άλλο επεισόδιο σε μια εβδομάδα και προσπαθήσουμε να πούμε τι ίδιε σημαντικέ ενότητε, δεν, θα... δεν θα καταφέρουμε. Δεν θα είναι το ίδιο. Ναι, δεν φιλτράρουμε αυτά που λέμε. Ναι. Και Είναι πολύ ωραίο αυτό. Νομίζω ότι αυτό άρε. Όχι μόνο αυτό, αλλά αρέσει πολύ στον κόσμο και αυτό. Το ότι είναι πολύ casual, κάτι το οποίο α πούμε έχει χρησιμοποιήσει πολύ και το TikTok. Έχει ανέβει. Ναι. Το casual τη υπόθεση. Το ότι έσπασε την την τελειότητα του Instagram. Mm -hmm. Τελειότητα. Τι, ναι, θα ναι, μπορούσα να το πω ναι, Την προσπάθεια τη στιγμή, για τελειότητα, ναι. ναι. Την έσπασε. Το οποίο βέβαια με έχει εκνευρίσει, συγγνώμη, πολύ παρένθεση τώρα αυτό, με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ το Instagram που να γίνει TikTok. Έκανε έχει... μια μεγάλη απόπειρα πρόσφατα. Ε, ναι, και, και, το και, κατεβαίνει στο feed σου και είναι όλο βίντεο. Είναι όλο βίντεο και είναι δεν βλέπω τίποτε άλλο. Δηλαδή η δηλαδή εγώ να ακολουθώ εσένα. Ναι, και δεν θα με βλέπει. Έχω να σε δω ένα χρόνο. Ναι. <laughs> και βλέπει βίντεο προμότη, άσχετα. είναι αυτοκτονία. Ήδη του έχουν κάνει πάρα πολύ κριτική σε αυτό. Ίσως να είναι το βήμα που θα κάνουν λίγο πίσω επιτέλου. Γιατί να σου θυμίσω, που μπορεί να το ξέρει, αλλά. Ε, Είχε εκλείψει την ιδέα του Snapchat mm -hmm. με τα stories τότε, στην αρχή. Που μέχρι και εγώ ίδιος το κόρο τότε. Ναι, mm ναι. -hmm. Αλλά εντάχθηκε πάρα πολύ οργανικά, τσακ, πάει το Snapchat. Υπάρχουν μερικές χώρε που, επειδή έχω έτσι, οικογένεια στην Αυστραλία, ξέρω ότι το χρησιμοποιούν πολύ οι μικρές ηλικίε ακόμα το Snapchat. Είναι πολύ. Mm -hmm. ναι, ε, αλλά εδώ α πούμε δεν υπάρχει ξέρω ποιο χρησιμοποιεί. Αν χρησιμοποιεί κάποιο κάποια άλλη γενιά που δεν έχω επαφή να μου το πει. Οι μικροί δηλαδή χρησιμοποιούν πού, στο εξωτερικό. Στην Αυστραλία το ξέρω Τι σίγουρα. Κάνουν, μικροί, δεν είναι μικρό όμω. Τι ξέρω. Είναι μισό ήμα. Θέλουν, Θέλουν μάλλον να μην χρησιμοποιούν ότι χρησιμοποιούν μεγάλη που ισχύει και εδώ. Ναι. Και εδώ. Μη βλέπει μάνα μου τι κάνω. Μάλλον. Όχι. Πόσο ώρα πάει το, πόσο, πόσο διάρκει. Ποιο. Το, το Snapchat μια μέρα, εγώ σα 4 ώρε. Τέσσερι ώρε. Ναι. 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 Και εγώ το κοροϊδεύα στην αρχή. Συγγνώμη, να κάνω ένα pause. Να φτιάξω λίγο το μικρόφωνο. Όχι. Για να σε βλέπω λίγο καλύτερα. Α, κάνω ό,τι θες. <σχυσίλιο> <Εδώ> φύγω <σχυσίλιο> φύγω, <σχυσίλιο> κάνε ό,τι θες. Ελεύθερα. Α, θες κατέβασε το γερανό κάτω. Αυτό, είναι κάτι. εδώ. Για να σε βλέπω λίγο πιο καλά. Οκ. εμένα με έχει εκνευρίσει. Δηλαδή και διάβαζε ένα άρθρο στο Medium πρόσφατα για το Instagram ότι νομίζω λέει είναι... Εντάξει, ο τίτλος ήταν κάτσαπ, Δηλαδή ήταν... Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε τα social media. Έχουμε ένα facebook που είναι σκουλίδο τενεκές. Ναι. Έχουμε ένα instagram το οποίο είναι όλη μέρα how to be perfect. Ναι. Ε, με όλα αυτά τα βίντεο, τα real, τα έτοιμα που how to be a millionaire, always positive, που μου τη δίνει ναι, ναι, ναι. αυτό το όλο. Να φτιάξει τη δική σου εταιρεία. Ναι, startup και μιλάει ένα startup. Ναι. Στάρταπ, ε, ε, NFTs. ναι. <laughs> και Έχουμε μετά το Twitter, το οποίο είναι σκουδιοτενικέ απόψεων, κυρίω στο ελληνικό που διαβάζω. Γιατί στο ελληνικό είμαι, δηλαδή, αν διαβάσω πούμε, για την Ουγγαρία, τα εσύδε βλακίε θα διαβάσω. Το δηλαδή, είναι ότι... λίγο μιμ. Ναι, είναι ναι. ποιο θα ρίξει τη μεγαλύτερη μα... βλακία, μαλακία. <laughs> αλλά υπάρχει και το άλλο, το οποίο είναι 10 διάσημα hashtag τη ημέρα. Δηλαδή, mm. μισοτάκι, Ελλάδα φωτιέ, ε, Λέω τώρα τα προηγούμενα που είχαμε πριν εβδομάδε. Και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, μπαίνουν όλοι μέσα, βάλουν το hashtag για να πούν και αυτοί κάτι. Ναι. Παραμένει λίγο πιο επικαιρότητα δηλαδή. το ναι. Twitter σε αντίθεση με άλλα, α πούμε, που εντάξει, πιάνει και άλλα νήσει το, το ναι. Instagram. Δηλαδή, μπορεί να μπαίνει εσύ και να κάνει την τέχνη σου, απλά να το γυρίσει τα βίντεο και δεν ξέρω τι. Ε, ναι, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ να σου πω ποτέ με το Twitter, δεν μπήκα ποτέ σε ναι. αυτή τη λούπα. Καταλαβαίνω πώ χρησιμοποιήθηκε τόσα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι και αυτό έχει αρχίσει να αφήνεται. Ναι, ναι. Όλοι, νομίζω ότι για τα social media γενικά θα περάσουμε μια κρίση από εδώ και πέρα. Ακουραστήκιο. Ε, ε, είχε, είχε κάνει ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Ε, νομίζω το περιοδικό Time. Mm -hmm. Ή το ηλεκτρονικό, το news. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν που έλεγε ότι ε, έχουμε, έχουμε ανασύρει αυτή την τελευταία δεκαετία έχουμε ε, ε, λειτουργήσει, χρησιμοποιήσει το αντιχειρά μας πάρα πολύ. Έχουμε κάνει scroll down. Ναι, ναι, ναι. 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 Ε, και κάπου θα κουράσει αυτό το πράγμα. Ε, πόσα χρόνια θα βλέπουμε τι κάνει ο γείτονα. Κατάλαβε. Ναι. Αλλά πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο για να το αντικαταστήσουμε. Τι θα κάνουμε, ναι. Και δεν δε το λέω για μένα προσωπικά απαραίτητα, αλλά. Θα περάσουν κρίση τα ήδη υπάρχοντα social media. Δηλαδή, όταν κάτι καινούριο να, όπω το TikTok, εμφανιστεί και βρει έναν άλλο τρόπο να σε κρατάει μέσα, θα υπερισχύσει αυτό. Ε, καλά, μπορεί να πέφτω πολύ έξω στην ναι, μου. Ναι, αλλά πόση ώρα θα βλέπει βίντεο με βλακίε. Εμένα μου βγάζει. Αυτό μια σηλωτή... που χορεύει και δείχνει τον κόλπο τη. Μια από Ουκρανού <laughs> που από τον πόλεμο. <laughs> Σλάβα, Ουκρανία, ξέρω τι φωνάζουν. Ένα άλλο ο οποίο είναι κάπου στη μήκονο, ξέρω εγώ και μυθισμένο. Ένα καυγά. <laughs> και ξέρει τι. Ο εγκέφαλό μα, μια, μια φάση θα τα Φτήσι. Εγώ πιστεύω ότι θα τα έχει φτύσει ήδη όμω και δεν το έχει κάνει. <laughs> Λες, δεν τα έχουμε φτύσει <laughs> Νομίζω είναι. ότι ο, ο εγκέφαλο μου συνέχεια ζητάει αυτό το instant. Το, το, ναι. Ένα χάπι για να είναι ευτυχισμένο, ρε παιδί μου. Ναι. Εκείνη την ώρα προτιμώ από το να, να, παλεύω, κάτι, να ναι. παλεύω κάτι για τρει μήνε για να πετύχω κάτι μεγαλύτερο. Ναι. Δεν είναι πολύ πιο εύκολο να μπω στο Instagram και να δω ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Ναι. <laughs> Νεράκι. Είναι. Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Καλη <laughs> Ναι, Ναι, ναι. Δεν Όχι, όχι, μόλι χρειαστώ θα σε ενημερώσω. Ε, είναι ένα θέμα γενικά με Το... το έχουμε ανάγκη. Νομίζει. Το έχουμε ανάγκη. Κακώς το έχουμε ανάγκη. Αλλά μπαίνει, δεν ξέρω, σε μια ρουτίνα αυτή τη. Γυρνάω από τη δουλειά και η παλιότερη γενιά ανοίγει την τηλεόραση και τώρα ανοίγει τον υπολογιστή. Και ακόμα με, με τα γενέστερα ανοίγει το κινητό μόνο. Ναι, ναι. Το, και, και σε παίρνει η ώρα και λες πολλές να πάω για ύπνο, γιατί έχω να πάω δουλειά αύριο. Η οθόνη, ρε παιδί μου, η οθόνη είναι απίστευτο πράγμα. Η οθόνη, η οθόνη ναι. Αυτό που λέγαμε πριν, η δύναμη τη εικόνα. Ναι. Ξέρεις, τι σκεφτόμουν πρόσφατα ε, ότι οι άνθρωποι αλλάζουν πίσω από ένα γυαλί. Ε, δηλαδή, προσπαθούσα να σκεφτώ τη ψυχολογία των ανθρώπων όταν βρίζουν σε comments, δηλαδή τελευταία σπάνια mm. θα μπω σε ένα βίντεο, δηλαδή μπαίνω να πούμε, βλέπεις ρε παιδί μου τον παγκόσμιο πρωταθλητή, εγώ ασχολούμαι πολύ με πολεμικές τέχνες και βλέπεις Το τον, τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον καλύτερο τελευταίο 10 χρόνο, mm. σε οποιοδήποτε άθλημα. Και έχει ας πούμε 800 μηνύματα από κάτω. Mm. Και τα 400 είναι υποτίμηση από ανθρώπους οι mm. οποίοι είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν μπει ούτε και ένα δευτερόλεπτο στα παπούτσια αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μπορούν ναι. να ζήσουν, να ναι. περάσουν αυτά που έχει κάνει αυτός. Και κατάλαβα, σκεφτόμουν και λέω, ρε παιδί μου πότε βρίζει ο άνθρωπος. Βρίζει όταν είναι πίσω από ένα γυαλί του αυτοκίνητου <Κι> και από <Κι> ένα γυαλί οθόνης. <Κι> Ο άνθρωπο όταν είναι. Στην περίπτωση που ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να του κάνουν κάτι. Ναι, υπάρχει περίπτωση, α πούμε, εγώ τώρα να σου γράψω. Σε ένα... ακούω ένα επεισόδιο του Τέρο 404 και να σου γράψω. Τι μαλακίε είναι αυτέ που λέτε. Τι λέτε. Χειρότερο βρυσίδι. Ναι, εντάξει. Να να Κρατήσω... Ναι, να, όχι, να σε βρίσω, να σου πω. Να σε μειώσω. ναι, είσαι, ένα, είσαι έτσι και δεν πρέπει να ντρέπεσαι και να σου γράψω αυτά τα μηνύματα όλα. Και είπε αυτό και. Ναι. ναι, υπάρχει περίπτωση να είμαι κοντά αναπνοή προ αναπνοή. Δηλαδή, μάνο, μάνο και να σου πω και δεν έχει να κάνει με το μέγεθο. Απλά ο άνθρωπο μπροστά στον άλλο mm. γι' αυτό και πολλέ φορέ βλέπει να φυλάνε το χέρι του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και του οποιοδήποτε. Πάω Ανδρέα παλαιότερα δεν κατάλαβε. Mm. Αλλά από πίσω από το γυαλί τον βρίζουν. Mm. Αλλά μπροστά. Πορφαβόρ, ε, κατάλαβε. Στο mm. σκηνικό. Mm. Καλά, εκεί έχει να κάνει λίγο και με τη... ότι είναι γνωστό σε όλου. που πάντα η διασημότητα παίζει και ένα ρόλο. Mm. Και α τον βρίζει πίσω από το γυαλί. Μπορεί να πηγαίνει στο Instagram του από κάτω και να γράφει κόμπε γιατί το... και εκεί υπάρχουν. Σίγουρα πολλοί κόσμοι. Και, και όχι μόνο στο, στον Κυριακό ή στον οποιονδήποτε. Ναι. Ε, δεν ξέρω τι παθαίνουμε. Ε, πολλά ψυχολογικά βγάζουμε, νιώθω. Mm -hmm. Δεν ξέρω. Ή, είναι ζήλια, α πούμε, στα βίντεο που έλεγε τώρα εσύ, παρακολουθεί εσύ. ή να μπει σε ένα podcast, μια και είναι για μα πιο κοντινό θέμα. Να μπει σε ένα podcast και στα σχόλια ενό. Εγώ α πούμε να σου πω την αλήθεια, δεν χρησιμοποιώ καν το Spotify όταν ακούω podcast. Ακούω ε, μέσα από το. Castbox λέγεται μια mm -hmm. εφαρμογή. Η οποία δεν είναι τόσο διαδεδομένη, αλλά με βολεύει πάρα πολύ ο τρόπο που είναι το UI του και ναι, 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 ναι. με βοηθάει εμένα στο να okay. τα έχω όλα μαζί. Ε, αλλά δεν είναι... Να, δεν είναι το Spotify να πει ότι μπαίνει τόσο κόσμο που αν είχε την επιλογή το Spotify για comments εκεί εγώ θα γινόταν χαμό όπω γίνεται στο YouTube. Στο castbox που έχει την επιλογή για comments σε κάθε επεισόδιο, μπαίνει μέσα και βλέπει. Δεν ξέρει καν αν ο, αν ο δημιουργός θα το δει ποτέ. Αν θα φτάσει να μπει στο castbox, α πούμε, για να δει τα comments του, mm -hmm. δεν το εμφανιστούν πουθενά. Και μπαίνει ο άλλο και βρίζει και κατεβάζει και. Και εγώ μετά από αυτό δεν πρόκειται να ξαναπώ ποτέ και είστε τυποτένι. Και, και στα αγγλικά εννοείται. Και έχω δει και ελληνικά comments, αλλά εντάξει. Mm -hmm. Και λέω γιατί. Εντάξει, αυτή που δεν θα ξαναπώ είναι η καλύτερη followers. <laughs> ναι, ναι. ναι, πολύ πιθανό. Είχα παλαιότερα που σε ένα, στην Κύπρο είχα κάνει έναν ο οποίο ήταν παιδί μου τη ακροδεξιά. Mm. Εγώ δεν είμαι πολιτευμένο κάπου, δηλαδή δεν έχω δηλώσει ποτέ. Δεν είμαι πολύ ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια πολιτική. Mm. Ούτε είμαι ήττα, ούτε είμαι ο μικρό <laughs> και... Με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Ναι, 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 και την έχω γραμμένη εκεί που ξέρει. Mm. Λοιπόν, όμω, ασχέτω αν έχω τα πιστεύω με οτιδήποτε, αλλά μ' αρέσει, ερ, παιδί μου να φέρουν ανθρώπου σε ένα podcast που δεν σε χρειάζεται να συμφώνω μαζί του. Ναι. Σήμερα θα διαφωνήσουμε 100 φορέ. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι σε μια στρογγυλή τραπέζη, συσσαγωγικά, εμεί βάλαμε κάτω απόψει, βάλαμε κουβέντα, κάναμε ωραία πράγματα, ξέρω εγώ, αλλά ε, δουλέψαμε το μυαλό μα. Ναι. Δεν χρειάζεται όμω να, να πω απαραίτητα ότι συμφωνώ ή εσύ συμφώνει με αυτά που λέω. Λοιπόν, και. Ε, είχα φάει πάρα πολύ βρυσίδι τότε και γιατί δεν θα ξαναμπούνε και μας πρόδωσες και τι πρόδωσα ρε παιδιά δηλαδή τι ήμασταν πριν ας πούμε ξέρω ήμασταν όλοι στο τσεκεβάρα μοτ και δεν το κατάλαβα δηλαδή <laughs> τι ήτανε. Εγώ προσκαλώ και το διάβολο mm. να μάθει να έρθει να κοπιάσει, να πιούμε καφέ, ξέρω εγώ, να μα πει. Γιατί το ξέρω γιατί έχει φτιάξει την κόλαση, ρε. <laughs> 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 αλλά κατάλαβε. <laughs> ναι. Δεν σημαίνει ότι α, μετά, α πούμε, ξέρω θα πάμε να τα πιούμε και να περάσουμε ωραία, ξέρω να φτιαχτούμε. Καταλάβει. Το κοπιάσαι. καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λε. Εμεί, α πούμε, αν συμφωνήσουμε σε πολλά, μπορεί να βγάλουμε και το πιο βαρετό επεισόδιο. Αυτό <laughs> πιο, το ναι, ακούω. Ναι, ναι. Ε, ενώ αν διαφωνήσουμε. Συμφωνώ σε αυτό. Και. <laughs> <laughs> Φύγαν όλοι. Ε, εννοώ με κάποιον που διαφωνεί απόλυτα, ναι. στην κουρέκη να συζητήσει, μάλλον περισσότερα. Mm. Εγώ, το μόνο μου πρόβλημα εκεί, π.χ. Στο, στον ακροδεξιό, ξέρω εγώ, που ανέφερε yeah. και εσύ, σαν παράδειγμα, α, 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 αρκεί να μπορεί να γίνει συζήτηση. Μόνο ναι, 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 εμένα αυτό. αυτό είναι το πρόβλημά μου. Mm -hmm. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα αγγίξει με κάποιον και να κάνει πολιτισμένη συζήτηση. Η μπορεί να την κάνει μαζί μου που έχει ανέσει το podcast. Γιατί θα τον ακούσει ο κόσμος. Αλλά έξω από το στούντιο ε, μπορεί να μην γίνει ναι. τη συζήτηση. Ε, δεν ήταν ούγκα. Δηλαδή δεν ήταν α πούμε το security style. Ναι, ναι. Ε, κατάλαβες. Το, το καταλαβαίνω Ήτανε, αυτό. Που λες. Ε, ήταν βουλευτή. Ναι. Άρα ναι, απλά εντάξει, ε, Δεν ήταν ας πούμε κάτι το οποίο ήταν τρομοκρατία. Ήταν κάτι το οποίο. Ωραία, έλα κάτω να μιλήσουμε. Κατάλαβε. Πάρα τα βάλουμε κάτω να δούμε. Ρε παιδί μου, μπορεί να συμφωνήσουμε σε κάτι, μπορεί να διαφωνήσουμε. Ωραία, έχουμε πάει να κάνουμε ένα podcast. Κατάλαβε ναι. αυτό που λέμε πριν είναι τόσο χαρά τα podcast που δεν είναι και πολύ σκέψη. Ε, τώρα ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, ε, είσαστε τώρα ε, στο true crime στα 33 επεισόδια. Ναι. Λοιπόν, Όσα τα χρόνια και του Χριστού, όπω είπαμε ο, στο τελευταίο. Τι το βρουσλί. Είναι σημαντικά τα. Ο Κερτ Κομπέι νομίζω. Ε, όχι, ήταν πιο μικρό, δεν Μην ήταν, το σκοτώσετε. <laughs> <laughs> ε, 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 ναι, ε, ελπίζω να ακούει η συνάδελφο. <laughs> ε, <laughs> <σε ακούει. laughs> Μην το σκοτώσουμε. <laughs> ε, ναι. ε, ε, ωραία. Η, η ιδέα, ρε παιδί μου, δηλαδή η ιδέα υπήρχε, α πούμε. Ε, θα κάνω τη χαζή ερώτηση. Δηλαδή. Πώ ξεκίνησε. <laughs> Πώ ξεκίνησε. Γιατί. Του, όχι, όχι. Θέλω να γιατί, για, γιατί true crime, α πούμε, και να μην είναι, ξέρει, κάτι διαφορετικό. Υπήρχε, α πούμε, αυτή η, η, η. όρεξη για να κάνει αυτό το συγκεκριμένο, δηλαδή ξεκίνησε η αγάπη για το κρίμιναλ, uh, για, το, για τι uh, υποθέσει, α το πούμε, ξέρω εγώ, για την εγκληματολογία και τέτοια. Ή mm. ήταν, θέλω να κάνω ας πούμε, podcast και πρέπει να βρω ένα θεματικό. Και α βρω αυτό, ναι. Λοιπόν, η πρώτη μου απάντηση που θα σου δώσω είναι δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Δεν ξέρω αν σε βοηθάει αυτό αν το σκαλίσω λίγο, που εντάξει, καλό ή κακό πλέον το έχω σκαλίσει λιγάκι. Είναι πολλά πράγματα μαζί. σίγουρα το ότι εμένα μου αρέσει σαν είδο το true crime προφανώ και θα κάτσω να δω ένα true crime ντοκιμαντέρ ή οτιδήποτε. Είναι αυτό το συνέστημα που. Όπω παλιότερα, α πούμε, μπορεί να καθόμουν να δω, δεν ξέρω αν έχει πετύχει ποτέ τη σειρά, το Supernatural. Ναι, ναι, ναι. Ε, που το έβαζε αργά το βράδυ, α πούμε, εδώ σε Σταρ και ήταν τύπου 11 η ώρα το βράδυ αργά. Ε, και ήταν μετά από όλη την υπόλοιπη μέρα και αυτά να κάτσω να δω τη σειρά μου που σε έβαζε έτσι μόνο κιόλα. Σε έβαζε σε ένα κλίμα που τρομοκρατήσε αλλά από την ασφάλεια του, του σπιτιού σου, ρε παιδί μου. Αυτό το, το κλασικό του θρίλερ. Το true crime το πάει ένα βήμα παρακάτω γιατί αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί. Δηλαδή, σε βάζει ακόμα πιο μέσα σε ένα περίεργο έτσι, mood και να το. Και το ξεθάβει εσύ και του ανα, το βάζει που είναι αναλυ, ανάλυση. Ε, ναι, ακριβώ. Και όταν ξέρει ότι αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί, προφανώ και είναι πολύ πιο τρομακτικό. Και από ένα θρίλερ που λέει ότι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Όχι, αυτό που ακούω συνήθω έχει γίνει ακριβώ όπω τα ακούζε, παιδί μου. Ναι. Ε, οπότε ένα ήταν αυτό. Τώρα το ότι γενικά ήθελα να ξεκινήσω, ο podcast ήταν το δεύτερο. Ε, θεωρώ ότι ήταν για μένα ένας πολύ προσιτός τρόπος του να ξαναμπώ πάλι στο κομμάτι του, ε, του να φτιάχνω content το που λέγαμε και πριν ας πούμε το οποίο δημιουργίας. της δημιουργίας μ' αρέσει δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί μ' αρέσει ελπίζω το καταλαβαίνεις φαντάζομαι ε, ναι, ναι, εσύ ενοείται, ενοείται. <laughs> δεν ξέρω αν εσύ έχεις καταφέρει να το εξηγήσεις ε, για σένα την ανάγκη αυτή Τη δημιουργίας είναι mm. το πιο όμορφο πράγμα Ναι. The, 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 the... γιατί όμως <laughs> Ενώ ε, έχω δώσει λεφτά, έχω δώσει χρόνο, έχω δώσει απογοητεύσει, έχω δώσει κόπο, αλλά κρατάει ακόμα. Θα σου πω. Δεν με αποθαρρύνει Γιατί δηλαδή. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Να το πω ή θέλει τελείω. να το πει και συνεχίζω μετά. Ε, ο πρώτο και πιο βασικό λόγο είναι γιατί το, το μυαλό σου ε, έψαχνε για χρόνια αυτό το πράγμα. Έψαχνε εκεί που θέλει να. Να δώσει όλο του το είναι. Mm. Και α αν είσαι δυσαρεστημένο, σε ευχαριστημένο ή αν κάποιε μέρε δεν νιώθει ότι ρε παιδί μου τι κατάφερα με αυτό το πράγμα, σε έχει πάει ένα βήμα παρακάτω. Ε, αυτή η δημιουργία σε εξητάρει, είναι σαν ναρκωτικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και έχουν γεννηθεί για να δημιουργούν, το μεγαλύτερο όπιο για αυτού είναι η νέα δημιουργία. Είναι αυτό το Δεν κοιμάμαι στι 2 το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Και το μυαλό μου εμφανίζεται. Ναι, και φτιάχνει κάτι. Ή «κοιμάμαι αλλά το μυαλό μου σκέφτεται. Αυτό είναι. Το οποίο είναι πρόβλημα αντικειμενικά. μας, ενώ σε πολλά εισαγωγικά, αλλά. Ναι, ναι. ναι. Περί, σε, αν είναι αστείο, ναι, ναι. Είναι, είναι πρόβλημα, αστείο, αλλά. Ναι. Αλλά είναι και ωραίο πράγμα. Κάπω έτσι έχει, έχει αλλάξει ο πλανήτη με αυτέ τι δημιουργίε, με αυτού του ανθρώπου, με αυτού του τρελού που μα έχουν αλλάξει με την καλή έννοια, δηλαδή που μα έχουν πάρει ένα βήμα παρακάτω. Εγώ πιστεύω ότι. εγώ ποτέ μου δεν είπα τον εαυτό μου επαγγελματία, δεν είμαι ποτέ επιχειρηματία, δεν μου αρέσει ναι. προσωπικά σε μένα αυτό το πράγμα. Κατάλαβε, δηλαδή δεν είμαι ο τύπο ούτε τη γραβάτα, ούτε ο τύπο ο οποίο φτιάχνει startup, ούτε ο τύπο ο οποίο ασχολείται με τα οικονομικά. Ναι. Θα ήταν πολύ ωραία αν το έκανα ναι. αυτό. Ναι, συμφωνώ. Αλλά ήμουν πάντα μεταξύ, δηλαδή στα μίντια. Ήμουν πάντοτε άνθρωπο ο οποίο ήθελε να δημιουργεί. Και πολλέ φορέ λέω δημιουργώ πράγματα. Δηλαδή δημιουργώ, Συνεχώ δημιουργώ. Άρα. Μ' αρέσει να δημιουργώ. Μ' αρέσει να, να φτιάχνω ένα νέο κόσμο. Γιώργη ότι υπάρχει. Φόσον δημιουργεί. Ναι. ναι, είναι το σλόγγαν αυτό. Ναι, αλλά ναι, ναι. κοιτάξτε, ναι, υπάρχω σημαίνει δημιουργό. έχω σημασία ναι. ότι δίνω σημασία στη ζωή μου. Μπορεί και αυτό λίγο καμιά Δεν φορά. Δεν είμαι ζωντανό και να σου πω κάτι. Mm. φαντάσου να δουλεύει, να πάρει έναν άνθρωπο που δημιουργεί συνεχώ στο σχολείο, κρατάει ε, στυλό, φτιάχνει διάφορα, ζωγραφίζει στα τετράδια του διάφορα και να το βάλει σε, ένα αγαθρανίο που να του πει σε 9 μέχρι τι 5 το απόγευμα, mm. για παράδειγμα τώρα, και ε, κόβει αποδείξει, δουλεύει, δηλαδή, κάνει φορολογίε, κάνει διάφορα αριθμού ή κάνει κουράστηκα άνθρωπο. ήδη που το Ακριβώ. Mm. Αυτή είναι φυλακή, <laughs> κατάλαβε. <laughs> Αυτή είναι φυλακή. Για μα, βέβαια. Υπάρχει κόσμο πολλή που το κάνει. Και του συγχαίρω Και... γι' αυτό. Πραγματικά του συγχαίρω. Και του ναι. ζηλεύω κάποτε. Αλήθεια, γιατί Μπορούν θα ήθελα. να θα... κάνουν κάτι τόσο σταθερό. Ναι. Mm. Οι δημιουργοί άνθρωποι δεν έχουν σταθερότητα. Δεν έχουν, όχι. Δεν γιατί... έχουμε. Α μιλάμε. Α μην κρυβόμαστε. <laughs> για μα μιλάμε. <laughs> ναι, είναι up and down. Ναι. Κατάλαβε. Είναι, ναι. Είναι και είναι και σε μια διαρκή αναζήτηση. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπου γύρω μου που έχουν αυτή τη σταθερότητα που λε, και α μην είναι τώρα σε γραφείο ναι. συγκεκριμένα, αλλά έχουν τη δουλειά του εκεί, τη βολή του, το συγκεκριμένο πρόγραμμά του. Όταν θα γυρίσουν, ας πούμε, από τη δουλειά ή έχω 5-6 φίλου, και το πόσο κουθαβούχομαι. Τον αντάλλαγμα, δεν του βασανίζει μόνιμο κάτι, τι θα κάνω με τη ζωή μου. Εγώ, αν δεν. Τώρα, μπορεί να μιλάω μόνο για μένα έτσι, και να βγάζω εγώ το mm -hmm. κουσούρι μου, αλλά α αν δεν κάνω κάτι τέτοιο. Ο εγκέφαλο με είναι σε φάση. και τι κάνει εδώ. Ναι, νιώθω ότι δεν Γιατί είναι υπάρχει. Είσαι άχρηστο, α πούμε, άχρηστος, ας πούμε και, στην κοινωνία. Ναι, ευτυχώ έχω ξεπεράσει το. Ελπίζω ότι έχω ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό το ότι σε κάποιον πρέπει να αποδείξω κάτι. Mm -hmm. Ότι πρέπει να κάνω κάτι επιτυχημένο για να αποδείξω σε κάποιον κάτι, στου γονεί μου, στο, στο περιβάλλον μου, στο δεν ξέρω τι. Θεωρώ ότι το έχω ξεπεράσει αρκετά. Αλλά στον εαυτό μου. Ρώτη είναι απαραίτητο. Εφόσον είσαι εδώ και αναπνέει, πρέπει να δημιουργεί κάτι. Τι, ναι. μην κάθεσαι, α πούμε. Και είναι πολύ δύσκολη η δημιουργία. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει το λευκό και να το κάνει ναι. κάτι που να έχει αξία. Πραγματική αξία και να σου πω. Είναι κάτι, αλλά είναι και το ωραίο του βέβαια. Αυτό. Και δυστυχώ η αξία τη ημέρα ημέρα. ή ευτυχώ πραγματικά στο λέω γιατί δεν ξέρω αν είναι μονάδα μέτρηση τα χρήματα. Να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω γιατί νομίζω ότι γίνεται κάποιο επιλέγει να γίνει ηθοποιό. Οι, λόγοι είναι δύο-τρει. Ένα γιατί ταυτίζεται, πιστεύω, με τον Brad Pitt, με τον οποιοδήποτε ηθοποιό, τον John Wayne, bla bla bla. Ναι. Ο δεύτερο. Η δημιουργία θα πω ότι είναι πάλι. Η δημιουργία. Ε, το ξέρει ότι, <laughs> <Ωραία. laughs> ότι δεν θα έχει λεφτά. Μπράβο. Ωραία. Ξέρει ότι δεν θα έχει. Ακόμα και η ηθοποιή του Supernatural. Μπορεί να σου τύχει, αλλά. Ναι. Ακόμα και η ηθοποιή του Supernatural. Μπορεί σήμερα, μετά από 10 χρόνια που έχει τελειώσει ο κύκλ, η κύκλη, α πούμε, τη σειρά, mm. πέρα από τον πρωταγωνιστή του, πρώτου 2-3, δεν το έχω δει. Αυτά σου λέω τυχαία. Οι, υπο, οι υπόλοιποι κάτω, μην mm. του ξαναδεί ποτέ σου. Και μπορεί να, ας πούμε, να μην. να... αυτού του ίδιου μπορεί να μην ξαναδεί ποτέ σου. Καλά, βέβαια, το σπέρνει, μην θίξουμε κανέναν που το βλέπει και του αρέσει, αρέσει πολύ. Πέρα, ξέρω ότι τελείωσε ε, λίγο καιρό πριν, κράτησε πάρα πολλέ η Έφτασε 15, ξέρω εγώ, 14. <στά> Ε, εντάξει, αυτοί φαντάζομαι βγάλαν κάποια χρήματα. πες ότι βγάλανε από ένα εκατομμύριο καθένα ή ε, ε, από κάτω, α πούμε. Ωραία. Ή ε, από κάτω. Ε, από κάτω, ε. Ε, από κάτω. Ναι. Λοιπόν, πες ότι βγάλανε από ένα εκατομμύριο. Καθαρό. Με τα taxes paid. Με όλα. όλα. Με όλα. Πόσα χρόνια νομίζω ότι θα, θα, θα δέξουν αυτά τα λεφτά με τον τρόπο ζωή που θα θέλαν να έχουν. Ναι. Πάλι θα του ξαναβολήσουν ένα λούκι. Ναι. Κοίτα, οι καλλιτέχνε καμιά φορά. Και με εκνευρίζει τώρα η λέξη, αλλά καταλαβαίνει πώ τη χρησιμοποιώ. Αλλά υπάρχουν αυτοί που δεν το σκέφτονται καν. Δηλαδή, OK, τώρα είμαι σε αυτό, βγάζω τόσα λεφτά. Wow, θα τα ξοδέψω κιόλα, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι πολύ έξυπνοι καλλιτέχνε. Και αν του κάτσει μια τέτοια καλή, θα φροντίσουν ότι αυτά τα χρήματα να πάνε κάπου, ότι να μπορούν να του συντηρήσουν για αρκετό καιρό. Δηλαδή, να τα επενδύσουν και κάπου. Και αυτή είναι η καλύτερη τη υπόθεση. Αυτή είναι η καλύτερη. Συμφωνώ, αλλά θα σου πω κάτι, θα, θα το πάρω λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν δύο είδων καλλιτέχνε, οι οποίοι είτε φτιάχνονται στην πορεία, είτε το έχουν από την αρχή μέσα στο μυαλό του και δεν το παραδέχονται. Mm. Είναι αυτοί που θέλουν να μπουν μέσα στον χώρο, αγαπούν αυτό που είναι, αλλά θέλουν να κάνουν λεφτά. Θα είναι στο κομμάτι του mainstream. Okay. Να δώσω That's λίγα cool. παραδείγματα. Έχω ένα φίλο τραγουδιστή, ο οποίο είναι εξαιρετική φωνή πάρα πολύ γνωστό. Αλλά δεν έχει τμήμα μάρκετινγκ, δεν έχει άτομα από πίσω του, είμαι είναι, είναι του. η γυναίκα του, το είναι, ναι, του. Ναι, η συνειφάδα του και, το ξέρω εγώ, mm. και αν χτυπήσει το τηλέφωνο. Ε, έχω ένα άλλο φίλο τραγουδιστή, ο οποίος είναι B-movie, είναι B-φωνή, mm. ε, αλλά κάνει, έχει μια ομάδα, έχει τα πάντα, έχει social media manager, έχει το χαλαϊκό, ναι, Είναι πολύ οργανωμένη η φάση, mm. πολύ μάρκετινγκ. Mm. Αυτό θέλω να βάλεις μέσα, ένα ζωγράφο παράδειγμα... Θέλω... Έχει μια κατάρα ο καλλιτέχνης, είτε είναι τραγουδιστής, είτε είναι αρχιτέκτονας, είτε είναι ζωγράφος, είτε είναι podcaster. podcaster, ζει μέχρι το τελευταίο του έργο, μέχρι το τελευταίο του τραγούδι, μέχρι την τελευταία ταινία, μέχρι το τελευταίο θέατρο. Mm. Εγώ και εσύ τώρα είμαστε ηθοποιοί και θα ανεβάσουμε παράσταση από, το Σεπτέμβριο μέχρι, από τον Οκτώβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Mm. Ζούμε μέχρι αυτό. Μετά δεν είναι μια κανονική δουλειά που θα πρέπει να ξαναβρούμε συμβόλαιο, να ξαναβρούμε... Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα συνεχές κυνήγι. Ο δημιουργός έχει αυτή την κατάρα. Ναι. Έχω, αν μου επιτρέπεις, αν έχει τελειώσει, δηλαδή. τελειώσει δηλαδή... Τι, που κάρε μέσα, τι... Πολλές φορές έχω ζηλέψει αυτό που ειπε και εσύ, τη σταθερότητα κάποιων ανθρώπων, που είτε έχουν και την... Γιατί εκεί υπάρχει καμιά φορά και η εξέλιξη που μπορεί να έχει μια δουλειά, να πάρει yeah. την προαγωγή σου, να πάρει περισσότερα χρήματα, να βάλει την άκρη να πάρει σπίτι. Καλά. Yeah. Εντάξει, τώρα είναι τη 2022, δεν ξέρω τι συζητάμε, αλλά οκ. Okay. Ε, αλλά βαθιά μέσα μου το ξέρω, δηλαδή καμιά φορά θα πω: Εσύ, Βασίλη, ποιον κοροϊδεύει τώρα. Ε, δεν ξέρω αν θα, αν θα άντεχα να το κάνω αυτό το πράγμα. Ε, δηλαδή, εμένα μου αρέσει η δουλειά που κάνω να είναι κάτι το οποίο μάξιμο με ένα χρόνο θα αλλάζει για κάποιο λόγο. Τώρα μπορεί αργότερα να κάνω κάτι το οποίο να απαιτεί ας πούμε ταξίδια ή να είναι ας πούμε ασχολούμαι αρκετά με τη γραφιστική και το προσπαθώ δεν έχω πάει να δεν έχω τελειώσει ακόμα σχολή και τα λοιπά. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ το αντικείμενο και το κάνω παράλληλα με τα υπόλοιπα mm -hmm. αλλά μ' αρέσει γιατί ξέρω ότι κάθε project θα είναι κάτι άλλο. Ε, τι δουλεύει μόνο Photoshop? Ε, όχι και Illustrator, και και από αυτά, ναι. Αλλά ξέρω ότι μπορεί να είναι ένα λόγο Κατάλαβα. Μπορεί να είναι ένα branding γενικό. Μπορεί να έρθει ένα podcaster άλλο και να μου πει Αχ, εσύ που ξέρει, ξέρω εγώ, να φτιάξουμε λίγο. Θέλω τα post μου για το Instagram και το ένα και το άλλο. Ε, πάντα πρέπει για κάποιο λόγο να λύσω κάποιο πρόβλημα, ρε παιδί μου. Έχει πολύ ωραία μέλλον. podcast post εντωμεταξύ στο πάρα Instagram, πολύ. covers. Πάρα πολύ ωραία. Τα κάνω ο ίδιο και χαίρομαι που αρέσουν. Ευτυχώ έχουν έρθει και μου το έχουν πει. είναι yeah, πολύ electric. <laughs> Ευχαριστώ. Και και το δεν παλεύω. Δεν θυμίζουν, α πούμε. Δηλαδή, δεν σου θυμίζει ότι είναι true crime αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν έχει αυτό το Στερεότυπο ναι. το... Ξέρεις, έχω δει χειροπέδες, έχω δει διάφορα, έχω δει αίματα σε ένα άλλο, έχω δει Δεν μια σφαίρα... Δεν ξεκίνησα έτσι. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί, πολύ βασικοί κανόνες που πρέπει να τη στη στην γραφιστική. Ε, πέντε, έξι, πώς είναι. Πάντα βάζει μπλίτ. Mm? Πάντα βάζει μπλίτ. <laughs> <laughs> ε, δεν του στηρώ. Δηλαδή, ακόμα δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό το κομμάτι είμαι αρκετά τέχνης. Mm. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν είναι πάντα κακό. Γιατί καμιά φορά χάνει και λίγο τον αφαιρμητισμό yeah. σου στον επαγγελματισμό. Ε, αλλά σίγουρα δεν είναι και πάντα καλό. Αλλά τέλο mm. πάντων, όταν ξεκίνησα, π.χ. να φτιάξω το, το πόστερ του Τέρεο 404, είχαμε βγάλει κάποιες φωτογραφίες, είχαμε πει ότι. Έχουμε ένα γενικότερο κόνσεπτ. Αλλά πάμε εκεί στο βουνό να βγάλουμε φωτογραφίε και ό,τι βγει. Θα δούμε. Κάτι με εγκληματικό, ρε παιδί μου. Τώρα θα σε μαχαιρώνω, θα σε. Αυτό, αν θυμάστε την να άφησα, είναι που κρατάω ναι, ναι. την. την ε, συμποτίστρια μου, λέει, την ναι. τριγκερού. Ε, ε, και όταν πήρα αυτή τη φωτογραφία, δηλαδή είχαμε βγάλει αρκετά έτσι, διάφορα scenes. Και όταν την πήρα και την είχα μπροστά μου στο Photoshop και την έβλεπα, μπορεί να καθόμουν και. Μια μισή ώρα και να έπαιζα με το Photoshop για το τι θα κάνω. Αυτό. Και τώρα τι να σου πω. Είναι αυτό το ό,τι τη δημιουργικότητα το ξαφνικό από το πουθενά και μου ήρθε. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ να χρησιμοποιήσω αυτό το χρώμα. Ο τίτλο να είναι τόσο μεγάλο, να είναι μαζί με το Και ο τίτλο δηλαδή. είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι έρωστη 404. Ναι. 444. ναι. Ε, με ντροπή θα πω ότι παλεύω πάρα πολύ για τον τίτλο και ο τίτλο ε, ήρθε ιδέα από φίλοι ναι. ε, τη Lady. Ε, και δεν το σκεφτήκαμε τελείως μόνοι μας. Ήμασταν κοντά, δηλαδή παίζαμε έτσι με λογοπαίγνια. Το τέρτο 404 πρέπει να το δώσω εκεί όμως. Ναι. <laughs> και πώς θέσατε μαζί. Ε, δεν γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είναι και αρκετά μικρότερη ναι. η Lady. ειναι Είναι τώρα 22-23 σκέψου. Εγώ είμαι 31. Κοντεύω 32 ψέματα. Mm -hmm. ε, δεν γνωριζόμασταν πάρα Έχω πολύ. Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά σου. Έχουν ασπρίσει <laughs> τα μαλλιά μου, Όντω. <laughs> Το έκανα επίτηδε. Είχα πει ότι μέχρι να βγει η Ασπριτρίκα δεν τα πήρα τα μαλλιά μου. Μόλι βγήκε, λέω: Κάνε ό,τι θέλει τώρα. <laughs> Σοβαρά. <laughs> <laughs> ναι. Κάπω έτσι έγινε. Είναι ωραίο. Πάει. Ευχαριστώ. Δεν τελείο. ξέρω αν έχει δει πώ ήμουν πριν, αλλά νομίζω ότι ναι, μου πάει. Εντάξει, και πριν είχε ανοιχτό χρώμα, λίγο κάπω καστανό. Καστανό, ναι, ψιλοξανθίζει, αλλά ναι, όχι τόσο πολύ. Ναι, ναι τέλο πάντων. Ε, μέσω κοινού φίλου και τα λοιπά γνωριστήκαμε, αλλά υπήρχε πάντα αυτό το. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε συζήτηση αν δεν υπήρχε χιούμορ. Δηλαδή, αν δεν την πει ο ένα τον άλλον, δεν έβγαινε η συζήτηση. Ναι. Και όταν ξεκίνησα. Το FactView, που είναι το άλλο το podcast Αχα, που κάνουμε ναι, ναι, ναι. τα παιδιά. Ε, όταν το είχα ξεκινήσει, το είχαμε κάνει λίγο στο YouTube, 8 επεισόδια, και λέμε ας το κάνουμε podcast που ήταν κάτι καινούριο. Τι είναι αυτό, πάμε να το βοηθάει. Μάλλον είναι ωραίο. Ε, και ήμουν σε αυτή τη φάση, που, τη δημιουργική. Ας κάνουμε κάτι. Και της λέω, ότι να σου πω κάτι, θα, θα κάνεις podcast. <laughs> Έτσι, δηλαδή, τέλος... Φλου. Το άκυρο. Ναι. Και το θέμα ακόμα πιο άκυρο. Δηλαδή, ειδικά η Lady δεν έχει καμία επαφή με το true crime. Ναι. Έχει, είχε δει κάτι επεισόδια στο Sky, α πούμε, που παίζει κάτι πες με. Δεν θυμάμαι πώ το λένε, με τα αεροπλάνα που γίνονται κάτι ατυχήματα με τα αεροπλάνα. Τι τώρα το πρόσφατο manifest τιμάμαι. ή το lost όχι, παλιά. Όχι, όχι, όχι. Είναι τύπου documentary, α πούμε, αλλά πολύ cheesy. Α, cheesy, cheesy documentary. Είχε και ένα κυπριακό επεισόδιο μέσα με το ήλιο στο αεροπλάνο. Παίζει και Ετυχιάδες, να μην το έχει αναφέρει να ξέρει αυτό. Αυτή ήταν η αποφίτηση. Όλα τα χημική προ και να Ναι. Ισχύει. Παρόλο το μέγεθο. Όχι, επίσεψε με. Τα έχουμε, τα έχουμε δει όλα εκεί. Ναι. Τα έχουμε δει όλα. Οκ, ε, okay, και ξεκινήσατε. Δηλαδή, εγώ ε, 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 ξέρω. Την έβαλα μπροστά σε <muchenskaya> ένα μικρόφωνο και ξεκινήσαμε. Και Καιρόλα αμέσω. Έχετε απίστευτη χημία. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία χημία. Και δεν Την ξέρω αν είχε... μπορώ να πω ευχαριστώ για κάτι το οποίο δεν είμαι υπεύθυνο. Δηλαδή, απλά συμβαίνει. Ε, εντάξει. Κοίταξε. Καταλαβαίνω πώ το θέτει, αλλά. Μακάρι εννοώ να είχα κάνει κάτι για να πηγαίνει καλά αυτή η εκπομπή. Αλλά βασίζεται στο ότι έχουμε πάρα πολύ χημία με τη Λέντι, πιστεύω. Ε, και αυτό όμω θέλει. Κοίταξε. Ε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, τυχαίο θα ήταν να πούμε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, είναι η αδερφή σου εκεί και καθίσετε, κάνατε ένα. Οκ, okay, εντάξει, δένεται, δένετε. Αλλά το να, να έχει το μάτι του αυτή, το όραμα για να πει εσύ ταιριάζει για να είσαι εκεί. Ε, είναι εύκολο να πει ναι. να έρθει στην εκπομπή σου. Εγώ σου λέω καλεσμένο. σε, εκπομπή. Σε καλεσμένο, α πούμε, κάποτε Λες, δόξα, θα φέρω εδώ το Βασίλη. Ε, τι μπορεί να πάει στραβά, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε. να πούμε. Πες ότι πάει στραβά όμω ένα <laughs> επεισόδιο. Ναι. Είναι ένα επεισόδιο. Αλλά το να πει του άλλου, ξέρει, έλα κάτω να κάνουμε επεισόδιο. Πώ τον φεύγει μετά, δεν είναι καλό. Αν χαλάσει κάτι στην πορεία. Αν, Τι κάνει. Ναι, mm. να δει ότι σκαλώσει το πράγμα. Ε, και Είναι, είναι μεγάλη αποφασή. Αλλά προφανώ είχε δει κάτι. Και αυτό που πιστεύω ότι είχε δει, είχε δει τη χημεία. Είχε δει ότι μπορείτε να μιλήσετε. Ενώ ναι, δεν είχε επαφή. Δηλαδή, να σου το πω και διαφορετικά. Αν ήταν μέσα στα πράγματα, δηλαδή η, 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 η ίδια ήταν μια πορωμένη. Mm. Ρε, παιδί μου, που όλη μέρα, όλο το, όλο το βράδυ, ναι, true crime, ακούω podcast διάφορα, βλέπω σειρέ, διαβάζω βιβλία. Steve, Stephen King με, με φαντασίες Ναι, ναι, ναι. ναι Τα ναι. έχω δει όλα, ρε, παιδί μου. Και την έφερνε μέσα και την, σε ουσιαστικά την πάθενε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έφερνε κάποιον που έχει γνώση, αλλά όταν ανοίγει το στόμα, το να μην είναι αυτό, ρε, παιδί μου, ναι, ναι, να μην ναι, ναι. χημία. χημεία. Ναι. Να... Ναι. Κατάλαβε. Όμω αυτό το πράγμα, εγώ το αναγνωρίζω και το βλέπω και το λέω, okay, κατάλαβα τι γίνεται. Και μου αρέσει που έχει μέσα. Ναι. Δηλαδή γελάμε. δίκο από μαχαίρι βέβαια, έτσι. Ναι. Όταν έχει να κάνει με true crime. Ε, είναι κάτι που μας άγχωνε και τους δύο από την αρχή. Σίγουρα. Ε, πώς θα γίνει να μην ε, κάποιον. δεν θα σου πω το σκέφτομαι καθόλου τη διάρκεια του τσιχογράφησης, κάθε ναι. Υψοδίου, αλλά πριν ξεκινήσουμε ήταν πολύ μεγάλη σκέψη και αποτρεπτικός παράγοντας αυτό το πράγμα. Ενώ συμβαίνει στο εξωτερικό και αυτά, εδώ είναι η Ελλάδα και... Μ, ε, πλέον δεν ανησυχώ τόσο πολύ. Δηλαδή, μας βλέπω και τους δύο ότι είναι αυθόρμητο το να προσέξουμε και να διαφυλάξουμε το θύμα. Yeah. Και την οικογένεια, ας πούμε. Θα, θα πω κάτι περίεργο. Θα ειρωνευτώ τον θήτη, συγγνώμη. Θα ειρωνευτώ την αστυνομία που δεν ενδιαφέρθηκε για κάτι. Γιατί ξέρω ότι εκεί έχω δίκιο. Δηλαδή, αφού Αλλά θύμα. Στο, το... Ναι. Το θύμα, άντε το πολύ πολύ να θίξω το ότι... Πού πήγαινε βρε αγάπη μου και εσύ μία ώρα το βράδυ εκεί που ήξερες ότι συνέβαινε αυτό. Μέχρι εκεί. Mm. Δεν θα το πάω. Δηλαδή, φαντάζεσαι ας πούμε να είσαι το 1960, το 50, το 40, το 1930 mm. αμπαρωμένος μέσα σε μια αποθήκη να ξέρει ότι είσαι αλυσοδεμένο. Ωραία, ξεκινά. Ναι, για πέ... Θα σε σκοτώσει κάποιο ο οποίο έχει δει διάφορα. Του έχει κάνει α πούμε. Πάμε στα χειρότερα. Ναι. <συσχε> και να σου περάσει το μυαλό ότι μετά από 80-90 χρόνια θα σε συζητάνε. Να έρθει ο Βασίλη και λέει τρίγκε. Ο Βασίλη, ρε παιδί. Ποιο είναι αυτό. Μπράβο, α, σε μια χώρα. Στην άλλη πλευρά του. Στο στο πουθενά. Να πει για, τη ζωή, για, την και ιστορία σου. Και να μιλάνε αυτή. δύο ώρε για την ιστορία σου και θα έχει έτσι και λίγο κομικό χαρακτήρα μέσα. Σου, να να το σπάμε και λίγο για να τι κατάλαβε. Ε, φίλε, είναι τρομερό, η είναι απίστευτο. αυτό λοιπόν, πω, τώρα έτσι όπω το λε, μήπω να το κλείσουμε. <χ> <χ> Όχι, όχι. Εμεί ασχολούμαστε να το αναπτύξουμε για να το κλείσουμε. Δεν ξέρω αν το πέτυχε ή όχι σε ό,τι έχει ακούσει από εμά, αλλά έχουμε επεισόδιο το οποίο μα είχε πιάσει φοβερή τέτοια κρίση, να ξέρει. Εγώ ίδιο έφερα, που διάβαζα κάτι στο Reddit τυχαία. Που ήταν Ο άνθρωπο κάποιο έλεγε τη γνώμη του, ανώνυμα, ότι το βρίσκω φρικτό παιδί μου να κάθεται να συζητά την υπόθεση του ανθρώπου αυτού που πέθανε. Μην το πιάσει καν το θέμα. Και δει τα κόμεντι true crime Podcast, δηλαδή, τι κάνετε με τη ζωή σα. Και μου είχε πιάσει ένα πράγμα. Όντω, τι κάνω. Είναι τώρα. Ah, τι, είχε, ναι, εντελώ φιλοσοφικά και. Τι είναι αυτό που κάνω. Ακόμα δεν μπορώ να σου πω ότι το έχω, έχω δώσει λόγο στον εαυτό μου γιατί το κάνω. Βγήκε έτσι, ξεκίνησε έτσι, συνεχίζει έτσι μέχρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν φτάσει κάπου πιο μέσα στο μυαλό μου αυτή η σκέψη, μπορεί κάπου να το σταματήσω. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον προσέχουμε να μην θίξουμε κάποιον. Ακριβώ. Εμένα, αυτό που μου αρέσει το true crime είναι το ότι μαθαίνει να αναγνωρίζει τα σημάδια σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν τόσο κοινέ ιστορίε σε όλα. Δηλαδή, και από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Ονδούρα και όπου θέλει. Ναι. Ε, έχει να κάνει πάρα πολύ με την ψυχολογία. Και του θύματο και του θήτη. Και όλο αυτό που γίνεται τώρα με τις γυναικοκτονίες και όλο αυτό, υπάρχουν σημάδια κοινά σε όλους τους πολιτισμούς που βλέπεις δηλαδή πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σου κάνει αυτό που λέμε το grooming. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε γι' αυτό και μας ακούνε νέα παιδιά και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν το κατάλαβα. Το, το, grooming. Το grooming δηλαδή να ξεκινήσει ένας 35ης ε, ε, να κάνει grooming σε μια κοπελίτσα που είναι 17-18 χρονών και να, της, να, την πείσει ότι όλος ο κόσμος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ε, μέχρι να την, ε, πάρει από την της, να την πάρει από την οικογένειά τη, να την πάρει από του φίλου τη και τελικά να φτάσουμε στο στάδιο τη γυναικοκτονία κάποια στιγμή. Γιατί σε κτήμα μου, γιατί σε δικιά μου. Παντρευτήκαμε τώρα κιόλα και είσαι στο σπίτι. Και υπάρχουν σημάδια για αυτά τα πράγματα. Εκεί προσπαθώ να το πάω. Δεν ξέρω να καταλάβει. Αφύπνιση. Και ενημέρωση. Και να σε βάλεις στο λούκι. Ε, ε, ναι, δηλαδή ναι. Ε, υπάρχουν αυτά τα red flags που λέμε. που μπορεί να τα δει σε πολλέ περιπτώσει. Όχι πάντα. Εντάξει, όχι πάντα. Ε, και για πολλού λόγου. Αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι όσο κάνουμε spread the word σε αυτό το πράγμα, βοηθάει κιόλα. Σίγουρα βοηθάει. Πράγματα. Η δική μου άποψη είναι εμένα είναι ότι εννοείται ότι βοηθάει. Κοιτάξτε, εφόσον δεν διακομωδεί το θύμα και την κατάσταση, όλη ρε παιδί μου, αν την αντιμετωπίσει σωστά με έξυπνο χιούμορ, είναι ένα κομμάτι. Αν ξεκινήσει να χλεβάζει mm. Και να ξεκινήσει ένα επεισόδιο το οποίο είναι όλο χα-χα-χα-χα-χα και ξέρω εγώ, και πα πολύ κόντρα με αυτό. Αλλάζει την ιδεολογία, αλλάζει την όλη κατάσταση. Mm. Παίρνει ένα πράγμα, είναι ωραίο. Αλλά και κυρίω επειδή τελευταία ακούμε πάρα πολλά για γυναικοκτονίε. Mm. Δηλαδή, μέχρι και χθε προχθέ ακούγα διάφορα και λέω: Πώ ζούμε, ναι. ρε παιδί μου, Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Mm. Πώς, τι, τι είναι αυτό που τα τελευταία 5-6 χρόνια πούμε, το έχει δαμάσει αυτό το πράγμα. Mm. Έχουμε ξαναρθεί, έχουμε επανέλθει στο μεσαίωνα. Είναι αυτό, ή απλά ξαφνικά το συζητάμε. Γιατί εμεί αυτό λέμε. Ένα ότι υπήρχε συνεχώ πριν. Mm -hmm. ε. Απλά τώρα ξαφνικά πρέπει το προσέχουμε γιατί το, το μιλάμε τέλο πάντων. Αν είναι το δεύτερο, τότε είμαστε σε καλό επίπεδο γιατί τουλάχιστον. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε. Κάτι κάνουμε καλό. Αλλά φοβάμαι μην είναι και το πρώτο. Δηλαδή παγιάρα παιδί, μου αν υπήρχε μια γυναικοκτονία. Δεν ακούγονταν στην Ελλάδα. Σε ένα χωριό, Ακούγω... χαλά για τι ειδήσει. Ακουγόταν, ναι. Αν δεν ήταν να κάνει ειδήσει, ακουγόταν, ναι. ναι. Δεν, δεν ξέρω. Νομίζω, δεν ξέρω. Ναι. Έχουμε εμεί εδώ και στην Ελλάδα, δεν ξέρω και εσεί, στην Κύπρο ενδεχομένω. Όσο πιο μικρή η κοινωνία, το έχει πάρα πολύ αυτό τη γειτονιά. Το τι θα πει γειτονιά. Καλά, εννοείται. Ενώ να το κρατήσουμε. Μέσα εδώ, ναι, να το κρατήσουμε εδώ στο σπίτι, μην φύγει παρά έξω. Καλά, οι γυναίκε, ξέρω, α πούμε, περιπτώσει όχι προσωπικά, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλέ περιπτώσει ε, που να την, ε, την, ίδια τη γυναίκα να χτυπάει ο σύζυγος στο σπίτι, αλλά να ντρέπει να το βγάλει προ τα έξω, ακόμα και στι στις, ε, ε, στις φίλε, στην αδερφή τη, στη μάνα τη, γιατί προσπαθεί κάπω να τον προστατέψει και να τον αλλάξει και δεν θέλει στο τέλο να παραδεχτεί και η ίδια να τη πούνε ότι έκανε λάθο με αυτόν. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δηλαδή, μια γυναίκα που βιώνει μια τέτοια κατάσταση, μια κοπέλα. Ε, ε, έχει πάρα πολλά πράγματα να σκεφτεί μέχρι να φτάσει στο σημείο να παραδεχτεί σε κάποιον δικό τη ότι απέτυχε στην επιλογή τη. Ότι ενώ συμβαίνει και όλο, τώρα όλο αυτό που συζητιέται τόσο πολύ, να παραδεχτεί τώρα μια κοπέλα στι φίλε τη, τη φίλη τη, την κολλητή τη, ότι. Ναι. Δεν είναι κάτι, ο πρίγκιπα. Ζω ένα τέτοιο πράγμα. Και δεν είναι ο πρίγκιπα. Και δεν είναι ο πρίγκιπα. Που καμιά φορά εγώ ίδια παρουσιάζω. Γιατί... Και μπορεί να έχω τσακωθεί με εσά γι' αυτόν. Ε, ναι, ακριβώ. Ε, μάχη να τον πάρω. Είναι, και πράγματα που δεν μπορεί να είναι από το χέρι του. Ε, Πολλέ φορέ δηλαδή σε κακοποιητικέ σχέσει που ε, υπάρχουν τα σημάδια από πριν και έχουν πάει πώ φορέ στην αστυνομία και η αστυνομία δεν έχει κάνει τίποτα. Ο η υπόθεση που τον ορέστε, προάλλες, έτσι ήτανε. Ναι. ναι. Και τι γίνεται. Είχε, έχει... είχε χαθεί μια κοπέλα, ξέρω εγώ, από μια χώρα. Είχε εξαφανιστεί μια άλλη. Και η αστυνομία ήτανε... έχει φύγει από τα κατεχόμενα, έχει φύγει από. Ναι. Πού το ξέρει. Έχει κάνει έρευνα. Το ψαξέ. Ναι, Έχει στοιχεία. Έχει αποδείξει ότι έχει φύγει. Όχι, Όχι, απλά πιθανό, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω πώ λειτουργεί η αστυνομία σε τέτοιε περιπτώσει. Δεν καταλαβαίνω αν είναι. Συστάται ε, από πού... τον άνθρωπο. Ναι, σε ποιον θα πέσει τελικά, είναι αυτό. Ε, καλά, νοείται. Να είσαι τυχερό, δηλαδή. Αυτό δεν είναι παντού. Σε δικαστή, σε οπουδήποτε. Στον κρεοπόλη. Στον κρεοπόλη, σε οπουδήποτε. <laughs> <laughs> ναι. Ναι, ε, Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ. Δηλαδή, ο παράγοντα άνθρωπο είναι επειδή είναι ασταθή, δεν ξέρει τι αντιμετωπίσεις. Σε σταματάει ένα περιβολικό αστυνομικό, ξέρει ποιο θα είναι μέσα σε αυτό. Στη δίτσια κουβαλάει. Όχι. Κουβαλάει βίτσα μαζί με κόμπλεξ, χαμηλό μισθό, με όπλο. Ναι. Και τη δύναμη τη στολή. Το οποίο είναι το χειρότερο. Μην ξεχνά ότι με τη δύναμη τη στολή ε, αυτή η χώρα έπεσε Είναι, ο, ε, ε, το είναι η στολή αυτή, είναι ένα ο αυτή η στολή. Δηλαδή, γιατί εγώ ήμουν στο στρατό και δύο χρόνια, 26 μήνε, είχα δει ανθρώπου με στολή, οι οποίοι κουβαλούσαν τεράστια κόμπλεξ. Επειδή του είχε πει κάποιο τους του είχε χειροτερεύσει ότι θα είσαι μια ζωή στο Άρβυρο και μια ζωή θα παίρνει αυτά τα λεφτά και δεν θα καταφέρνει να πάρει δύο δουλειέ, του είχε βιδώσει, α πούμε, ξέρω εγώ και είχαμε ακούσει τρελά πράγματα. Ναι. Και, ε, τα... και φταίει και η κοινωνία όμω γενικά για όλο αυτό. Η, η, η τοξικότητα, α είναι μέρο τη κοινωνία, όλα. Το τι, τι περνά στη γυναίκα για να είναι υπό, και το τι περνά στον άντρα, ότι πρέπει να είναι για να είναι από mm -hmm. πάνω, είναι πράγματα τα οποία είμαστε δυστυχώ πολύ μακριά στο να τα αποβάλουμε. Ναι. Βλέπω μία κίνηση προ τα εκεί και χαίρομαι πάρα πολύ, σίγουρα, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί θα φάμε πολύ. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. Ναι. Προσπαθώ να βάλω όλου μου του φίλε, φίλου, παιδιά, όλου του πολιτικέ τέχνε. Αυτό. Ναι. Απλά είναι αντίλειψη. κρίμα από τη μία που πρέπει να. Εσύ από ποια άποψη το λε, Σαν προστασία, α πούμε. Προστασία και αντίληψη, παρακολουθώ. Αντίληψη. Η καθαρίζει το μυαλό σου με τι πολεμικέ τη. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Ε, είναι κρίμα που πρέπει να φτάνουμε σε τέτοιε μεθόδου. Ε, αλλά από την άλλη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτά, ο άνθρωπο είναι ζώο που πρέπει να προστατεύσει την περιμέτρό του. Όπω ε, ε, είσαι κοντά σε ένα φίδι. Είναι στα 40 μέτρα. Δεν θα έρθει ποτέ να σε. Αν έρθει, θα έρθει τυχαία. Ναι. Ωραία. Άρα δεν κινδυνεύει από αυτό. Ναι. Πα εσύ στο 1,5 μέτρο. Κινδυνεύει. Ναι. Στο γιοντάρι το ίδιο. Στο κοργόλιλο το ίδιο. Σε όλα, σε όλα τα ζώα. Σε όλα όλα. Το ένα χέλι που έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Ό,τι ζώθε. Και εμεί είμαστε. Είμαστε ζώα. Είμαστε, είμαστε, είμαστε στα χέρια στα πόδια. Περάσει τα χρόνια από κυνηγή, από τέτοια. Έχουμε φτάσει να γράφουμε στο Twitter. Αυτό όμω <laughs> δεν έχει αλλάξει από μέσα μα κάποια πράγματα. Ναι. Χρειαζόμαστε να προστατεύουμε τον εαυτό μα για όλα αυτά. Αναφέρεται εσύ στο podcast mm. και όχι μόνο για όλα αυτά που ακούμε εμεί Και κάθε Για εμερινά, πολλά ακόμα. Και για πολλά που ακούμε στα ράδια και που δεν ακούμε. Mm. Όμω, πάρα πολλέ φορέ λέω ότι κοίταξε. Αν το παιδί σου έχει θέματα ε, εκφοβισμού στο σχολείο, γράψει τι πολεμικέ τέχνε. Όσο πιο γρήγορα μπορεί, στο πιο κοντινό, σε οτιδήποτε πολεμικέ τέχνε. Κάτι το οποίο. Για να, να αποφύγει καταστάσει. Όχι, θα το, ναι, θα το βοηθήσει. Να μην μπει σε αυτό το look και του καθαρίσει τη σκέψη του. Mm. Δεν ξέρω πώ να σου το εξηγήσω. Δηλαδή, mm. αν εγώ εσένα τώρα. Όχι, το καταλαβαίνω. Ναι, α πούμε, εγώ τώρα είμαστε 12-13 χρονών. Mm. Αγόρια. Σε ζηλεύω. Θέλω να σου σπάσω τη μούρη. Ουσιαστικά. Γιατί σε σαν... αυτή την ηλικία μόνο έτσι ξέρω να το λύσω αυτό το θέμα. Σε ζηλεύω, αλλά πρέπει να σε δίνω. Μπράβο. Να σε, να σε ενοχλήσω, να σε πειράσω. Να, να, να σε καταπιέσω, να σε ρίξω γιατί ναι. θέλω να κερδίσω αυτό που έχει στη δύναμή σου, το, τον κρυπτονίτη σου. Ναι, και δυστυχώ κάποιοι δεν ξεφύγουν ποτέ από αυτό. Κάποιοι μένουν. Μαλώνοντα. Νομίζω ότι αυτό είναι ο τρόπο. Ναι, βέβαια, το βλέπουμε συχνά. Εγώ το έβλεπα δύο ταξιτζίδε πρόσφατα να τσακώνται και να κατεβαίνουν <laughs> κάτω σαν τι ε, ορνήθε, α πούμε, ξέρω να εγώ. Ναι, ναι. Απλά ξέρει τι. Ε, 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 η αυτοπεποίθησή σου μεγαλώνει mm. και καθαρίζει το μυαλό σου και λες «Οκ, okay, αυτός δεν μπορεί να με ενοχλήσει, η εντολή είναι ότι με τα λόγια δεν μπορεί να μου κάνει κάτι, είμαι καλά, ξέρω ποιο είμαι πάω παρακάτω, γεια σου φίλε». Φαντάζομαι βοηθάει πάρα πολύ mm. η αυτοπεποίθηση αυτή. Βασικά, αυτό που είπες, το... η αντίληψη που την έχει αλλάξει ουσιαστικά, ότι δεν είναι της... Ε... Αυτοσυντήρηση Παναγία μου πρέπει να ανταποδώσω τη μπουνιά, α πούμε, Ο, έρθει. Εσύ. Ή να τη δώσω πρώτο πριν μου έρθει. Μα δεν το μαθαίνει αυτό. Αυτό. Είναι πρώτα το ότι δεν χρειάζεται να φτάσω εκεί. Ναι. Ε, και, και όλα, όλα ξεκινάνε από το μυαλό. Όλα ξεκινάνε από το. Από τον τρόπο που δέχεσαι τη ζωή γενικά mm -hmm. και τους κανόνες της. Ε, Επισόδιο το οποίο σου άφησε έτσι... Σημάδια. Σημάδια, ρε παιδί μου, δηλαδή, που να, που να... χάσει τον ύπνο σου. Τον έχασα σίγουρα στον Γκέισι, ε, που είδαμε πριν. Καλά, δεν θα το χάσω εγώ απόψε αυτό. <laughs> 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 σίγουρα. Ε, με δυσκόλεψε από όλες τις απόψεις, ακόμα και στη δημιουργία του επεισοδίου. Γιατί στο, στο research Ήταν τόσα πολλά τα στοιχεία, όπως και ο Ted Bundy, ε, που και μετά τη δουλειά και αργά μετά τη δουλειά και να τελειώσω και όλο αυτό, και βγήκε και τρία επεισόδια τέλος πάντων. Ναι. Ε, ένα πάρα πολύ αγαπημένη μου υπόθεση, όσο μπορώ να το πω αυτό σε true crime εκπομπή, ε, είναι μια υπόθεση που είχε φέρει η Lady στο, στο δοκιμαστικό μας, που δεν ήταν ηχογραφημένο τότε, ένα, ήταν ηχογραφημένο σε ένα, στο κινητό ας πούμε. Ε, και είχε φέρει για το Θεόφιλο Σεχίδη. Α, το πρόσφατο. Και αργότερα ναι, το έφερε για να το κάνει κανονικά πλέον στην εκπομπή. Ε, που, εντάξει, τα περισσότερα ελληνικά podcast του Crime το έχουν πιάσει, αλλά για μα είχε. Ιδιαίτερο. ενδιαφέρον, ναι, από αυτή την άποψη, ότι ήταν το πρώτο μα που είχαμε συζητήσει. Μου έκανε φοβερή εντύπωση εμένα γιατί δεν τον ήξερα, δεν τον είχα ακούσει το Σεχίδη. Περιέργω, ενώ είναι τόσο γνωστό, είναι αρκετά γνωστό. Πάρα πολύ γνωστό. Ναι, ε, δεν είχα ακούσει ποτέ αυτή την ιστορία και αυτά που έκανε μου θύμισαν πάρα πολύ εξωτερικό. Αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό και όχι εδώ, α πούμε. Που και εδώ συμβαίνουν τρελά πράγματα. Ε, και πλέον, ε, όντα αυτό το ε, Greek ε, True Crime Community, που έχουμε έρθει σε επαφή και με τα άλλα τα παιδιά, ακούγοντας και το Μέχρι Θανάτου και τους Crime Groupers που κάνουν ελληνικές υποθέσει, με έχουν διαψεύσει πάρα πολύ στο ότι α, δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Βέβαια. Δεν τα ακούω όμω στην Ελλάδα δεν τα πάρα ακούω. πολύ. Δεν υπάρχει κάλυψη. Ναι. Αυτό όμω έχει συγκλονίσει γιατί ήταν και ελληνικό. Ο σφαγιά ναι. τη θάσου, νομίζω έτσι το λέγανε. Ναι. Ναι, 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 Ήταν σε μια χωματερή. Ε, που ο μακελάρι το... τη θάσου. Μακελάρι. Πεθάνε ναι. αυτό. Πεθάνε. Ναι. Δεν πέθανε. Πέθανε. Μην το είχα πέθανε. ακούσει μια στιγμή. Πέθανε. Ναι. Απλά ήταν φρίκι το όλο σκηνικό. Εντάξει, έπαιζαν και ψυχικέ ασθένειε, εννοείται. Αλλά δεν πάβει η ιστορία γενικά και μόνο να την πει να είναι δύσκολη. Γιατί έβγαλε εκεί, Του σκότωσε έναν έναν μέσα στο σπίτι, του άφησε μέσα στο σπίτι, oh. άνοιξε oh. μυαλά, και τα κτλ. Η απάντηση σε αυτό ήταν Μα ήταν ήδη ανοιχτό. Γιατί να μην το παρατηρήσω, α πούμε. Και κοιμήθηκε ένα ολόκληρο βράδυ μέσα μαζί του, σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή τώρα το ξαναλέμε και εγώ να τριχιάζω. Είναι, είναι, είναι σκληρό. Είναι. Πολύ σκληρό, δηλαδή μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, ρε παιδί μου. Πώς... Σκ... Σκέψου... Αντελώ ψυχολογικό. Είναι ένα αστρελάνη Μη σκεφτεί καν τον να σε ένα από τα μέλη τη οικογένεια που ήρθε, μπήκε μέσα στο σπίτι, βρήκε αυτή την κατάσταση και είχε την ίδια κατάληξη. Σκέψου μόνο την αστυνομία που μπήκε μετά και τα βρήκε που είναι αλλιώ αυτό. Και πάλι. Για να κάλυψε αυτό. Εμένα σε αυτέ τι υποθέσει γενικά το το, το, το ξετύλιγμα της υπόθεσης και η ένωση το... οι Αμερικάνοι το λένε connected dots Mm. Όταν ξεκινήσει το connected dots, είναι τρελό. Γι' αυτό και στι σειρέ. Όταν ξεκινήσει το connected dots και σε τρελαίνει το σενάριο. Πίθα. Είναι και λε. Wow, mm. wow, wow. Mm. Τώρα mm. βλέπουμε mm. το manifest. Δεν το έχω ξεκινήσει ακόμα και θέλω. Ναι, ε, θα σ' αρέσει. Ναι. Mm. Ε, θυμάσαι το Lost. Ναι. Mm. Είναι, είναι, είναι Μεγάλος ναι, 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 ναι. ναι, είναι παρόμοια, αλλά δεν είναι τόσο τρελό όπω το Lost. Το Lost ήταν Lost, δηλαδή είχαν νόσο να Ήταν, ναι. Όμω είναι ωραίο. Δεν θέλω να πω εκεί όμω, mm -hmm. δεν να σε βγάλω από αυτό που μιλήσαμε πριν. Όμω. Ε, το, το ξετύλιγμα, ρε παιδί μου, και το να ξεκινήσει να ενώνει αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, οι, η αστυνόμοι που ξεκινούν να κάνουν αυτό το πράγμα είναι. Πρέπει να είσαι τρελό μυαλό για να, να είσαι πανέτοιμο γι' αυτό. Και μπορεί να χρειαστεί να μην για μέρε. Το να είσαι σε τέτοιο είδου τμήμα ε, ανθρωποκτονιών και τα λοιπά. Ναι, θεωρώ ότι... Ξεχνίας υπόθε... Σιποθε... ε, Ναι, ε, εμπεριέχει ε, ε, έτσι μια είδους... Δεν θα το πω διαστροφή, δεν θέλω να θίξω κάποιον, αλλά καταλαβαίνει την ότι πρέπει να σε και. Ε, όχι, διαφωνώ σε αυτό. Να το έχει, διαφωνείς, Διαφωνεί, okay. οκ. Όχι, διαστροφή Έχει, δεν μου μην... αρέσει η λέξη. Πρέπει να κάνουμε λίγο ενδιαφέρον το επεισόδιο. Είπαμε, μη συμφωνείτε ε, ναι. σε εμένα. Ε, διαφώνησα για να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον, Έτσι, ειδικά σπα... από εδώ. Θα δει να κάνει spike τώρα το. πάνω <laughs> ημέρα. Ε, <laughs> ναι. Όχι, δεν δε μου άρεσε η διαστροφή πάνω στο, στο επάγγελμα ενό ανθρώπου. Δεν μου άρεσε. Ναι. Δε, δεν δε θα έλεγα. Απλά θυμάμαι ότι δεν είναι δαιμόνιο. Να είσαι λίγο σπιρτάτος. να είσαι έτοιμο για αυτό το πράγμα. Θέλει πάρα πολύ καταρχά. Όταν έχουν ανθρώπους που κυνηγάνε για μήνε που τους ψάχνουν, ε, καμιά φορά αυτό που βλέπουμε σε ταινίες και τέτοια ισχύει, δηλαδή το ότι πρέπει να μπει στο μυαλό του άλλου για να καταλάβεις Βέβαια. ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Πρέπει να βρεθεί ένα βήμα μπροστά του για να μπορείς να τον πιάσεις. Ακριβώς, Αν είσαι μονίμως ένα πίσω, θα τον κυνηγάει για πάντα. Βέβαια. Πρέπει να κάνει ή θα πρέπει να κάνει το λάθος. Δηλαδή σκέψω ότι. Ναι, αλλά δεν, δηλαδή... δεν έχει την ε, πολυτέλεια να περιμένει να, περιμένεις, να το κάνει. Βέβαια. Έχει και μια κοινωνία από πίσω που σε τέτοιε περιπτώσει περιμένει να σε αισθήσει τον τοίχο. Και έχει ένα υπαστηνό ο Πάνος ο οποίο είναι εκεί να του χαριστεί κεφάλαιο. Σε ναι. από την υπόθεση, γιατί δεν πετυχεί για να βάλει κάποιον άλλο. Ναι. Το οποίο είναι που μόνο το ρεζίλι μέσα στο ίδιο γραφείο. Δηλαδή το εισόδημά σου θα είναι το ίδιο, αλλά εσύ είναι άχρηστο σε αυτό που υπηρετεί. Ε, ή ανίκανο ή οτιδήποτε. Σκέψω ότι η 17 Νοέμβρη Ολόκληρη Ιντερπόλ, όχι αστυνομία, ολόκληρη Ιντερπόλ και προσπαθούσαν να πάνε μπροστά τους και ποτέ δεν τα κατάφερναν. Ναι, ναι, ναι. Και έγινε το λάθος με τη βόμβα που έσκασε στα χέρια του και έγινε, ξετυλίχτηκε όλο αυτό το πράγμα, ναι, ναι, ναι. ξέρω εγώ, στι γιάφκες και διάφορα, ξέρω εγώ. Ε, αλλά είναι δύσκολο και, και το να το βλέπει. Δηλαδή, όταν πα να ξυχνιάσει ένα φόνο, σε παίρνει τηλέφωνο τώρα είσαι στο γραφείο και σου λένε: Ξέρει, έχει γίνει ένα φόνο. Χειρότερα, φόνος. κοιμάσαι και σε ξυπνάνε. Κοιμάσαι <laughs> <laughs> και σε ξυπνάνε. Και πα εκεί χωρί καφέ, χωρί τίποτα και μπαίνει μέσα. Α πούμε και βλέπει πτώματα, βλέπει αίματα. Γιατί ο άλλο αποφάσισε να σφάξει ή να ναι, τον ναι. το σφάξουν ή να γίνει. Ξέρω εγώ αυτό. Και το να βλέπει μυαλά, αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, η σκηνή του εγκλήματο γενικά. Και, να, και εσύ τώρα να μπει στην ε, νοητική αυτή κατάσταση του να σκεφτεί να, να δω τι έγινε. Μέσα από αυτή την εικόνα που έχω μπροστά μου, πρέπει ουσιαστικά να, να σκηνοθετήσω το τι συνέβη. Να φτιάξουμε σιγά-σιγά μια. και τη σκηνή εκεί, δηλαδή εκεί που ναι, το βλέπει. Ναι, ναι. Αν το φωτογραφεί εκείνη την ώρα, ό,τι βλέπει είναι εκεί δύσκολε δουλειέ αυτέ. Για το ότι λέω ότι βγάζει βγάζω το καπέλο. Και να σου πω. Εμεί αυτούς... μπροστά σε αυτού είμαστε κότε. Εντάξει, είμαστε... εμεί τα... θα τα λέμε πίσω από το μικρόφωνο μια χαρά. Εντάξει. <laughs> Κοίτα, τα πάντα, τα πάντα, γίνονται training. Δηλαδή, η ατροδικαστή δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, και, ναι. Το... και Στο... και ανθρωποκτονιό, ανθρωποκτονιό, ναι, γίνεσαι ναι. κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Είναι... Ναι. Και γιατρό γίνεσαι. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Εγώ, όσοι γιατροί έχουν γνωρίσει, όλοι φοβούνται να πάρουν υστέρι. Mm. για ε, τρόπο που φοβόταν τι ενέσει. Mm -hmm. ναι. δεν, είναι, δεν είναι ότι γεννιέσαι με αυτό. Απλά κάποια φάση όταν αποφασίσει να υπηρετήσει αυτό που θε και είναι το όνειρό σου, ρε παιδί μου, ή η οικογένεια σου είναι γιατρή και ξέρει ότι η κατάληξή σου από τα τέσσερα σου είναι αυτή. Mm. Κάπου το. Θα εγκατασταθεί αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό σου, μέσα στο υποσυνείδητο, σου, ότι ξέρει, αυτή είναι ο δρόμο, αυτή είναι η πεπατημένη μου, αυτή mm. είναι η ζωή μου, αυτή είναι το. Αυτό που θέλω <laughs> να κάνω. Δηλαδή η για αυτού που λέγαμε πριν αυτό. Έχει δίκιο. Καταλαβαίνεις. Δεν yes. okay, yeah, θα αυτό... κάνει κοιλιά το επεισόδιο, να ξέρει. Oh, oh όχι κάπου ναι, το έχει δίκιο. <laughs> ήταν... ναι, ναι. <laughs> κάτι να διαφωνήσουμε. μετά. Είναι σάδικο όμω. ε, Στημένο <laughs> το, <laughs> το Το, ναι, 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 το είναι fixed. Είναι fixed. το fact you, πώ προέκυψε. Fact you <laughs> Ακριβώς αυτή ήταν η σκέψη <laughs> Το fact you Δεν ξέρω Παρόλο που θα είμαι πολύ αντικειμενικός Και ανοιχτό στο κοινό σου Να πω ότι σαφώς το τέρο 404 Είναι πιο ψηλά από το, το fact you Εμένα όμως το fact you Είναι πολύ παιδί μου <laughs> ε, Έχω έτσι μια Συναισθηματική Ένα συναισθηματικό δέσιμο με αυτό ε, Νομίζω ότι Ετοιμαζόταν χρόνια στο μυαλό μου <laughs> ναι. Να σου πω γιατί όχι απαραίτητα σε αυτή τη μορφή σε podcast ή με αυτού του ανθρώπου. Ε, γεια σου, Ζήση, γεια σου, Δήμητρα. Ε, γεια σου, <laughs> με θυμάμαι δηλαδή να είμαι μικρό ακόμα από δημοτικό, από γυμνάσιο, να πηγαίνω στο εξοχικό, να διαβάζω κόμιξ. Και το αγαπημένο μου πράγμα ήταν η σελίδα αυτή που έλεγε Η Ξερεσότη. Α, οκ. Okay. Υπέρι... Τα παιχνίδια, ίσω. Όλα παιχνίδια αυτά. Ναι, Οτιδήποτε μπο... Οτιδήποτε μπορώ να μάθω και να, να, μου, να μου, κάνει boom στον εγκέφαλο, ότι δεν το περιμένω, δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Ε, με τριγκάρει πάρα πολύ. μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω. Οι ντομάτε στην Γουανταλαχάρα, α πούμε, είναι κίτρινε, εξητάρει αυτό. Ναι, 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 ναι. Οτιδήποτε δηλαδή δεν το ήξερα και είναι έξω από τη σφαίρα των γνώσεων μου. Ε, με... Μπορώ ε, να σα σε στείλω σε παιχνίδια. Έχω πολύ καλό φίλο το τον Τάσο Ντρίφο να θες να πας σε κανένα παιχνίδια. Πας και λίγα εκατομμύρια. <laughs> εκατομμύρια. Και θα πρέπει να μοιράσει φυσικά αυτό το <laughs> ποσό γιατί θα σε κάνω fixed. <laughs> <laughs> και θα πάμε στο τέλο. μετά. <laughs> <laughs> ε, ναι. Ε, Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Okay. Άρα Μαρήση. αυτό υπήρχε, υπήρχε, αυτή η λαχτάρα, υπήρχε αυτό το, η αγάπη για αυτά τα πράγματα. Πάντα, τη γνώση πάντα, ναι. Υπάρχει πάντα, υπάρχει πάντα. Και λυπάμαι τώρα. Θε να σου δώσω έτσι και ένα αποκλειστικό εδώ, πολύ άκυρο. Ναι. <laughs> δώστε, δώστε. Ε, Δυστυχώ, ενώ κανονίσαμε, βρεθήκαμε και οι τρει παρουσιαστέ μαζί, ήμασταν για διακοπέ όλοι μαζί στην Αμοργό τώρα το καλοκαίρι. Okay. Ε, και μαζευτήκαμε να κάτσουμε να οργανώσουμε τρίτη σεζόν. Γιατί εκεί πάμε για τρίτη σεζόν. Τι θα αλλάξουμε, τι μα αρέσει να κρατήσουμε, τι μα αρέσει να το βελτιώσουμε. Το ένα περάσαμε εκεί, κάναμε το Συμβούλιο Επικρατεία. Ε, και δυστυχώ πριν από λίγε μέρε, το ένα από τα μέλη μα, η Δήμητρα, αποφάσισε ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ε, για προσωπικούς λόγους... Καινούργια πράγματα που θέλει να ξεκινήσει να κάνει, κτλ. Είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο στη ζήτηση. Ναι, ναι. Καλή επιτυχία με την κάνει. Καλή επιτυχία ό,τι κάνει. Αυτό τη είπαμε και εμεί, ότι εκεί πρέπει να εστιάσει, σε αυτά που θέλει να κάνει. Οπότε είμαστε λίγο πάλι, το που βρίσκεται σε ένα. Τι θα κάνουμε τώρα. Μπορεί να γίνει με δύο άτομα. <laughs> ε, καλά, όλα μπορούν να γίνουν ναι. με δύο άτομα. Το θέμα μα, εμένα και του ζήσει, είναι ότι δεν ξέρουμε αν εμεί οι δύο μπορούμε να κρατήσουμε το. Το ενδιαφέρον του κοινού εκεί που πρέπει. Δηλαδή, είμαστε και δύο λίγο πιο low και η Δήμητρα ερχόταν και μα. Φεύγει. Ναι, Δήμητρα. Νέα Δήμητρα. Το ψάχνουμε. Uh -huh. ε, το κοιτάμε για το αν θα υπάρξει κάποιο είδου αντικατάσταση. Έχουμε κάποια άτομα στο μυαλό μα, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Uh -huh. <laughs> ε, Βάλε αγγελία. αγγελία ναι. <laughs> <laughs> νεαρή podcast με γνώσει. <laughs> <laughs> και να είναι λίγο high γιατί δεν <laughs> ναι. <νέα> μα ανεβάζει. <laughs> Όχι. Ε, ε, Αλλιώ είχαμε και μια καινούργια ιδέα, κάτι που δεν έχουμε αγγίξει ακόμα στο fact You και επίση μα αρέσει πάρα πολύ μα. Να ξεκινήσουμε τα facts και τα τρίβια και όλα αυτά για ταινίε και σειρέ. Να κάνει μεταλλάξη. Να κάνει σαν παρακλάδι. Όχι, ναι. να μην το κρατήσουμε καθαρό fact you και να είναι κάτι άλλο, ίσως να είναι ξεχωριστό. Ναι. Θα δούμε. Το σκεφτόμαστε πάρα πολύ γιατί και στου δύο αρέσει σαν ιδέα. Και είμαι ο πρώτο που, ό,τι και να δω, θα μπω μετά στο MDB να ψάξω τι έγινε στα γυρίσματα, τι αυτό, τι το ένα, τι το άλλο. Okay. Οπότε το σκεφτόμαστε. Ε, το σκαλίζει. Το σκαλίζει. Είμαι ναι. είσαι από αυτού που γράφουν και comments. Εσύ, δε, γράφουν σε, κάτι τι, διαιτά. σε τι, στα. Γενικά, IMDb, comments γενικά. Αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, ε... ξέρω εγώ. <laughs> Σα εύχομαι. καλό, <laughs> καλό. <laughs> <laughs> ε, όχι. <laughs> δεν <αχιεραστείω>. θα γράψω, <laughs> αλλά μπαίνω μέσα και θα κάνω. Σα αρέσει έστε. το σκάλισμα. Το σκάλισμα μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι του rabbit hole γενικά. Ναι. Είναι να μην πέσω. Ναι. Μα αφού φαίνεται, αφού και τα δύο podcast τι είναι. ναι. Θέλει rabbit hole. Είναι... Ναι, είναι, πρόβλημα και τα δύο podcast. ναι, θε, θέλουν δουλειά. Θέλουν πολύ δουλειά. Θέλουν τόση δουλειά που ο κόσμο νομίζω δεν την καταλαβαίνει. Όσοι δεν ασχολούνται με αυτό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Mm. Εσύ καταλαβαίνει πώ η δουλειά θέλει για να γυριστεί το μια ταινία πόσο έθελε πούμε, μια ταινία, πόσο. Πιστεύει ότι δουλεύει κάτι. Πιστεύω. Σε ψέματα, μιλήσει μαζί του, θα, κλαίνει θα με ένα νύχτα δράμα σου το λένε. Ε, ναι. Έχω μια ιδέα γιατί επειδή παρακολουθώ τα παρασκηνιακά ε. από, ότι αυτά που καταλαβαίνω που λένε μόνο. Μπορώ να σχηματίσω μια εικόνα αλλά πιστεύω ότι δεν το καταλαβαίνω. Δεν είσαι στο, στο σπίτι του όμως. Όχι. Δεν είσαι στο σπίτι του να δεις με τι άγχος έχει ας πούμε, που δουλεύει όταν έχει και δουλεύει. Κυρίως αυτοί που δουλεύουν Τημασία. μόνοι τους. Αυτοί που δουλεύουν μόνοι τους Υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι, αυτοί που έχουν τρομερή αυτοεπιθύση και ξεκινάνε και δουλεύουν και είναι ε, ε, 9-4. Ε. Υπάρχουν συγγραφεί, α πούμε, ρε παιδί μου, του οποίου πραγματικά θαυμάζω, που καθημερινά λένε: Εγώ σήμερα γράφω 13 σελίδε, τελειώνω και κάνω break. Και το κάνουν καθημερινά. Αυτή είναι workaholics, αυτό είναι η δημιουργή τους... που λέγαμε πριν. Του βγάζω το καπέλο αυτό. Ναι, αυτή είναι η δημιουργή που λέγαμε πριν. Αυτή είναι που κάνουν λεφτά. η Steven Kings αυτή. Αυτό. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε: Όποτε έχω εγώ έμπνευση και όποτε. Οι οποίοι είναι εντελώ λάθο. Αν είσαι ηθοποιό. Η έμπνευση δεν έρχεται έτσι. Ναι. Πρέπει να την πιέσει λίγο και να έρθει. Ωραία. <laughs> αλλά υπάρχουν ηθοποιοί όμω, οι οποίοι καθημερινά μπορεί να ξυπνούν ανάποδα και να μην μπορούν να δουλέψουν. Και αυτοί που δουλεύουν στι σειρέ έχουν πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Δεν είναι ταινία που σου δίνει το σενάριο και σου λέει See you in 8 months, my friend. Ναι. Και, πρέπει και κάνει την προετοιμασία, βάλει τα κιλά, βάλει τα ρούχα, ξέρω εγώ η σειρά απαιτεί πάρα πολύ δουλειά. Καταρχήν απαιτεί παπαγαλία, απαιτεί mm. το ένα άλλο. Συνεχώ να ζει το, ας πούμε, το Supernatural 14 χρόνια σε ζώνη, α πούμε, 13-12. Mm. 12 χρόνια είσαι μέσα στο ρόλο. Απλά το mm. να ναι, αφαιρεί λίγα πρέπει χρόνια. πρέπει να φεύγει από το mindset όλη τη ζωή αυτά τα χρόνια. Ναι, αλλά έχει να πα στο supermarket. Έχει να μεγαλώσει παιδιά. Έχει να παιδιά. Έχει να πα, να δει τη μάνα σου, να δει το φίλο σου, να, να δει τον άντρα σου και πώ το βλέπει, α πούμε. Που... Σε μια σειρά μπορεί να Πέφτει σε ένα κρεβάτι με έναν άλλο άντρα. Ναι, ναι. Να πρέπει να παριστάνε σε κάποια άλλα να φυλάσσε έναν άλλο άντρα. να, να, κάνεις, να είσαι ο serial killer αυτή τη σειρά, να είσαι αυτό με τα μαύρου κύκλου. Ναι, ναι, ναι. Άρα καταλήγουμε στο ότι εφόσον δεν το έχουμε ζήσει, δεν ξέρουμε πώ είναι. <laughs> Εγώ το λέω γενικά αυτό. Ναι. Και... Σου λέγα πριν με τον πήγοντα. Όλα άρα είναι πιο δύσκολα από ναι. όσο φαίνονται. <laughs> ναι. Ε, ε, Όλα έχουν τη δυσκολία του. Αυτό εμά πρέπει να μα κατεβγάζει, δηλαδή το ότι. Περνά κάτι που δεν μπορεί κάτι να καταλάβει. Προσπάθησε εσύ ο ίδιο να δει. Εγώ μπορώ να καταλάβω τον ανώτερο μου που βλέπω πούμε, και θαυμάζω ή που ακούω. Όχι. Mm. Άρα χαλαρώσε και mm. η αμοιβή είναι σου είναι δούμε όμω και τον αυτή ανώτερο. Που σε, τι, ναι. σε τι αναφερόμαστε τώρα. <laughs> <laughs> Υπάρχουν <laughs> και ανώτεροι ανώτεροι. Ναι. <laughs> Εντάξει. Ε, εγώ έχω μια ερώτηση. Πώ επιλέγει να πει ότι θα κάνω για αυτόν τον άνθρωπο και όχι για αυτόν. Mm. Ενδιαφέρον. Στην τύχη, ξέρει. Yeah. Ε, πρέπει να μου τραβήξει το ενδιαφέρον. Υπο... Ό, όχι να μου τραβήξει το ενδιαφέρον, γιατί ακούγεται λάθος και στα αυτιά μου ακούγεται λάθο. Ε, θα προσπαθήσω να φέρω υποθέσει που να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν θα φέρω στα καπάκια δύο δύο ίδιε. Yeah. Θέλω να φέρνω διαφορετικά πράγματα. Και ειδικά αν είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ότι ήταν γνωστό, αλλά δεν το ξέρω κτλ. Θέλω να τη μοιραστώ αυτή τη γνώση και με τη Lady, γιατί νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο στοιχείο που μα βοηθάει πολύ είναι ότι κάθε φορά φέρνει ένα και ο άλλο δεν έχει ιδέα. Δεν ξέρει καθόλου τι θα φέρει. Α, ο άλλος. και είναι και γι' αυτό μυστήριο. Ναι, νομίζω ότι καταφέραμε αυτό του. Ε, αυτό που μα ακούει, ο κρατή, να, να έχει ένα συνεργό μέσα στο podcast που είναι αυτό μια... που ακούει. Οκ, okay, και εμφανίζεται σαν. Όχι σαν δικηγόρο του διαβόλου, αλλά σαν ε, η άλλη ε, πλευρά. Έχει απορίε, να ε, ρωτήσει. Καλά, και έχει... γιατί το έκανε αυτό. Α, αυτό, ναι. αυτό. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στο να υπάρχει και συζήτηση πάνω στην υπόθεση. Είναι πολύ ωραίο το ότι έχει δύο άτομα. Ένα άτομο mm. είναι αναγνώση. Εμένα δεν. Μετα... ας πούμε τα true crime. Ναι, αλλά να σα πω κάτι: υπάρχουν ωραία τη αφηγήσεις Θα διαφωνήσω δηλαδή και ε, λίγο μαζί ε, σου. Ε, αν είναι ρε, βασί, λίγα. μά τη φωνή, ας πούμε, και ξέρω εγώ, και έχει το χάρισμα ο άλλο να με μεταφέρει, να με καταπίνει η ιστορία του, ναι. Αλλά έχω ακούσει πολλέ φορέ φωνέ ρομπότ. Πούμε, Υπό, να, ένα δώσω, να κάνω ένα plug εδώ πέρα. Συγγνώμη κιόλα, μου επιτρέπει. Υπάρχουν, υπάρχουν και ελληνικά κιόλα τα οποία είναι. σε μεταφέρουν. Ε, αυτά που είπα πριν το μέχρι θανάτου ε, και είναι και το εγκλήματα που συγκλώνησαν ναι. του Μενέλαου. Το Μενέλαου είναι λίγο πιο δημοσιογραφικό. Είναι λίγο πιο και έχει και συνεντεύξει μέσα με ανθρώπου του χώρου, ιτροδικαστέ κτλ. Οπότε σε μεταφέρει με άλλο τρόπο εκεί. Η Λάιφο κάνει ένα παρόμοιο, όχι με. με είναι ένα. Ποιο είναι ο πάνω σου δεν θέλω ε, να πω ένα όνομα. Την αφήγηση την κάνουν διάφορα άτομα. Ε, διάφορα άτομα υπάρχει εκεί. ένα άτομο όμω, ένα άντρα, ο οποίο κάνει, ξέρω εγώ, παιδί μου, για τη ζωή κάποιου. Ah. Η τη ζωή τη ε, σωτηρία Μπέλ, α πούμε, ξέρω ah, εγώ και λέει. Η σωτηρία δείτε. Μπέλ. Αυτό είναι αφηγηματικό, είναι σαν δημοσιογραφικό. Mm. Θα το ακούσω, πάει 25 λεπτά, δεν μπορεί να πάει παραπάνω, ή 30 λεπτά. Okay. Αλλά μ' αρέσει που άμα είναι δύο άτομα, συγκρούονται απόψει, έχει συζήτηση, είναι παραίστικο. Ρωτάει πράγματα που θα θέλει εσύ να ρωτήσει, ενώ τον ένα άτομο δεν μπορεί να τον ρωτήσει. Mm. Κάνουμε mm. εγώ και εσύ τώρα μαζί. Ωραία. Mm -hmm και λες εσύ ότι ο Ted Bundy ήταν έτσι και σου λέω εγώ Καλά ρε παιδί μου, δεν μπορούσε να πάει ένας άνθρωπος να χτυπήσει την πόρτα να πει ξέρω εγώ Λέω τώρα ένα παράδειγμα <laughs> ναι, 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 Είναι η ερώτηση του κόσμου στο σπίτι, είναι η ερώτηση του απλού πολίτη, του average Joe Που θέλει να την κάνει, ναι Ναι, και ας είναι χαζή ερώτηση Είναι λίγο στεγνό ενώ format. Ναι ε, Συμφωνώ, απλά Αντίστοιχα φαντάζομαι ότι κάποιοι βλέπουν αρνητικά και στο duo. Που σίγουρα. είμαστε εμεί. Σίγουρα, εννοείται. Βγάλ' το comedy απ' έξω, που σίγουρα είναι πολλοί που βρίσκουν αρνητικά. Καλά, ναι. ε, αλλά γενικά και, και, σοβαρή εκπομπή να ναι, με δύο άτομα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρνητικά και εκεί. Τι να πούμε. Το true crime, ελληνικά που λέγαμε πριν, το έχει ακούσει καθόλου, που είναι η κοπέλα. Ναι, ηλυτό. ναι, ναι. ναι. Ε, εμένα μου με βάζει σε αυτό το κλίμα που σου έλεγα στην αρχή τη συζήτηση, του ντοκιμένταρι, που σε βάζει σε αυτό που Εντάξει, έχει την εικόνα στο ντοκιμένταρι. Ή έχει έναν αφηγητή με πολύ ωραία φωνή, όπω το λέει. Εμένα με μεταφέρει εκεί, ρε παιδί μου. Ναι, ε, δεν, όχι, εννοείται. Εννοείται. Απλά λέω, βάζω και τη φωνή. Τι τραβάει εσένα, Τι τραβάει εμένα, mm. χωρί να αποκλείω το άλλο, φτάνει η άλλη φωνή να είναι αφηγηματικά σωστή. Όπω τα audiobooks που ακούμε κάποτε. Μέχε, εγώ άκουγα ένα audiobook τελευταία, το οποίο έχει μέσα και ήχου, το οποίο θα σου το πρότεινα. Α, για πες. Ε, άκου τον αυτό. Κάτσε να βάλω ένα τυχείο. Ναι, ναι, ναι. Περίμενε. Όχι, mm. όχι, yeah. όχι. Yeah. Αυτό. <laughs> το οποίο το πετάει το... Έτσι μέσα στε, νο, στην αφήγηση. Να yeah, yeah, σου πω κάτι, το... yeah. ή να ακούσει τον ήχο της καρδίας. Ναι, yeah. αυτό. Creepy. Okay. Πολύ creepy, ρε παιδί <laughs> <laughs> μου, αλλά ξεσεβάζει. Ό,τι που τι είναι fiction ή non-fiction. Fiction. Άκουγα okay. ε, και ένα άλλο το οποίο ήταν... Ε, τύπου Beowulf, πώ ήταν για ναι. η φάση Shakespeare, α πούμε. Ε, ήταν λίγο. Final Fantasy ο τρόπο που το παρουσίαζα. Okay, okay. Πώ να σου εξηγήσω τώρα, ναι. παιδί μου. Δηλαδή. Είχε έναν τρόπο μέσα, είναι και αυτή η Άγγλη ρε γάμο, το έχει κάποιος <laughs> με αυτή τη γλώσσα που σε, σ... κατάλαβες το να επιλέξεις έναν άνθρωπο για σου κάνει ό,τι ο είναι μεγάλη, είναι η τέχνη. Mm. Ξέρω που το κάνουν και τέχνη αυτό, βγάζουν και... και τρελά λεφτά. Ναι. Σίγουρα. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ αν με ρωτά να το κάνω. Ναι, άμα έχει τη φωνή. Όχι για τα λεφτά, δεν ξέρω. Εσύ θα μου πείτε αν έχω γιατί τη φωνή. όχι. Ε, έχει τη φωνή. Αλλά <laughs> την έχω. Ε, Επίση, θα μ' άρεσε πάρα πολύ κάποια στιγμή να καταφέρω να κάνω. Εντάξει, αν πάει κάτι καλά με όλα αυτά τα podcast που ναι. κάνουμε, αν βγάλω κάτι εξτρά από χρήματα, αν καταφέρουμε έτσι κάτι παραπάνω, θα μ' άρεσε πάρα πολύ να έχω τη δυνατότητα. Να κάνω κάτι σε fiction, σε σειρά. Τη γραφήγησή. Ε, όχι με ηθοποιούζω, παιδί μου. Να μαζευτούμε αυτούς ή και από άλλους podcasters που ξέρω ότι... Ε, το, την ξέρω τη φωνή τους. Καταλαβαίνω ότι έχουν τη φωνή για κάτι τέτοιο. Ε, να κάνουμε κάποιο story, ρε παιδί μου, δραματοποιημένο. Όπω υπάρχουν στο εξωτερικό πολλά που είναι κανονικά με ήχου, με... είναι στο δάσο και μιλάνε και ακούγονται του ήχου του δάσου. Και... Αυτό τώρα με τα audiobooks αυτό κάνουν. Το πλησιάζουν, λέει, πλησιάζουν είναι, πολύ. Είναι. Το πλησιάζουν. Ε, εσύ θε να κάνει όπω τι σειρέ που ήταν, α πούμε, στο. Τι κόκκινο κύκλο, κάτι εντολέ, κάτι τέτοια. Όχι απαραίτητα. Αυτά δεν μ' άρεσαν. Όχι, εγώ, εγώ είμαι πολύ του. Σχημάς, αργά, <laughs> Ε, η αλήθεια είναι ότι είναι κρύπια αυτά. Ειδικά τα ελληνικά δεν ξέρω, είναι, μου φαίνεται πιο κρίπια από ξένα. Πολύ κρύπια είναι τα ελληνικά μου. Ε, είναι σαπουνόπερα. Ε, ναι. Γιώργο α, με μπει, είσαι μουύβι, ηθοποιού. Ε, ναι. Γιώργο, πού θα πα. Μπαμ. Τη δίνει τη με ξέρω. Είναι κακά <σχελίως> παραδείγματα αυτά τα εργαώματα. Υπήρχε. Είναι και μετά μεσονύχτια. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα το βλέπει αυτό. Πότε θα <σχελίως> το <σχελίως> δει. Τη μέρα που δεν θα σε φοβεί καθόλου. Του βάζει ιδέε όμω. Ναι. Να... Δεν ξέρω, του μπαίνουν ιδέε από εκεί. Χρειάζεται δηλαδή, κάποιο να του πρόξει, πιστεύει, να το πει αυτή... ναι, 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 ναι. Αυτό το πιστεύω. Του φαίνεται ότι να του φανεί πιο φυσιολογικό, δηλαδή. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει στην κοινωνία που έχει τόσο πολύ βία η τηλεόραση γενικά. Yeah. Το Netflix ε, κάνει πολύ underground promotion σε πολλά θέματα. Εγώ νομίζω ότι τα δύο χρόνια Netflix. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν υπάρχει κάποιο που διαφωνεί σε αυτό. Η τηλεόραση είναι ο μεγαλύτερο. Ε, πώς να το πω ρε παιδί μου, μεταδίδει και σου μεταδίδει κάτι. Βλέπω κάτι στην ναι. τηλεόραση, ένα αθλητή, θέλω να γίνω σαν αυτό, θέλω να γίνω ο Ρότζερ Φέντερερ, θέλω να γίνω αυτός ο ποδοσφαιριστής. Βλέπω ένα ένδελμα, βλέπω τον Μάικλ uh, Jackson, τον Elvis Presley, το... με παρασύρει αυτό που κάνει με την κιθάρα τόσα χρόνια, οι γυναίκε τα τρελαίνονται με αυτό. Ναι. Δεν είναι η τηλεόραση το νούμερο ένα μάρκετ στον πλανητή. Και τι είναι, το ραδιόφωνο, τι, τα social media. Mm. Όχι, η τηλεόραση ήταν είναι και θα είναι πάντα αυτό και πιστεύω ότι α πούμε. Α είδα... το τον τρόπο να υπάρξει και στο μέλλον. Ναι, είδα το ρόκι και θέλω να γίνω σαν το ρόκι, θέλω να γίνω αυτό. Ταυτίζομαι. Δημιουργεί με αυτό. πρότυπα. Ε, ωραία. Mm. Δημιουργεί πρότυπα. Και κακά πρότυπα. Mm. Και κακά πρότυπα, έχει δίκιο. Φανταζε να βλέπει 4-5 χρόνια δολοφονία, το ένα, το άλλο. Όπλα, πράγματα. Με αυτό μια μέρα λε, παιδί μου όντω το όπλο είναι ο βασικέ, το ξέρω εγώ. Είμαι σε. Με αυτό θα κοιτάξω. Και το κάνει νορμάλ. στο. Ναι, ε, σου μεταδίαισαι τη νόρμα. Ναι. Στο κάνει στο μυαλό σου, σαν κάτι συνηθισμένο. Μπορεί. Δεν μ' αρέσει. Μπορεί. Καθόλου αλήθεια στο λέω. Δηλαδή ένα πράγμα δεν μ' αρέσει στο να έρθει. Βέβαια, να σου πω. Συγγνώμη. Η... Βία. Έχει πολύ βία. Πάρα πολύ βία. Ξέρει ομοστή δεν είμαι σίγουρο για το που εντάσσουμε και σε ποια πλευρά. Γιατί μου παραπέμπει λίγο σε αυτό που λέγανε παλιότερα για τα βιντεοπαιχνίδια και τη βία. Που υπήρξε ολόκληρο κίνημα ότι μην παίζουν τα μικρά παιδιά βία βιντεοπαιχνίδια γιατί θα γίνουν βία οι ενήλικε. Και. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και τόσε έρευνε βγήκαν και είπαν ότι δεν ισχύει. Εγώ δεν πιστεύω στι έρευνε. Θεωρώ ότι είναι σκόπιμε. Έχω παίξει Call of Duty και εγώ. Δεν δε, δε θα γίνω δολοφόνο, ούτε εσύ ίσω. σω. <laughs> δεν το ξέρει <laughs> ακόμα. <laughs> αλλά. Ε, πολύ αίμα, αργά Πολύ αίμα. Ναι, αλλά βγήκε με το ρόπαλο έξω. Όχι, με ένα μαφιγκάνι είχα βγει. Με ένα τόξο που έχω δίπλα. Ναι, ωραία. Όχι, αλλά ξέρω εγώ, άμα διαστραβλώσει το μυαλό του άλλου, δεν ξέρω. Να σου πω τώρα. Το αίσθητο τενή θυμάμαι με κάποιο τριγάμα του τύπου. Τι πιστεύω ότι έχει να παίξει μεγάλο ρόλο. Το πόση προβολή θα έχει. Όχι πόση προβολή, πόση έκθεση θα έχει σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν περιπτώσει και οικογένειε που δεν υπάρχει όριο. Δηλαδή, αν το παιδί παίζει. Όλε τι ελεύθερε του ώρε από το σχολείο ναι. τέτοιου είδου πράγματα. Σαφώ είναι η εικόνα. Μπαίνει μέσα και την μπερδεύει με την πραγματικότητα. Ε, Αν εγώ τώρα κι εσεί, αυτή την ηλικία κιόλα που είμαστε τώρα ο καθένα, ε, κάτσω να παίξω δύο ώρε μετά τη δουλειά για να χαλάρωσω. Εντάξει, δεν θα βγω έξω με το πρόβλημα. Πώ το ελέγχει, ένα παιδί εδώ κλείνει το δωμάτιο το βράδυ. Α, <σχ> 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 που εκεί γίνεται η μαγεία όλη. Ειδικά στα κομπιούτερ τώρα. Μύοντα ε, γονιό, δεν μπορώ να σου πω πώ το ελέγχει και δεν νιώθω ότι μου κατάλληλο να το πω. Ούτε να νοθετήσω κανένα. Να νομίζω ότι είναι εξέλεκτη από τη στιγμή που παίρνει του οθόνε πλέον. Έχει ένα κινητό. Θέλω πάει, κινητό στα 9 μου, 8, 7. Θέλω κινητό. Εγώ ξέρω παιδί που έχει στα 5 έχει κινητό. 5 χρονών έχει το κινητό του, έχει το δικό του για να βλέπει τα παιδικά του YouTube. Μια μέρα κάνει Viper, ναι. είναι με τι φίλε του, με τι ναι, του. Αλλά. Λάζω. Ε, Φταίμε κι εμεί και εμείς σαν ενήλικε. Εντάξει, ξαναλέω, δεν είμαι γονιό, αλλά φταίει και ο γονιό. Όχι, πολλά πράγματα. όχι φταίμε κι εμεί. Φταί εμεί. Ναι. Πάντα φταίει η επόμενη, η προηγούμενη γενιά την επόμενη. Ναι. Οι σημειοφόροι αυτοί που κατάνε, οι ακρίτε, όλοι αυτοί. Να σου πω είναι. ένα παράδειγμα. Δουλεύω στην εστίαση πρωινή μου δουλειά. Ε, και έχει έρθει η τραπέζι, το οποίο έχει κάτσει οι γονεί κανονικά και τα παιδιά, δύο παιδιά, και κάθονται σε ένα μέρο που κιόλα που είμαστε που. Οκ, okay, είναι για να να το δει. Δεν είναι μια, μια τρύπα, ένα συνηθιακό. Ναι. Ε, και μου έτω που κάτσανε, Βγάλανε από την τσάντα, είχε το κάθε παιδί το δικό του τάμπλετ με το δικό του cover α πούμε κιόλα. Yeah. και τους δώσανε εκεί, πάρτο και Κάτσε τώρα, εμείς θα πιούμε τον καφέ μα δύο μισή ώρες εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι οι γονείς... Και το παιδί δεν είδε πραγματικότητα ποτέ έτσι, γιατί στο σπίτι λογικά πάλι στο τάμπλετ ήταν. Να κάνουν, ναι. Κοίταξε, γεννιέται ένα παιδί και του βάζουν αυτό το πράγμα μπροστά που τα βάζουν και κάθονται μέσα τα παιδιά, τα ίσου. Και του βάζει μπροστά το κινητό για να βλέπει την Μπέπα την mm. Λεφαντίνα, ξέρω εγώ τι διάφορα λένε. <laughs> την... Το του ναι. Λοιπόν, ε, ωραία, αυτό τι είναι. Είναι σταμάτα να κλε, σου δίνω το φάρμακό σου, σου δίνω αυτό που θα σου κάνει. Καινούργια καλά, πιπίλα. Η καινούργια πιπίλα. Mm. Και το παιδί το εννοείται ότι από τη στιγμή που σε τραβάει εσένα, Εννοείται το παιδί θα τραβήξει ελεύθερα γιατί το μυαλό του δεν έχει αναπτυχθεί εύκολα. Μα άει τα. Γιατί το εκεί χρώματα ήχου και Ωραία, ναι, όμως, ε, δεν σπαταλά. Ναι, όμω. Δεν Εγώ δεν ξεχωρίζω γενιά. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω και δεν με εκπλήσει καθόλου. Τα έχουμε δει όλα πλέον. Ότι όλε οι γενιέ το κάνουν, τι. Ε, ναι. Καλά, εννοείται. εννοείται ναι, 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 ναι. Τότε, να σου πω κάτι. Ε, μέσα σε ένα σπίτι σήμερα, στην, σε μια μέση οικογένεια. Η τηλεόραση ανάβει 10 ώρε την ημέρα. Ανάβει για να υπάρχει. Ναι. Παίζει μια Τατιάνα, παίζει τις ειδήσεις, ναι, ωραία. Είναι, είναι, το χρώμα, είναι ότι υπάρχει κάποιος μέσα σε αυτό το σπίτι, ότι δεν είναι απλά άδειοι, άδειοι κατάλαβες, άδειοι τύχοι, ας πούμε, ξέρω ναι. Υπάρχει κάτι ρε παιδί που το ζεσταίνει, ωραία, δεχτώ. Και παίζει μια Τατιάνα, παίζουν οι ειδήσει, παίζουν τα απογευματινά, παίζει τα όλα αυτά. Αυτές οι 10 ώρες οθόνης, ε, τι διαφορά νομίζω έχουν από το άλλε 10 ώρε οθόνη που κρατάει επειδή το κρατάει από κοντά το κινητό, το ναι, πράγμα. Είναι Φαν αυτό που είναι το ίδιο πράγμα είναι. Ωραία. Άρα όλα πιστεύω επιστρέφουν στο ότι πόση δουλειά κάνει ο καθένα με τον εαυτό του. Σε όλα. Keep yourself busy. με ό,τι ξέρω. Δηλαδή όσο πιο. Πώς το εννοεί. Κράτο τον εαυτό σου με ah. δουλειέ και διάφορα ναι. ώστε να καταφέρει. Γιατί είναι αδύνατο μέχρι ελάχιστο να καταφέρει να μείνει μακριά αυτού του. Uh, ναι, αυτό τον ναρκωτικού που ονομάζεται. αυτού του εθισμού που το ονομάζεται. Το οθόνη. Οθόνη, οθόνη. Ναι. οποιαδήποτε. Με το κάτι ναι. Ναι, καταλαβες. Παντού. Τώρα. Στο κομμάτι ε. τη ε, φωνή, πριν για να το κλείσω, θα μπορούσε να κάνει αυτό με τις ταινίες. τι ταινίε. Τι εννοεί. Πώ ήταν αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, που έλεγε In the world. Για τα τρέιλερ, ναι. Yeah. <laughs> εσύ όριστε, εσύ το κάνει καλύτερα από μένα. Ε, ναι, αλλά δεν το κάνουν πλέον. Δεν είναι τη μοδό. Έχει φύγει αυτό ο τύπο. Ναι, έχει φύγει. Ναι. Και γενικά έχει φύγει αυτό το στυλ τρέιλερ. Ναι. δυστυχω ειναι Ήταν πολύ 90s. Ναι, πάρα πολύ. Και αρχέ 2000, α πούμε, εκεί κάπου τελείωσε. Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ. Τότε μ' άρεσε. A Dark Knight. Τώρα το βρίσκω λίγο σαχλό. Ναι, ναι. Γιατί εντάξει... το έχουμε, έχει αλλάξει το στυλ και μα φαίνεται περίεργο. Ε, τότε ήταν. Ε, ε, τέλειο για τα σινεμά. Πήγαινε στο σινεμά, α πούμε, ξέρω εγώ. Και πρέπει να βρίσκεται τα τρία τρέιλερ. Ε, Ακριβώ. Και να ακούσει αυτή τη φωνή. Ε, τώρα έχει αντικατασταθεί με. εντάξει, Action packed και, και ήχοι οι οποίοι είναι δέκα συγκεκριμένοι που βάλουν σε όλα τα τρέιλερ. Ειδικά στα Adventure και στα όλα αυτά. Είναι συγκεκριμένη. Ναι, ναι, ναι. είναι πολύ... Πρέπει να ακούσει έναν ήχο να σου κεντρίζει το ενδιαφέρον και action scenes που δεν βγάζουν καμία συνοχή μεταξύ τους. Ναι. κοινέ. ενωμένες Πάρα πολλά τρέλια. Ξέρεις γιατί. Γιατί έχει γίνει αυτό που έχει γίνει και με, το, την μουσική γενικά. Αυτό είναι ωραίο θέμα που θα ανοίξουμε τώρα το ότι... Ανεβάστε τη φωνή τώρα γιατί τα ακούω εγώ πιστεύω ότι η μουσική έχει χαλάσει εγώ πιστεύω ότι η μουσική έχει χαλάσει mm -hmm. γιατί πλέον είναι πολύ εύκολο να φτιάχτει φτιάχνεται πολύ πολύ εύκολα ηλεκτρονικά η μουσική Παγιά, α πούμε, πρέπει να πιέσει. Μήπω γι' αυτό έχουν χαλάσει όλα. Επειδή <laughs> είναι πιο εύκολο να φτιαχτούν. Ε, πριν 30-40 χρόνια έπρεπε να κάτσει μια παρέα, ένα μαέστρο, τρει μουσικοί μέσα στο στούντιο, τέσσερι μουσικοί, πέντε ναι. μουσικοί, δέκα μουσικοί. Να τα ενώσουν, να ξαναπέξουν. Ποιο μουσικό θα φέρει εδώ για να σου παίξει αυτό το μπουζούκι. Αυτό δεν είναι καλό. Φέρ τον άλλο. Ναι. Και έφερνε μέσα έναν ο οποίο έσπαζε. Πρέπει να σου Υπήρχε αποδείξει. Υπήρχε μια ολόκληρη ήταν... δοκιμασία. Λέρε, ναι, μου, έπρεπε να έρθει μέσα ένα πολύ δυνατό και έχει φάει τα... Τα χρόνια του και Αν για να σου μπουζουκί. αποδείξει εκείνη την ώρα ότι εσύ, που είσαι το πρώτο όνομα, αξίζει να είμαι εδώ, μπροστά ναι. από του άλλου δύο που είναι πίσω μου. Ε, κοίτα τι έχω βγάλει. Ναι. και τι, κοίτα, κοίτα πώ θα στο παίξω. Και μπορώ να στο παίξω και διαφορετικά. Και κοίτα ψε το βράδυ ή θα σε πάρω τηλέφωνο απόψη, γιατί θέλω να σου δώσω μια κασέτα να την ακούσει που δεν μπορούσα να την παίξω στο στούτιο. Υπήρχε πάρα πολύ. <laughs> ε, 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 ο άνθρωπος έσφυγγε για να βγάλει τα αποτέλεσμα. Σήμερα είναι μαγικά κουμπιά. Παμ, 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 και βγαίνει ναι. πολύ εύκολα. Ειδικά στη μουσική που αναφέρει, παίζει τεράστιο ρόλο σίγουρα. Το πιστεύω. Βέβαια, σκέφτομαι και την άλλη πλευρά του νομίσματο που είναι ότι. Υπάρχουν και κάποια ταλέντα, κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένω σε εκείνη την εποχή να μην του δινόταν ποτέ η ευκαιρία να φανούν κάπου, ενώ τώρα μπορεί μόνοι του να καταφέρουν κάπω να λάμψουν ας πούμε, και να βρουν το δρόμο του. Ναι. Το σκέφτομαι και αυτό, και αυτό, καμιά φορά. Θυμάσαι, α πούμε, τη δεκαετία του Εμείς, Εμεί, α πούμε. Όχι. Δεν δε λέω για μένα ότι είμαστε κανένα ταλέντο τρελό. Είπε εμεί. Ναι, οκ. Okay. <laughs> <laughs> Συγγνώμη. Εγώ, το παίρνω πίσω. <laughs> δεν θεωρώ ότι ούτε κανένα ταλέντο ούτε τίποτα. Είναι προσπάθεια και βλέπουμε. και αυτό ήρθε. Ε, αλλά αν δεν ήταν αυτή η εποχή, τι θα κάναμε, δεν θα ήμασταν ή θα το κυνηγούσαμε, θα προσπαθούσα να γίνω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Αυτό το ξερεις Voice over actor ή. In the world. <laughs> ναι, ή ηθοποιό σε κάτι. Το, και κάποια στιγμή θα τα παρατούσα γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Τώρα. Έχει περισσότερα μονοπάτια να πάρει. Δεν, λοιπόν. δεν αντιλέγω με την τεχνολογία. Δεν λέω ότι είμαστε εδώ χάρη τη τεχνολογία. μου αρέσει η τεχνολογία. Και μου αρέσει που. Κοιτά, στο Instagram ειδικά έχουν ορίσει κόσμο που λέω ρε παιδί μου, όντω γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Ναι. Ή όντω κάθε απέναντι μοτάδε. Όντω τώρα, α πούμε. Δηλαδή, εμεί οι δύο πόσα γνωρίζουμε στα διαφορετικά. Mm. Σίγουρα, ναι. Κατάλαβε. Από το Facebook. <laughs> <laughs> ε, ε, αυτό όμω που ήθελα να πω είναι ότι ξέρει, γιατί όσο το μιλούσα, σκέφτηκα κάτι. Ότι τη δεκαετία του 70 που έχουν γραφτεί για μένα οι καλύτερε μουσικέ ταινιών, Star Wars, Superman, Sonya του Καρχαρία, Ινδιάνα Τζόμς ταινιών ταινιών. Υπήρχε ο Χαν ε, Ζήμερ, υπήρχαν μεγάλα ονομάτα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έξι υπάρχει ακόμα ο άνθρωπος, αλλά ναι. Ε? <laughs> υπάρχει Υπάρχει, υπάρχει ακόμα ο άνθρωπος, ακόμα, ναι. ναι. Ο άλλος, πώς τον έγανε, Τζον Βουλιάμς. Και ότι είχαν βγάλει κομματάρες. Ναι, αυτοί όμως... Που τις όπως... θυμάσαι μέχρι σήμερα. Που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Ναι και που σου πραγματικά σου προκαλούν, α πούμε. Η mm. Diana Jones έχει τρομερή μουσική, το Superman, δεν το ξεχνάω. Στην εποχή τη Disney, επίση. Disney. Τα σαγόνια του Καρδιά, το ότι εφαρμοστήκαν, α πούμε, δύο νότε. Ναι, mm. ναι, ναι, ναι. Και, mm. και, και, mm. και βασίστηκε σε αυτό. Ναι, και αυτό ήρθαν σε μελέτε μετά, τι οποίε είπαν ότι, ξέρει, αυτό που έκανε αυτό τότε δεν ήταν τυχαίο. Είχε μελετήσει πάρα πολύ τη ψυχολογία του ήχου. Mm. Όπω και ο Alfred Hitchcock είχε μελετήσει πάρα πολύ. Ήταν τεράστιο γι' αυτό. Καταλάβαινε ότι ο, ακόμα και μια σπρωθόνη να σου βάζει, αυτό σου βάζει αυτόν τον ήχο. Η, τιν, τιν, τι, αυτό που ναι, που, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό χαρακτηριστικό. Προ, ναι, ναι. Αυτό που παίζει τα πουλιά και σε άλλες mm. ταινίες, είναι. είναι σου, σου σο ανέβασε ας πούμε, κάποια πράγματα, κατάλαβε. Mm. Κάτι. Mm. κάτι, mm. κάτι mm. <laughs> ναι, την πίεση. <laughs> σίγουρα, ναι. Τα σαγόνια του χαρτιά όμω Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που έλεγε ότι αυτό ο ήχο με τι δύο νότε, είχα μιλήσει ότι οι δύο νότε προκαλούσαν τρόμο. Ναι. Και πολύ ωραία το εφαρμόζει ο Κρίστοφερ Νόλα στι ταινίε του. Ισχύει. Ε, μ, άρα το λες σε σχέση με το σήμερα που όλα θα τα κάνουμε και λίγο έτσι. Έχω τη δυνατότητα, άρα το φτιάχνω. Δεν πέφτει ίσως τόση δουλειά. Δεν πέφτει τόση δουλειά. Ε, ή το έχει μελέτη. Τόσο σκόπο. Είναι, 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 πολύ εύκολο να γίνουν. Τόσο μεράκι. Χωρί να θέλω Γιατί να Γιατί μόνο ο, ο κόπο. Υπάρχει ένα παιδί στην Κύπρο που το που κάναμε ένα πολύ ωραίο podcast. Ονομάζεται Μάριο Τακούση, ο οποίο ε, μένει στη Λευκοσία έχει είναι πολύ ωραίο, η γάμα το του τούτιο, πολύ ωραίο. Και ε, το παιδί αυτό είναι πολύ ταλαντό. Είχε σπουδάσει jazz, έχει σπουδάσει μεγάλε έχει παίξει με πολύ σπουδαίους μουσικούς στο Λονδίνο. Είναι σοβαρή η μουσική του εννοώ. Πολύ ενδιαφέρον. Και δεν απλά ξύπνησε μια μέρα και είπε, ξέρεις, θα κάνω production μουσική. Σήμερα δουλεύει για το Netflix. Mm. Έχει δουλέψει για τη Φόρμουλα 1, έχει κάνει, έχει κάνει παραγωγές BBC. Πολύ ωραίες δουλειές. Ε, εγώ τον θεωρώ τελαντούχο και ας πούμε θα ήταν εδώ. Ας πούμε, αν ήταν εδώ τώρα, μπορεί να. Όχι, μπορεί, σίγουρα θα διαφωνούσε. Έχει ε, ρίξει πολλή δουλειά, ας πούμε. Μπράβο. Δε, και δεν είμαι μηδενιστή σε κανένα έργο καθενό. Γιατί κατάλαβε. Δεν μ' αρέσει να μηδενίζω κάτι, να λέω αυτό είναι άχρηστο. Κατάλαβε. Όλοι οι αστυνομικοί, όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι πυροσβέστες είναι χάλια. Δεν είναι ωραίο, όχι. Γιατί δεν ισχύει. Δεν είναι σωστό. Πολύ απλά. Ναι. Ε, Όμω. Είχε κάτι. Είχε κάτι. Αλλά δεν ξέρω πόσο από αυτού έχει. Δηλαδή, όταν, όταν ένα ήχο τώρα μπορώ, εγώ πούμε. Εύκολα υπάρχει η τράπεζα ήχων, καταρχά. Ότι μπορεί να αγοράσει ήχου έτοιμου πλέον. Ναι, ναι, ναι. Όπω είναι το Shutterstock. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει... Το, το κάνουμε κι εμεί. Το Netflix. το fact music, music, που κάνουν ναι. περισσότερα πράγματα. Ακριβώ. Αυτό ήθελα. Δηλαδή, το ότι δεν υπάρχει τόσο σκόπο mm. στο να γίνει κάτι σήμερα. Και άρα δεν σε προβληματίζει. Θα φτιάξω κάτι. Ναι. Και μετά έρχεται η επιλογή του κόσμου, βέβαια, κιόλας Δηλαδή σε τι θα δώσει αξία. Που βέβαια έχει αποδείξει ο κόσμο ότι όλοι μα, ότι δεν επιλέγουμε πάντα ούτε το ποιοτικότερο, ούτε το καλύτερο, Κοκακόλα Ναι. Σωστά. Junk food. Ναι, ναι. Ναι, καλά. Εκεί πα και στο φαγητό τώρα, εσύ. Εντάξει. Γιατί ήταν junk food, δηλαδή. Ακόμα χειρότερο. Τι, γιατί είναι comfort food. Easy. Easy trash food. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Είναι νόστιμο γιατί είναι ανθυγιεινό. Όχι ότι το υγιεινό φαγητό δεν μπορεί να είναι νόστιμο. Τηλεόραση πώς δουλεύει. Easy junk food. Mm. Easy junk news. Any news. Κοιτάξτε το TikTok πώς δουλεύει. <laughs> Reels. Ο κόλο μια. Ναι, ναι. Το Instagram πουλάω Έχει. σήμερα την κρέμα κορέ και δείχνω και τον κόλλο μου δίπλα. Μπαμ. Ναι. Ή, ή σου υπόσχομαι λεφτά, ότι θα βγάλεις λεφτά με αυτό που θα σου πω, ή το οτιδήποτε, ναι. Όλα είναι, ναι, ξέρεις, αυτό το, το... το κλασικό, δεν ξέρω, από παιδικό ίσως σαν εικόνα, του γαϊδάρου με το καρότο που του έχεις μπροστά, με ένα καλάμι, και προχωράει ο γαϊδάρος μέχρι να πιάσει το καρότο. Και δεν το πιάνει ποτέ. <laughs> Εννοείς ότι αυτό μας παρουσιάζουν ή αυτό είναι το μυαλό του ανθρώπου. Ε, και τα δύο μάλλον. Ναι. Και θέλουν να τα παρουσιάζουν, δηλαδή όσο περισσότερο χρόνο περνά στην πλατφόρμα, το καλύτερο για εκείνου. Ναι. Κέρδισε κάτι, είχε. Τι Συγγνώμη κιόλα. Θα ήθελε να ασχοληθεί, α πούμε, με την. Θα επέστρεφε πίσω, α πούμε, ή και τώρα μπορεί, α πούμε. Έχει κάνει ποτέ ας πούμε, τη σκέψη στο μυαλό σου να πει να θα με ενδιαφέρει η εγκληματολογία και να το έκανα επάγγελμα, να το έκανα σπουδή μια μέρα αυτό το πράγμα. Θα φανταζώ στον εαυτό σου να έκανε αυτό το πράγμα. Όντω να ήσουν μέσα στο. Μέσα στα πράγματα. Μέσα στα πράγματα. Ε, με εντριγκάρει πάρα πολύ το, το mindset που πρέπει να μπει ένας άνθρωπος που, είναι στην, που έχει αντικείμενο την εγκληματολογία ε, για να δει στοιχεία, να δει τι κρύβεται πίσω από αυτό που βλέπει, να αναλύσει, να κάνει νεράνι. Ε, αλλά νομίζω ότι το έχω στο μυαλό μου λίγο πώς είναι στις ταινίε και όχι πώς είναι στην πραγματικότητα. Και θεωρώ ότι οι δυσκολίε που κρύβει αυτό το επάγγελμα, όχι, δεν θα, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Πιστεύω πως όχι. Ενώ το, το ρομαντικοποιώ λίγο και λέγω τι ώρα θα ήταν, ε. Απινά, αλλά αν κάτσω να το σκεφτώ σοβαρά, νομίζω ότι όχι, δεν θα το έκανα. Ναι. Δεν το πλησίαζα αυτό το αντικείμενο τόσο. Για να όλα αυτά που είχαμε αναφέρει πριν. Τόσο κοντά, ναι, όχι. όχι. Νιώθω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, και κάποια θεάματα που σου αφήνουν πληγέ. Ε, που δεν κλείνουν ποτέ. Που δεν ψυχολογικέ, αλλά δεν πάβουν να είναι αληθινέ. Και αλλιώνουν και το χαρακτήρα. Πώ μπορεί να, να σε ευαίσθητο μετά. Πολύ πιθανό. Εδώ αυτό που είπες γιατρός ή το οτιδήποτε, εμένα ο πατέρας μου είναι κτηνίατρος. Το πόσο «disenticed» είναι πλέον ε, στο θέαμα ενός ε, αίματος, τραυματισμένου, γατιού, χτυπημένου σκυλιού, νεκρού ζώου, το οτιδήποτε, μου κάνει ακόμα κάθε φορά εντύπωση, ρε παιδί μου. Αλλά όταν εκτίθεσαι έτσι τόσο κάπου, λογικά και ο εγκέφαλος σου κατεβάζει και ρολάς, ε, σε όλα αυτά. Συνηθίζει αυτό κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Συνηθίζει οτιδήποτε. Και ναι, δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο. Αν έγραφε ένα βιβλίο mm. πάνω σε αυτά. Πάνω σε πια, σαν να Ναι, σε ένα fiction ναι. Ή... Σε ένα αν θα μ' άρεσε να το κάνω. Μπορεί, μπορεί, και, μπορεί, και, να φτιάξει ένα βιβλίο που. ξέρει εγώ. γιατί στα ρίχνω. Ένα audiobook. Μπορεί, ξέ, <laughs> ξέ, ξέ, γιατί στα ρίχνω. Μ' αρέσει να βάζω ιδέε πάντα στου καλεσμένο. Στο περασμένο επεισόδιο. Σε, όχι, συγγνώμη, πριν λίγα πριν, δύο, δύο, επεισόδια από ό,τι ήταν. Αρχέ Αυγούστου. Ε, ήταν καλεσμένο ο Αριστοδόρη Ρίγα που είναι κωμικό. Το είδα. Και ο Αριστοτέλη, ε, φάγαμε μετά ένα σαραντάρ, λεπτό με μία ώρα για <laughs> να βάλουμε κάτω ιδέε που μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να το δίνω στου ανθρώπου. Γενικά, μου αρέσει να, να κάνω του ανθρώπου να, να θέλουν να κάνουν πράγματα, πράγματα που μπορεί να μην να, τα έχω σκεφτεί. Να δώσει τη σπίθα, που έλεγε ναι. πριν. Ή, ή, ή το κίνητρο για να το κάνει. Έλειξε κάνω. Καταλαβαίνει. Ναι, ναι. ε, μου λέει, ξέρεις, δεν θα πάω εγώ να πω το άλλο. Α, σου έχω μια ιδέα, ναι, μπορώ να το κάνω, αλλά μου αρέσει ας πούμε, να πει έχω και μια ιδέα, αλλά δεν είμαι σίγουρο και να του πω: Εξει, γιατί, όχι, κάντε αυτό, κάνε αυτό. Ναι. Θε μπορεί να σε βοηθήσει εκεί, μπορώ να. Και το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι καθήκον των ανθρώπων αυτό. Ναι. Δεν το κάνουν όλοι. Ε, είναι... Δηλαδή, τώρα που μου το λε, μου φαίνεται ενδιαφέρον γιατί δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Μ Για σένα ναι. το κάνει. Δηλαδή, ε, για μένα είναι. τον εαυτό μου τον ίδιο. Ε, ναι, ναι, ναι. το κάνω. Έξ, αλλά κοίταξε και εγώ χρειάζομαι Φαντάζομαι για να είμαστε εδώ, ναι. κοίταξε να σου πω, πάρα πολλοί κόσμοι θεωρούν ότι γεννάω ιδέε κάποτε. Γιατί κάνουμε πια για άλλα πράγματα και έχω από εκθέσει φωτογραφία, διάφορα, ξέρω εγώ. Mm. Ό,τι κάνει ή ό,τι, κάνω βγαίνει μέσα από. Στύψη μου. <laughs> από πολύ δυσκολία. Ο, κόσμος βλέπει το. Μα και εμένα νομίζουν και πολλοί και οι κοντινοί άνθρωποι θα μου πούνε ότι πού τα σκέφτεσαι, πώ τα βρίσκει. Δεν, δεν μου έρχονται έτσι απλά, ρε παιδί μου. Ακριβώ. Όχι, και να κάτσεις να στύψει το μυαλό σου, όπω είπε πριν. Δηλαδή, ασχολείσαι με τη γραφιστική. Το χειρότερο πράγμα σε είναι το blank screen. Να ξεκινήσει ε. και στι δουλειέ, όταν. Επειδή έχω περάσει και από art director. Και στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, θυμάμαι, δούλευαμε σε ένα project τη Nickelodeon και είχα παρατηρήσει και μου έχει μείνει μέχρι σήμερα και στο Πανεπιστήμιο. Εδώ κάναμε σε studio classes και, και, στο art director εκεί που ήμουνα. Το οποίο ήταν τρομερό. Κάνει ό,τι θε για 8 ώρε δουλειά. Ό,τι θε, κάνει πραγματικά. Δηλαδή, θε να παίξει PlayStation, θε να παίξει PGR, θε να φύγει. Για mm. πάντα, αγοράσει <laughs> ένα περιοδικό, το Vogue, να διαβάσει, GQ, whatever. Και ήταν κοντά στη Times Square που το μυαλό σου αποσπόταν συνεχώ από τα παράθυρα. Ναι. Αλλά όταν έρθει η ώρα του project, you fucking screwed. Δηλαδή θέλω αποτέλεσμα. Δεν mm. Ήταν τρομερό αυτό. Δηλαδή πληρωνόσουν για το αποτέλεσμα. Μπορεί να δουλεύει στο σπίτι. Τότε. Ναι, τότε. Ναι, ναι. Όμως Όμω ήσουν εκεί. Και κανεί όμω. Ε, ε, δεν ήταν όμως να κάτσει μπροστά σε, μπλα, σε οθόνες και να πεις «Θέλω τώρα σε πέντε λεπτά να μου παρουσιάσεις κάτι, γιατί ο χρόνος μετράει και ο χρόνος είναι χρήμα». Ναι. Αυτό το μισό είναι αδίστακτο, micro-management, το κατάλαβες. Και εγώ θεωρώ ότι είναι τοξικό σε οποιοδήποτε εργα... εργασιακό περιβάλλον αυτό το πράγμα και έχει φτάσει πολύ μεγάλο, έχει επεκταθεί πολύ γενικά. Έχει καμιά διαφορά από κάτι που βλέπουμε κάτι, κάτι, κάτι που κατεβαίνει κάτω τύπου James Bond και λέει Δεν έχει ανακαλύψει την βόμβα που θα διαλύσει τον πλανήτη. <laughs> <και> <laughs> ανοίγει, ανοίγει μια πύλη και τρώνε καθαρίε. <laughs> Αυτό, ε, Αυτό, ναι. You're done, number two. <laughs> <laughs> Καταπακτή. <laughs> <laughs> <μουσική> Όχι με το βιβλίο, να σου πω ότι θα μπορούσε να γράψει και true crime από αυτά που έχει ήδη. Mm που δεν είναι μασημένη τροφή, ρε παιδί μου, γιατί εσύ τα επέλεξε, επέλεξε τα 15-20 και άμα θέλει το διαβάζετε, παιδιά, και άμα θέλει το αγοράζετε. Ναι. Και το κάνει και PDF, άμα θε, γιατί έχει και τι γνώσει και τον τρόπο να το κάνει. Και το βάζει σε ένα Amazon και δεν ξέρει τι θα βγει. Και στα αγγλικά επίση, στα ελληνικά. Και μπορεί να το βάλει μαζί με audiobook. Μακάρι να μπορούσα να το γράψω στα αγγλικά. Ε λάντα Ονάρντε, το έχει μέσα σου. Το έχω μέσα <laughs> μου <laughs> τώρα για το γραπτό. Δεν ξέρω γιατί δεν είμαι σε συνεχή επαφή με το γραπτό. Καλό ή κακό. Και δει το γραπτό για τέτοιο λόγο. Να γράψω mm. ολόκληρο βιβλίο. Ε, καλά, θα το έκανα. Σκέψου ένα web series που είχαμε κάνει κάποια στιγμή. Ε, που το έγραφα εγώ. Είχαμε προσπαθήσει να το μεταφράσουμε και στα αγγλικά. Να δούμε πώ θα βγει. Ωραίο ήταν. Mm. <laughs> το χάρηκαμε λίγο μόνοι μα αυτό. Ε, θα μ' άρεσε. Γιατί έχω κάνει απόπειρε να γράψω. Δεν ξέρω πόσο επιτυχημένε ή όχι ήταν, αλλά είναι κάτι που με τρώει. Αυτό θα το κρίνει ο λαό. Ο λαό πάντα το κρίνει. Ε, αν φτάσει ποτέ στα χέρια του, βέβαια. Ε, αλλά θα μάζει. Ναι, ε, γιατί όχι. Δεν ξέρω τώρα σε τι μορφή. Κοίταξε, και μπορεί σε φίξον και πλέον τα βιβλία έχουν και αλλάξει. Να το σχεδιάσουμε πάρα... κιόλα, ναι. Ναι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι από τη στιγμή που έχει το. Στα χέρια σου, ρε παιδί μου, κάτι που σε εξετάρει και σε αρέσει και είτε ονομάζεται fuck you, είτε ονομάζεται terror. Ξέρεις, εγώ μείνα στο terror στην αρχή και το λέω και έχουμε μείνει σε αυτό γιατί... Μου πειράζει, καλά Ίσως Αυτό άκουσες. Αυτό άκουσα, ναι. Όμως πάντα πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να εξελίξει αυτό το υπάρχον που έχει, όσο εξελίξιμο κι αν είναι. σίγουρα. Σίγουρα. Ε, μπορεί να φαίνεται φοβιστικό στην αρχή, αλλά αν το σκέφτεσαι ότι θέλω να γράψω το τέλειο βιβλίο, α πούμε. Και καμιά φορά είναι και τύπου δεν είμαι ακόμα έτοιμο να γράψω το τέλειο βιβλίο, θα πρέπει να γίνω καλύτερο. Αν δεν ξεκινήσει να το γράψει, δεν θα φτάσει στο τέλειο ποτέ. Μιλάμε για το Steven King. Βασικά πριν. στο τέλειο δεν θα φτάσει ποτέ ούτω ή άλλω. Ο Steven King δεν ήταν, α πούμε, στο πρώτο βιβλίο τέλειο. Όχι. Στο και πέμπτο, έκτο, έκτο. Να σου πω κάτι, ίσω δεν ήταν ούτε στο 17 τέλειο. Ε. Και μπορεί στο 16 να ήταν και στο 18 να ήταν και στο 17 μόνο να μην ήταν. Καλά, εντάξει, εννοείται. Έκανε, έκανε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κοκαίνη στη να, Μεγάλη Βασίλεια με τα μεσονύχτια και τα βιβλία του. Ο ίδιο το παραδέχεται βασικά ότι mm -hmm. τα, τα καλά μου βιβλία ήταν αυτέ τι εποχέ. Το ίδιο λέει και ο Κουβεντίν ναι. Ταραντίνο. Ποιο έχει γλυκάνει πλέον και κάνει τα Django, κάνει τα Once Upon a Time in Hollywood με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Αλλά όταν ήταν έκανε, πιο edgy. Ναι, όταν έκανε τα Reservoir Dogs και τα Pulp Fiction <laughs> και τα Kill Bill, ήταν, δούλευα, ε, ο ίδιο το έλεγε, ότι τα βράδια ξυπνούσα, ήμουνα μεταξύ whisky και ε, ε, κοκαίνη. Και... Ναι. Ενώ τώρα είμαι με τα παιδιά μου στην πισίνα. Είναι, είναι περίεργο που πρέπει να βγει έτσι από τόση δεινοπάθεια, να το πω εισαγωγικά. Ε, το καλό το πράγμα, ας πούμε, το καλλιτεχνικό. Είναι περίεργο, δηλαδή και εγώ όταν έγραφα ή το οτιδήποτε, ε, κα, όταν ακόμα ήμουν στο, στο των εκπομπών και σκεφτόμουν πράγματα, ε, πιο εύκολα βγαίνουν αυτά τα πράγματα να ξενυχτείς μέχρι τις 3 ώρες το πρωί, ενώ να 3 και 4 και πέντε και να δουλεύει, ας πούμε, στις 9 ή να δε, ναρκωτικά δεν έχω κάνει τώρα για να φε, σε, πάω εκεί, ε, αλλά τον να πιείς, να κάνεις, να, να, να σε βασανίσει ρε παιδί, να σε στύψει. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω πολύ στις ενέργειες του πλανήτη και όταν α, όλα αυτά τα 8 δισεκατομμύρια, όταν τα 6-7 δισεκατομμύρια κοιμούνται και ηρεμίζει αυτός ο πλανήτης επιτέλους και παίρνει λίγες ανάσες. Αδειάζει, πιστεύεις λίγο. Επιτέλους και βγαίνει κανένα φεγγάρι και βλέπεις αυτό το σκοτεινό και δεν ακούς. Τώρα είμαστε σε ένα στούτιο και δεν ακούς κάτι mm. έξω. Και είναι βράδυ αν αυτό το podcast γινόταν ας πούμε στις 9 το πρωί είναι διαφορετικοί οι ορμόνες σου είναι διαφορετικό το, το, το σύστημα σου μέσα πιστεύω ότι οι δημιουργικοί οι ανθρώποι και αυτό το βλέπω πάρα πολύ σε συνθέτες mm. σε στιχουργούς και σε συγγραφεί, τα βράδια γίνονται όλα. Δεν μπορεί να είναι κάτι που θα σε στείλει η γυναίκα σου ή ο φίλο σου ή η φίλη σου σε... ή εσύ ο ίδιο που πρέπει να πα και πειραγορά. Πρέπει να πάω το παιδί το απόεύμα. <laughs> το μεσημέρι έχουμε φάει στην Πεθερά μου. Μπαίνει η καθημερινότητα. Ναι. Και σπίτι να είσαι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι... Ενώ το βράδυ, ό,τι και να είναι, πούμε, είναι, είναι βράδυ, ρε παιδί μου. Mm. Κοιμούνται οι άλλοι και είναι η ώρα που δημιουργεί, ξυπνάνε. Που... Ισχύει. Αυτό με τι ενέργειε που είπε ήταν ε, ε, ωραίο. Το δέχομαι. Ναι. <laughs> το δέχομαι. Mm. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο πιστεύω στι ενέργειε και τέτοια, αλλά έχει μια βάση αυτό που λες. Όπω α πούμε, θα μπει σε ένα φορέα και θα είναι γεμάτο και θα, θα βγει εκνευρισμένο και σου και τίποτα και δεν σε ακουμπήσουν, ρε παιδί μου. Θα βγει όμω ε, agitated. Πολύ. Και στο τρένο το ίδιο. Ναι. Ενώ όντω να, να είσαι τώρα στο σπίτι σου ή στι διακοπέ ακόμα χειροτέρα που έχει και εσύ ο ίδιο πρώτα. Και μετά είναι βράδυ και έχουν ηρεμήσει και οι υπόλοιποι. Εκεί κι αν είσαι χαλαρό και ξαφνικά έχει ιδέε ή δεν ναι, ξέρω ναι. τι. Ε, όταν έπαιρνα το μετρό, το underground, το subway, όπως το λένε στην Αμερική, mm. από Brooklyn για να ανέβω προς Μανχάτα, ήταν η γραμμή R και νομίζω ήταν η, ο, ο στάθμος Fulton, ο πάση περιπτώσει ποιος ενδιαφέρεται. Ε, αυτό που λες πολύ δίκαιο. Δηλαδή, προσπαθούσα για χρόνια να καταλάβω γιατί τα πρωινά, ρε παιδί μου, τα μισούσα στην Νέα Υόρκη. Mm. Και ήταν αυτό, γιατί αναγκαστικά έπρεπε να πάρω το τρένο για να περάσω στην Αλλιόκτη. Και ήταν περίεργες φάτσεις στις 630 το πρωί. Mm. Χιόνιζε έξω όλοι με τα παλτά, μαύροι. Μαύροι εννοώ ότι καπαρτίνε πράγματα, mm, mm, mm. εννοώ μαύρα ρούχα. Μαύ... Μιζεριασμένοι. Μιζεριασμένοι άνθρωποι, <laughs> σκοτεινοί. Μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά ήταν εξαιρετικό. Ξεσί... Εσύ ήσουν και... καλό άνθρωπο, εκείνη την ώρα δεν ξέρω Ήμουνε πόσο ήταν. Έλαβες... Ένα, αυτούς. ένα με αυτού. Ένα με αυτού. Και το μισούσα αυτό το πράγμα. Δηλαδή καθημερινά το μισούσα και. Ό,τι τραγούδι και να άκουγα, α το πρωί τότε στα MP3, iPod ή. Ε, σε φτιάχνει. Όχι. <laughs> ε, είναι αυτό τη ε, και, και τη καθημερινότητα. Mm. Αυτό που σου είπα πριν για το για το τι δουλειά θα μπορούσα να κάνω και τι δεν θα μπορούσα να κάνω. Ναι. Δεν ε, Μπαίνει σε αυτή τη, τι ξέρω, τη βαθιά, τη θλίψη της... Ε, του δεν έχω ελπίδα, ρε παιδί. Μου να τελειώσει αυτό το καταραμένο 8 ώρα, δεν έχω ελπίδα. Ή δεν ξέρω πότε θα τελειώσει ποτέ, αν αυτό το 8 ώρα. Περιμένω τη σύνταξη, ξέρω τι περιμένω. Περιμένω κάτι. Και γιατί να ζω να περιμένω, α πούμε, για μετά από 60 oh, το χρόνια. Το πήγε μα... το πήγες ακόμα χειρότερο. Ναι, το... ναι. ναι. ναι πολλέ φορέ αναλογικά. Φτάνει πολλέ φορέ. Όχι, όχι, όχι suicide, αλλά φάση. Όχι Ού, suicide. Ναι. Όχι, να σου πω, θα είμαι πολύ ειλικρινή. Πριν ήρθα εδώ, έτσι σκεφτόμουν. Λέγαμε ότι τι κάνω. Γιατί είμαστε για κάτι. Μου, είχε κάτι στο μυαλό μου και με πήρε από κάτω, σήμερα και ήμουνα. Λέγαμε ότι τι, τι, παριστάνω, τι προσπαθώ να κάνω. Κάτι το πρωί είχε γίνει, α πούμε, ξέρω εγώ. Και The fuck, πούμε. <laughs> Τι κάτσε εδώ yeah, πέρα. Ναι. Ε, όταν με πιάνει και εμένα έτσι αυτό το φιλοσοφικό που λες... Τα ε, ναι. Ε, που για καλό είναι κι αυτό. Εννοείται. Ε, στα καλά μου όμως, θα σου πω, ακόμα και αν ξεκινήσει με κακή αφορμή, εκεί που καταλήγω είναι ότι ξέρει κάτι. Αποδείξεις για πριν από αυτή τη ζωή δεν έχω, αποδείξεις και μετά από αυτή τη ζωή δεν έχω τώρα είμαι εδώ, mm. για πόσο είμαι εδώ δεν το ξέρω επίσης. Ε, δεν βρίσκω άλλο νόημα από το να είμαστε εδώ καλά. Αν το πάρω με τη λογική και κακή ημέρα θα σου πω ότι είμαστε εδώ εντελώς στοιχεία και όλα είναι εντελώς στοιχεία που είναι και το πιο πιθανό για μένα. Ε, αλλά αν θέλουμε να δώσουμε ένα νόημα στη ζωή μας, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι το δίνουμε μόνοι μας, ο καθένας το δικό του πρέπει να δώσει. Δεν υπάρχει οικουμενικό νόημα. Ε, και κάνει τη ζωή σου για κάποιο λόγο. Παίρνει καλά. Δηλαδή, όσο ναι. άσχημο και να είναι το κολοχτάωρο στη δουλειά, αυτό που μετράει είναι το μετά. Ναι, και, σίγουρα. και το κάνει αυτό για κάποιον άλλο λόγο. Αλλιώ. Εντάξει, κάτσε και δεν είναι έτσι. Ξέρετε, με Που εύκολα το δίνουμε ένα, αυτό το πράγμα έξω το μήνυμα, αλλά σε εμά το είναι δύσκολο Δύσκολα να το, το ακούσει. Πολύ δύσκολο να ακούσει τον εαυτό σου. Σου μιλάει <laughs> ένα. Μια άλλη σκέψη την, την ώρα, μια πιο. Όχι διαβολική, μια άλλη πιο μυζήρετη σκέψη. Όλα είναι μαύρα, όλα είναι. Μισό τον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Να σου πω κάτι: αν δεν με άκουγα στο λίγο, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Να μιλάμε εδώ πέρα. Α, είναι Ούτε πότε που... καστά έκανα. Αν δεν άκουγε στον καλό Ναι, ναι, το... ναι, θα πήγαινα. Θα, θα δούλευα ένα 8-5 μέρε-6 μέρε κάπου. Θα βγάζα τα λεφτά μου. Ενδεχομένω να είχα τελειώσει μια άλλη σχολή εκεί που είχα περάσει το οτιδήποτε. Ε, και να βγάζα καλά λεφτά και να έκανα όλα αυτά τα βαρετά που λέμε. Ναι. Βαρετά για μένα. Γιατί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που περνάνε μια χαρά και με αυτό. Αλλά μιλάω για τον καθένα ξεχωριστά. Δεν θα ήμουν εδώ. Δεν ξέρω. Δεν θεωρώ θαραλέο το ότι κάνω podcast. Εντάξει, οκ. Okay. Ε, θεωρώ όμω ότι δεν θα είχα πάρει αυτό το ρίσκο. Αν ήμουν λίγο αλλιώ, ίσω δεν θα είχα πάρει να πω ότι δουλεύω, όπω είπα στην εστίαση, έχω επιλέξει να δουλεύω τέσσερι μέρε και να έχω τρία ρεπό για να τα αφιερώσω εκεί, σε αυτό που κάνω. Αλλιώ δεν μπορώ εγώ. Έχω πει ή θα μαζέψει λεφτά να φύγει στο εξωτερικό, μου <laughs> ε, κάνει την τύχη σου, δεν ξέρω τι, ή θα κάνει κάτι δημιουργικό, αλλιώ δεν περνάει η ζωή εδώ πέρα. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λες και σε τιμάει. Όμω και το να φύγει στο εξωτερικό, αν δεν είναι δραπέτευση αυτό το πράγμα, είναι, είναι μια οτοπία. Πρέπει να κάνει και το δεύτερο κομμάτι, να κάνω κάτι δημιουργικό. Δηλαδή, συγγνώμη, ναι. αν φύγει στο εξωτερικό και πα και δουλεύει τέσσερι μέρε τη βδομάδα ή έξι φορέ τη βδομάδα, γιατί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί, ή εφτά φορέ τη βδομάδα με διπλά και shifts και διάφορα mm. στη Γερμανία, στο Ανόβερο, στο που θε διάλεξη στον πλανήτη, στο Άμστερνταμ, όπου θε Τζαμάικα. Θα είναι καλύτερα. Δεν θα είναι καλύτερα. Θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Όχι, Απλά ναι. η ουτοπία μέσα στο μυαλό σου θα είναι. Όμως θεωρώ Συγνωνώ. ότι πρέπει να είσαι συνεχώς πολεμιστή και να το να παλεύεις. Εγώ παίρνω μια φράση που είναι μπανάλ, δηλαδή πλέον δεν ακούγεται. Ακουγόταν παγιά και τα βλέπω σε σπρέι που λέει ότι α, αξίζει να ζει για ένα όνειρο και είναι η φωτιά του να σε κάψει. Το πιστεύω πάρα mm. πολύ αυτό, αλλά εκεί την ώρα που μα καίει για όλο εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι δυνατό. Ναι. Ε, στο λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Εκείνη την ώρα, και ξέρω ότι με καταλαβαίνει και μα καταλαβαίνει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή, ότι εκείνη την ώρα που καίει, εκεί πρέπει να έχει τη μέταλλο. Ναι. Γιατί στα όμορφα, στα ωραία, στα ναι. δημιουργικά, στα το έχουμε τελειώσει, είναι έτοιμα τα λογότυπα. Όλοι είμαστε excited. Όλοι είμαστε χαρούμενοι, όλοι είμαστε πανέτοιμοι να πάμε να ρουφήξουμε αυτό το πράγμα που ονομάζεται ζωή. Ναι. Δυστυχώ όμω αυτό που ονομάζεται ζωή έχει και ξύδι μέσα, έχει και λεμόνι, έχει και όλα τα συστατικά που, σου σε, σε καίνει τη γλώσσα, που σου διαλύνει το μυαλά, που σε παρασύρουν, που θε να κάνει πράγματα που δεν ήθελε ποτέ. Που εκεί την ώρα εμφανίζονται φωνέ που. δικέ σου. σου. μέσα σου Και, τον, άλλον. και τον άλλο, ακούσει τα πάντα και την ώρα. Τίποτα δεν σε σηκώνει. Πολλέ φορέ η ελπίδα, ακούσει τη λέξη ελπίδα και λε: Ελά, μου όλα πάνε καλά. Εμένα το χειρότερο πράγμα, πούμε, όταν έχω αυτέ τι ώρε είναι αυτή να μου κάνει το tap on the back, να πεις όλα θα πάνε καλά. Mm. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά δυσκολούμαι και την ώρα που πιστέψεις. Αλλά αυτή την ώρα δεν το βλέπω, ναι. Είναι όλα μαύρα. Ναι, ε, όχι, έχει δίκιο. Ε, είναι δύσκολο πράγμα. <coughs> Υπάρχουν και χειρότερα βέβαια, αλλά είναι δύσκολο Α, πράγμα. Ας, ζητεί, ας ζητεί. <laughs> Ο καθένας Όμως Ο καθένα όμω στο σπίτι του βλέπει το σταυρό που κουβαλάει. Αυτό ναι, αυτό είναι κάτι που κάνω σε ό,τι φιλοσοφική συζήτηση έχω ανοίξει. Είναι παιδιά, κοιτάμε, ο, ο καθένα κοιτάει την πάρτι του όταν κάνει τον ιστορικό διάλογο. Και του καθενό το πρόβλημα, εσένα είναι που σου λερώθηκε το χαλί στην άκρη και εμένα είναι που δεν έχω να πληρώσω το σπίτι μου. Σωστό. Και για, εκείνη, για, εκείν, για τον καθένα, εκείνη την ώρα είναι το ίδιο πρόβλημα σε βάρο Ναι, 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 ναι. Μπορώ να σου πω ότι αυτό που είναι το χαλί μπορεί να ταυτίσει από μια μέρα. Ναι. Γιατί είναι. Τον έχει έξω, βαρέσει. Ναι, ναι. Και έχω δώσει τόσα λεφτά. Και πού θα το καθαρίσω τώρα. Και... <σκυρίζει> έχω ακούσει τα πάντα. Δεν μου βγήκε σήμερα ο διαλογισμό στη γιόγκα. Δεν είδα, α πούμε, αυτό το, ε, την εφορία. Ξέρω εγώ. Και ναι. με όλη μέρα θυμωμένο. Ναι, γιατί ναι, μου χάλασε. Ναι. Οι άλλοι, γιατί μου χτύπησαν το αυτοκίνητο από πίσω. Και είναι το καλό μα το αυτοκίνητο από τα πέντε που έχουμε. Και κατάλαβε. Ο καθένα στο σπίτι του και ο καθένα τα του τα αντιμετωπίζει. κεφάλι του Ακριβώ. Αλλά δεν είναι θέμα εγωισμού ή οτιδήποτε, του κατακρίνουν του ανθρώπου. Oh, όχι, έτσι είναι ο άνθρωπο. Έτσι είναι ο άνθρωπο, ναι. Και όλο αυτό κάνουν. Ακριβώ. Δυστυχώ. Και γι' αυτό ευτυχώ υπάρχουν ε, uh, τα podcast που τα συζητάμε <laughs> όλα αυτά. που πολλέ φορέ του λέω η διαφορά του ράδιο με την τηλεόραση και όλα αυτά τα συναφή. Είναι αυτό. Το ότι Δεν είναι η ελευθερία του λόγου. Είναι και η ελευθερία να συζητήσει ό,τι πραγματικά θε χωρί να έχει οτιδήποτε εδώ που να λέει panel. Mm ή ένα καναλάρχη ή ένα συντάκτη ή ένα green room, whatever, ή ένα room σήμερα μας βγήκε αυτή η συζήτηση εγώ δεν θυμάμαι καν πως ξεκίνησε δεν ναι. θυμάμαι ούτε καν κάτι μέση <laughs> και... θα... είμαι σίγουρος ότι άμα το δω θα πω <laughs> <στονίτρια> το είπαμε αυτό δεν <στονίτρια> το θυμόμουν <laughs> γι' αυτό σου λέω ότι αν κάνουμε 10 φορές επεισόδια ξανά και ξαναπροσπαθήσουμε <laughs> να πούμε θα πούμε ακριβώς θα πέσει το κανάλι σου καταρχάς γιατί συμφωνούμε σε πολλά οπότε τα το καλύτερα πάλι αυτή Πάντω ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φάμε σε εδώ δυόμιση ώρε, δύο ώρε και Δύο ώρε και δεκαπέντε λεπτά. Ελπίζω να πέσει πολύ αντί να βγει 20 λεπτό. Θα κοιμηθεί για να λίγο ζουμ. ε, εμείς που Συντρίμι. είμαστε δεν έχουμε και εικόνα, μα το λένε. Μα βάζουν δηλαδή να μα ακούσουν για να κοιμηθούν. Α, καλά, ε. και εγώ πολλέ φορέ το κάνω. Ας πούμε. Με ρημάνε αυτά τα. Ναι. Και τα audiobooks και, και τα podcast. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά ναι. Η φωνή παρασέρνει. Σε τι είναι το θέμα, δηλαδή, όταν ακού για πετσοκόμματα και τα λοιπά και προσπαθεί να κοιμηθεί και κοιμάσαι. Λέω εντάξει, κάπου είμαστε και ανώμαλοι, ρε παιδί μου. Αλλά είμαστε πολλοί, αυτό μα σώζει. <laughs> Ξέρει <laughs> <laughs> τι γίνεται, ε, νομίζω ότι εμένα προσωπικά, να μιλήσω για μένα, να μην πω για άλλο κόσμο, ότι Άντα. σε βοηθά να μην σκεφτεί εκείνη τα, δικά σου προβλήματα. Αλήθεια, ναι, να πιστεύω. Υπάρχουν αυτού. και. Ναι. Υπάρχουν και μπορείς... πιο ωφέλιμε συζητήσει από το να ακούσει κάποιον να σου λέει για, ναι. για δολοφονίε. Αλλά ναι. Όλε οι ιστορίε στη ζωή μα αυτό εξυπηρετούν. Να με βγάλουν εμένα από το μυαλό μου να, να ακούσω την ιστορία κάποιου άλλου. σω το ότι ακούει κάτι πολύ δυσάρεστο να σε μαλακώνει σε ένα με τα δικά σου προβλήματα που. Αυτό. ήθελε να αγοράσει αυτό το κόκκινο που φάνηκε και, και δεν έχει λεφτά. Τα λεφτά, ναι. Ναι, αλλά, αλλά κοίτα λίγο, εκείνο πέθανε. Ο άλλο πέθανε και με ένα μαρτυρικό τρόπο. Ναι. Είναι και λίγο το να μπω μέσα να. Αυτό το πράγμα είναι shocking Να το βιώσω γιατί αλλιώ το φοβάμαι που υπάρχει εκεί έξω ναι. και δεν το καταλαβαίνω. θέλω ότι είναι μεγάλο κομμάτι κι αυτό. Το, ναι. Να μπω, να, να, το να το βιώσω, το φοβό. Το... Για να εξοικειωθώ. Ναι. ή και το μυστήριο. Ακούω κάτι ξέρεις, Αν είναι, ναι. αν είναι πολύ. Γιατί υπάρχουν podcast που έχουν μόνο εξαφανίσεις. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Υπάρχει, υπάρχουν. Όλων των ειδών. Ναι, εννοείται. <laughs> ναι. Ε, Πάντω, σε μεγάλη μου χαρά και σε ευχαριστώ εμένα, πάρα πολύ. Να ε, μπορούμε να μιλάμε για ώρε είτε συμφωνάμε με την Πιστεύω ότι αν μα αφήνανε. Ναι, θα τη συνεχίζει τη συζήτηση. Ε, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Τώρα σου ράψει ένα από κάτω. <laughs> Καλά, ποιο σα κρατάει. <laughs> ε, Πάντω, σε μεγάλη μου χαρά και, και που σε γνώρισα και που κάναμε ωραία συζήτηση. Παρομοίω. Που κάνει αυτό που κάνει, που δημιουργεί, που έχει συνεχώ ανησυχίε για το αυτό που θες να... Έχω πολλέ πολλές ναι, ανησυχίες. Ναι, θες να <laughs> <Νο φαίνεται. laughs> Ανησυχώ μονίμως. <laughs> Κοίτα, αυτό είναι καλό. Εγώ τους... <laughs> ελπίζω. Τους στάρω τους ανθρώπους που ανησυχούν, που θέλουν να φτιάξουν ωραία πράγματα για την κοινότητά τους, είτε mm. είναι για 10, για 20, για χιλιά άτομα, ή είναι αυτό τους μόνο, κατάλαβες. <laughs> ναι. Και που δεν τα παρατάνε, που είναι υπηρέτε αυτού του κόσμου και που θέλουν να του προσφέρουν, θέλουν να αφήσουν κάτι, θέλουν να, μείνει, να, φτιάξουν κάτι για την κοινωνία, κάτι που είναι, θα είναι Ότιδήποτε, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορεί μια φωτογραφία να αλλάξει τον πλανήτη. Έχουμε δει φωτογραφίε να έχουν αλλάξει τις σκέψη του ανθρώπου. Ε, Προ το καλύτερο, ναι. Βέβαια. Ε, Επειδή όταν ε, μου λένε έτσι καλά λόγια, νιώθω περίεργα, ναι. δεν έχω συνηθίσει να τα ναι. λαμβάνω. Λοιπόν, να στο, να στο πετάξω λίγο σε αστείο. Εδώ που τα λέμε, το κάνουμε λίγο και για την πάρτι μα. Δηλαδή, ναι. να, ακόμα και μια φωτογραφία στο Photoshop να φτιάξω, όχι φωτογραφία. Να το βάζω Instagram και αυτά. Προσωπική. Mm -hmm. Που να φτιάξω καινούριο κάτι αφισάκι για τι εκπομπέ και αυτά. Ε, μπορεί να κάθω μήκρο λεπτά μετά να το κοιτάω. Όχι γιατί θαυμάζω τι ικανότητε μου. Γιατί λέω, κοίτα τι έκατσα και έφτιαξε, ρε παιδί μου. Κοίτα τι βγήκε τελικά από εκεί που δεν το περίμενα. Είσαι ανώμαλο. <laughs> Είμαι ανώμαλο. <laughs> Είμαι πολύ ανώμαλο. <laughs> <laughs> Όχι, τι, Γιατί ε, αυτά τα βαριά είναι πάρα πολύ λίγο αυτά. Τι? Δηλαδή Αυτά τα βαριά πάρα πολύ. Αυτέ τι ρουτίνε που πρέπει να φτιαχτεί κάτι και. Ναι. δεν έχει να κάνει δημιουργία, είναι απλά γιατί πρέπει να γίνει. Πώ λέγαμε πριν που σου είπα γιατί ο καθαρίσμα μια φωτογραφία. Δεν θα κοιτάξω ας... το πωστάκι για τι εβδομάδε το επεισόδιο. Ναι. Κοίταξα όμω ε, την αφήσα όταν βγήκε η πρώτη φορά. Βάτσα, σου έβλεπε ρε, ζω. Όχι, Μωρέ, κοίταξα το δάσο από πίσω. Εδώ ένα σπυρί. <laughs> Όχι τη φάτσα μου, γιατί ναι. δεν μου αρέσει να τη βλέπω. Θεωρώ ότι έχω μεγάλη φωτοαγένεια φωτοαγένεια, φωτοαγένεια. πρώτη φορά έχω φωτογένεια. Ναι, ναι. <laughs> φωτοαγένεια. Μεγάλη φωτοαγένεια ε, Αλλά εντάξει, okay, τι να κάνουμε αυτή, αυτή τη φάτσα έχουμε τώρα. Μια χαρά. Τι θα Πάει και το μαλλίδε, μπορεί να το κάνει αλήθεια. Πάει, ναι, Ό,τι μπορούμε για να το φτιάξουμε το πράγμα. Κάνω και εγώ λε μέσα στον τον Λε. κάτι πρέπει να κάνω. Ακραίο να το κάνει το κοντομαλί. Θα πρέπει να το κάνει όλη την ώρα, το ξέρει, έτσι. ναι. <laughs> να το βάφει. Ενώ το μακρύ είναι πιο. Αν το κρατά ενώ έτσι κοντό. Θα το το <laughs> κουρεύει, θα φεύγει. Δεν έχω ασχοληθεί. Δεν θέλω να φανεί περίεργο αυτό, αλλά με τη φάτσα μου δεν έχω ασχοληθεί. Με το σώμα μας ασχολούμαι πάρα πολύ. Mm. Λέλα, με τη φάτσα μου όχι. Είδε. Είμα... Μπράβο. Είμαστε αντίθετοι. <laughs> ναι. Α αλλάξουμε. <laughs> να αλλάξουμε για ένα μήνα. Ναι. Να δούμε πώ είναι, ξέρω <laughs> Καλά, όχι, δεν, μην ακουστεί. Δεν ασχολούμαι με τη φάτσα μου. Ότι... Έλα, ακούστηκε. Ε, <laughs> δεν πάει πίσω. Εντάξει, okay. οκ. Είμαι εγώ <laughs> και ο. ο Πώ το λένε, ωραίο παθή. <laughs> <laughs> Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ευχηθώ κάθε καλό μου ότι κάνει. Ευχαριστώ πάρα Είμαστε πολύ. Είμαστε στην κοινωνία. Βεβαίω. Τι θα κάνει απόψε. Παρασκευή. Τι, Παρασκευή. Θα κάνω, Παρασκευή. Θα απόψη. τι θα, κάνω, τι θα κάνω απόψε. Δεν ήξερα τι θα τελειώσουμε από εδώ. Τι ναι. Με προειδοποιείς για δύο ώρες επεισόδιο και όπως εντάξει, είπα... Εντάξει, 7.30 βρεθήκαμε, είναι 11 εδώ η ώρα. Φοβήθηκα ότι θα είναι δεκάλεπτο, αλλά ορίστε. Ναι. <laughs> Όχι. Ε, εντάξει, μπορεί να πάω για κάποιο τόπο, θα δούμε. Ναι. Αν και δεν είμαι του βγαίνει. Έχει φεγγάρι Βιέννη, απόψε. Και... Έχει φεγγάρι απόψε, ισχύει. Ναι. Και... Θα ξεχάσει αυτό. Ε, ναι, εγώ δεν το ξέχασα, μου το επιθύμησε. Έλα, πήγε έντεκα. Μου... Κλείστε το, πάμε να το δούμε. Μου το επιθύμησε <laughs> η γυναίκα πριν λίγο με ένα μήνυμα τύπου Τι θα κάνουμε τελικά απόψε. Το οποίο είναι... Φύγαμε. Ε, ε, χάρηκα που σε γνώρισα Μάνο... και είσαι σπουδαίο τύπο. Είμαστε πολύ καλοί και οι δύο. Μπράβο. Yeah. <laughs> <laughs> τα ευλογήσαμε τα γένια μα. <laughs> ε, Κάντε κάνουμε. Είναι παρασκευούλα και αξίζει να πάμε. Ε, κάπου. ναι, να ζήσουμε λίγο παραπάνω. Καλό υπόλοιπο. Να σε καλά. Και, και, είμαστε εσύ, και είμαστε σε επικοινωνία. επικοινωνία, ναι, Χαίρομαι ναι. πάρα πολύ για την γνωριμία. Και εγώ το ίδιο. Συμφωνήσαμε περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Δυστυχώ δεν, δεν είχα ράντι καλά να σου φέρω εδώ ή hot potatoes. Ναι. <laughs> αλλά εντάξει, όλα καλά. Όχι, ήταν ωραίο γιατί σου λέω είχε πάρα πολύ ping pong και μου αρέσουν αυτά. Έχει πάρα πολύ. Δηλαδή είχε... Εγώ χαίρομαι που έβγαλα το δύο. μπορεί να χαρίσουμε ό,τι ναι. θέλει. <laughs> Ε, το production δεν ξέρω μετά ε, ναι. που θα το φτιάχνει αυτό το πράγμα, κατάλαβες. <laughs> Γιατί μιλάει αυτός και τώρα μιλάει αυτός. <laughs> καλή επιτυχία έχουμε ναι, στο production. Καλή επιτυχία, <laughs> οι δύο ώρες και κάτι λεπτά. <laughs> ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό κλίση μου. Δεν βάλαμε μέσα μέσα. Δεν